Ο κακός δρόμος. Κεφάλαιο πρώτο. Αυτή είναι μια ηχογράφηση της LibriVox. Όλες οι ηχογραφήσεις της LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να συμμετέχετε θελοντικά, επισκεφτείτε τη σελίδα LibriVox.org. Διαβάζει η Πινελόπη. Ο κακός δρόμος του Γρηγορίου Ξενόπουλου. Η Χρυσούλα και η Χριστίνα ήταν γειτονοπούλε και φιλανάδε ή, όπω το στη γλώσσα του, κολέισες. Εμεγάλωναν στο ίδιο καντούνι, το κατάστενο, όπου τα σπίτια του κοιτάζονταν αντικριστά. Παλιά φτωχά σπιτάκια μονόπατα, με κατόγι το καθένα και μανόγι. Το κατόγι της Χριστίνας ήταν χωρισμένο σε δυο, με λεπτόν ξυλότυχο που δεν έφτανε ως το ταβάνι και που είχε μια στενή στενή πορτούλα χωρίς φύλλο αλλά με κουρτίνα από διά να πλουμιστεί. Στο ένα μέρος, προς το δρόμο, εδούλευε ο πατέρας της, ο Μαστροδήμος, με τον τόρνο του και έφτιανε κοπανέλια για τα κριτικά μέρλα ωραία τελάρα για τα κεντήματα, γουδοχέρια για τα πέτρινα γουδιά και δίχτες για τους πρωτόσκολους του πουμπλικου. Το μικρό του αργαστήρι μυρίζε πάντα και παρισόξυλο, αλλά ο Μαστροδήμος εμυρίζε πάντα κρασίλα. Έπινε πολύ και δούλευε λίγο. Τι να σου κάμει κι αυτός, γέρος άνθρωπος τώρα ο κακομύρης, χείρος και χαροκαμένος που από τόσα παιδιά δεν του απόμεναν παρά το στερνογέννη του, η Χριστίνα και ένα γιο μεγαλύτερος, ο Νιόνιος ο Προκομένος, που έλειπε χρόνια στον πύργο και του είχε απαρνηθεί. Στο άλλο χώρισμα, στο βάθος προς την αυλή, δούλευε η Χριστίνα. Είχε στημένο τον αργαλιό της εκεί κοντά στο μεγάλο παράθυρο, που σχεδόν το γέμιζε η θαμπή πρασινάδα μια νησικιάς και έφαινε λογής λογής διασίδια, καλοδιάσιδα, κρουστά, δίμητα, αγανές μπόλες και παρδαλά μπουρδινα. Στο πεζούλι του παραθύρου, συντροφιά στη δουλειά, είχε πάντα μια γάστρα βασιλικό και μια κασέλα με μπουγαρινιά και από πάνω κρεμασμένο ένα μεγάλο κλουβί με γαρδέλι και ένα μικρούτσικο κλουβάκι τόσο δά με τριζώνι. Τα καλοκαιριάτικα δειλινά, την ώρα που έπαβε τα ολιμερνά και το πουλί, η μπουγαρινιά στολιζότανε με λευκά αστράκια που μεθυστικά μοσκοβολούσαν και το τριζώνι, χορτασμένο καρπουζόφλουδα, εκούρδιζε δειλά τα φτερά του για να αρχίσει το μονότονο το λονίκτιο τραγούδι του. Μα του κάκου, του κάκου, η Χριστίνα ήταν άσκημη. Ένα μεγάλο στρογγυλό μούτρο, ε, πάντα δροσερό, όπως και να πεις, σαν 17 χρονών κοπέλας, μα ψυχρό και ανέκφραστο, κάτι μάτια γατίσια, ανοιχτοπράσινα και αγριοπά, ένας λαιμό χωμένος μες τους ώμους, ένα κορμί κοντό κι άγαρμπο, ένα στήθος σαν πλάκα την κοίταζες και σου ερχόταν να γελάσεις. Σε κοίταζε και εκείνη και τη λυπόσουν κατάκαρδα. Ήτανε γερή, ακέρια κι όμως σου έκανε εντύπωση σακάτι σα. Λες κι είχε σακατευθεί με στην κοιλιά της μάνας της η ίδια εμορφιά η της. Λες κι ήταν για να βγει ωραία και από μια κακοτυχιά την τελευταία στιγμή βγήκε άσχημη. Η συγχωρεμένη η μαστροδίμενα έλεγε πως την είχε κακοπιάσει η μαμή. Κάτι παράξενο. Η Χρυσούλα όμως ήταν έμορφη. Στο σπίτι της αυτή δεν είχε ούτε πουλιά, ούτε λουλούδια, ούτε αργαλιό. Μα ήταν έμορφη. Έμοιαζε σαν αχτίδα του ήλιου χωρίς να είναι ξανθή. Καστανά τα μαλλιά της κι άφθονα και σγουρά σαν κυματάκια και γυαλιστά. Τα μάτια της βαθιά, σχεδόν μαύρα, μεγάλα και αστραφτερά. Αιωνίως γελαστό το κοραλένιο στόμα έδειχνε κάτι δοντάκια μαργαριτάρια κι ήταν το κρέας της κάτασπρο, ολοδροσιά και χυμός, σαν ζυμωμένο με γιασεμιά και μπουγαρίνια. Τα μάγουλά της γεμάτα λακάκια, μόλις εκοκκίνηζαν ελαφρότατα, άτακτα, κι ήταν ψηλή, κι ήταν χοντρή και καλοδεμένη, γυναικάρα λαχταριστή, με κεφάλι παιδιακίσιο. Δεκαπέντε χρονών φαινόταν πολύ μεγαλύτερη και από την κολέισα Χριστίνα που ήταν δεκαεφτά. Και αυτή δεν δούλευε. Ας ήταν καλά ο παστέρας της, ο κυρ Λάμπρος, ο Μπακάλης, που είχε το μαγαζί του στο κατόγι του σπιτιού του και πουλούσε από τα χαράματα ως τη νύχτα τα διάφορα σαλουμικά, σαρδέλες και σαρδούνια σαν ασημένια, χρυσούς κουράντζους, ρόδινους σολομούς, χλωμούς πάρους, χαβιάρια και τυριά ρητέ, σβέλτος, φωνακλάς και μπαρτζολετάντες. Η Χρυσούλα πότε καθόταν κι αυτή στο μπακάλικο κοντά στη μάνα της, τη Φιωρέτα. Μια βαρέλα από σάρκες πρόστιχες σαν ταραμάς, για να τραβάει με τα γλυκά της μάτια μου Πότε ανέβαινα πάνω να κάνει λίγη συντροφιά της αδερφής της, της μεγαλύτερης, της Έλενας, που κεντούσε τα πρικιά της και πότε έβγαινε στο δρόμο. Αυτό φαίνεται την ευχαριστούσε περισσότερο γιατί κοπέλα της ρούγας από φυσικό της ήταν η Χρυσούλα. Το καντούνι τους, εκεί κοντά στην Άμμο και στον Άγιο Διονύσιο, ήταν αυλακωμένο κατά μεσής από τον οχετό, τον απέσιο γάτουλα, ξεσκέπαστο και τον περισσότερο καιρό, όταν μάλιστα δεν έβρεχε, ξεχυλισμένο από ένα πρασινό μαυροβούρκο. Έτσι ήταν εκεί οι αποκεντριδόμοι στα χρόνια τα παλιά. Κι η έμορφη χρυσούλα έμοιαζε σαν άνθος με παχύσαρκα και λαμπρόχρωμα φύλλα, που ξεφύτρωνε στον ήλιο μέσα από κείνη την κοπριά. Λιγδιασμένη, ακατάστατη, ανάμαλη και ξετραχυλισμένη, πολλές φορές με την κάλτσα πεσμένη από αφροντισιά, ώστε που φαινότανε γυμνή και λίγη γάμπα, τριγύριζε, σουλατσάριζε απάνω κάτω, στεκότανε στις πόρτες, φλιαρούσε με τις γειτόνισσες, επίραζε τους διαβάτες και γελούσε, αξένιαστη πάντα σαν το πουλί. Κάπου κάπου ο πατέρας της τη θυμότανε, άμα προπάντων άκουγε το γέλιο της, ένα γέλιο κρυστάλλινο, χαρά γεμάτο και υγεία και καλοσύνη και εκεί που διαλαλούσε τις αρδέλες του με λιγοθυμισμένα επιφωνήματα θαυμασμού «Ω, ω, ω» της έβγαζε άξαφνα μια άγρια φωνή «Μωρή, έφτασα» φώναζε η Χρυσούλα βιαστικά αλλά ώσπου να τελειώσει την κουβέντα της με τη γειτόνισσα άρχιζε άλλη και ξεχνούσε να γυρίσει στον μπακάλικο πάλι σε λίγο «Μωρή, τώρα γιάμα, τώρα. Καμιά φορά ο κύριε έχανε την υπομονή, έβγαινε στο δρόμο και την κυνηγούσε. Μα πάντα η χρυσούλα του ξέφευγε μέσα από τα χέρια με ένα τσαχπίνικο τρέξιμο και τρύπωνε πρώτη στο μαγαζί και κρυβότανε ο πίσω από τα πάχη της μάνας της. «Τζιριτζάντζουλες μου κάνεις μαγάρα» της έλεγε ο κύριε Λάμπρος σαν λαχανιασμένο. λαχανιασμένος χαμογελώντας κι ο ίδιος. Ήταν αγαθός και ποτέ δεν εκτυπούσε τα παιδιά του. Ξεθύμενε μόνο με φωνές. Ο Μαστροδήμος όμως, ο γεροπαράξενος, χειροτονούσε κάπου κάπου τη Χριστίνα. Είναι περίεργο πως δυο τόσο διαφορετικά κορίτσια, η Χρυσούλα και η Χριστίνα, μπορούσε να είναι δεμένα με φιλία. Κολέησες η άσχημη με την εύμορφη, η φρόνιμη με τη σουρλουλού, η ακαμάτρα με τη δουλεύτρα, η γεμάτη ένιες με την αξένιαστη, η ρέμπελη με την οικοκυρούλα, η πάντα χαρούμενη με την πάντα λυπημένη. Θα έλεγε κανείς ακόμη μια φορά πως τα αντίθετα κάνουν την αρμονία, αλλά το πράγμα εξηγέται και απλούστερα. Έτσι συνήθισαν από μικρές. Είχαν την ίδια πάνω κάτω ηλικία και μεγάλωσαν στην ίδια γειτονιά. Από την πρώτη ώρα που γνώρισαν τον κόσμο, τη ρούγα τους με τα παλιά φτωχά σπιτάκια και με το γάτουλα στη μέση, ζούσαν και έπαιζαν μαζί. Ως τα δώδεκα χρόνια της, έτσι αλευρογύριζε τη γειτονιά και η Χριστίνα. Έπειτα άρχισε να μασουρίζει στις Βίνγκα τα γνέματα της μάνας της, που είχε τον αργαλιό και στο τέλος, αφού πέθανε η μαστροδίμενα, κάθισε στον αργαλιό και αυτή. Η Χρυσούλα έμεινε να τριγυρίζει μονάχη της. Η φιλία τους όμως, φιλία. Δυο και τρεις φορές την ημέρα η Χρυσούλα έπαιρνε τη βόλτα της και από το αργαστήρι της Χριστίνας και στεκόταν δίπλα στον αργαλιό, ορθή πάντα, να βλέπει την κολέησά τη πως πετούσε τη σαΐτα και πως εδούλευε τα ποδαρικά. Το βράδυ άμα έπαβε η δουλειά τα έλεγαν μαζί καθισμένα στο κατόφλι πότε της μιανής πότε της άλλης και την Κυριακή ή τη γιορτή που έβαζαν τα καλά τους κουβέντιαζαν από τα αντικριστά τους παράθυρα. Η Χριστίνα αγαπούσε τη Χρυσούλα γιατί ήταν γλυκοαίματη καλόβολη και ευμορφή, μα την εζήλευε κι όλα γι' αυτά. Και με τα χρόνια η αγάπη λιγώστευε και η ζήλια μεγάλωνε. Όσοι νέοι περνούσαν από το καντούνι την Κυριακή, νέοι απάλες γειτονιές που τριγύριζαν για κυνήγι, τη χρυσούλα εκείταζαν χασκισμένη που έλαμπε στο παραθύρι της κανένας ποτέ δεν εγύρισε να ειδεί και την άμυρη Χριστίνα στο δικό της, όσο κι αν ήταν στολισμένη. Και αυτό, άμα ήλθε στην ηλικία που κατάλαβε καλύτερα τον κόσμο, τη ρούγα της πάλι με τα παλιά φτωχά σπιτάκια και με το γάτουλα, ναι, μα και με τη γαλάζια λουρίδα του ουρανού από πάνω, με τα πουλιά και με τα στέρια, αυτό την εφαρμάκωνε. Κι ήταν για τη Χριστίνα μια μαχαιριά στην καρδιά, κάθε που άκουγε τώρα καμιά γειτόνισσα να λέει με θαυμασμό για τη Χρυσούλα «Όμορφο το μάγαρο», ενώ για αυτήν καμιά ποτέ δεν είπε άλλο παρά πως είναι χρυσοχέρα. Και περίμενε να τις το πουν. Μήπως δεν είχε μάτια κι αυτοί δεν είχε και έναν καθρέφτη μεγάλο από πάνω από το κομμό που της έδειχνε όλο της το κορμί και έναν άλλο μικρό του χεριού που τον εκολούσε στα μούτρα της για να της δείχνει κάθε απελπιστική λεπτομέρεια. Μα όσο ήταν η μυστική της λύπη για όλα αυτά, άλλη τόση και η μυστική της χαρά όταν άκουγε να κατηγορούν την εύμορφη φιλενάδα της κοντζά κοπέλα τώρα», έλεγε η θεία Νικολέτα, η γειτόνισσα. «Να ξημεροβραδιάζεται τσιρούγε και στα παρεθύρια και να χασκογελάει με τον έναν και με τον άλλον, ναι. Να ζεύει απ' τη βρώμα σας γαρίλιος του άμμου και να μην πηγαίνει απάνω μια στιγμή να ράψει κανένα ένα κουμπί στη σκαμπαβίατσι. Που καμιά ώρα θα φανούνε και τα βυζιάτσι, δεν ντρέπεται. Δε βλέπει την αδερφίτσι, την Έλενα, την καλή κοπέλα που δεν λείπει το βελόνι από το χέρι τσι. Μα τον Άγιο Διονύσιο κι εγώ δεν ξέρω πως θα καταντήσει ευτύνη η κοπέλα. Έτσι τα λέω κι εγώ, απαντούσε η Χριστίνα, έτσι τα λέω. Μα ευτύνη γέμου μου δεν ακούει κανέναν. Αν καλά μου την ως θα μοιάσει παρά τσι. Γιατί να λέμε την αλήθεια και να μην ξεροκοκκινίζουμε. Εδώ πά που τα λέμε. Η Φιωρέτα, η Λάμπρενα, ποτέ έτσι δεν εστάθηκε νοικοκυρά. Δεν τη βλέπεις κατάντια που έχει. Βαριέται να κουνηθεί και δεν δίνει φαρδίνη τσακισμένο για τίποτσι. Ως και τη γιορτή ακόμα, που βάνει το πράσινο μεταξωτό και πηγαίνει στη εκκλησία, σου με μάτια μου, γιατί την άκουσα στο γυναικήτη με τη μύτη μου. Βρωμάει σαρδέλες. Ε, ναι, μα το άγιο κορμάκι του προστάτη μας. Ε, με θα μου πεις, απαντούσε η Χριστίνα. Μπα, Α, δεν είχανε και εκείνη την Έλενα, θα ψοριάζανε ούλοι τους σαν το γάτο τους. Α είναι, όποιος έχει αλλού το νου του, δεν μπορεί να τον έχει εκεί που χρειάζεται. Και το νου τσιφιορέτας τώρα στα γεράματα τσι τον επήρε ο γερόλιμος ο μακελάρης ψέματα. Ε απαντούσε η Χριστίνα. Α, «Από πίσω από το δάχτυλό του δεν μπορεί κανένας να κρυφτεί». Αυτό ήταν βέβαιο. Ο Γερόλιμος, ο Μακελάρης, ο Μεσόκοπος με το χοντρό και κατακόκκινο σβέρκο είχε λυμπιστεί τα πάχη της μπακάλενας και η πανόψυχη Φιωρέτα ήταν τώρα η αγαπητικιά του. Πολλά διακριτα μάτια τον είδαν να μπαίνει τη νύχτα στο κατόγι στο παραμάγαζο. Το ήξεραν πια ως και πέτρες της ρούγας. Το ήξερε ακόμα και ο Κυρλάμπρος. Έλεγαν μάλιστα πως αυτή δεν ήταν η πρώτη υπονοψυχιά της φιωρέτας του. Ο Κυρλάμπρος όμως δεν ήταν από εκείνους που σκοτώνουν ή που δέρνουν ή που διώχνουν. Φωνές μόνο ήξερε και από φωνέ δεν ίδρωνε τα αυτή της φιωρέτας του. Στο τέλος βαρέθηκε πια και να φωνάζει ο αγαθός άνθρωπος και έκανε πως δε βλέπει. Άστα να πάνε στο διάολο και αν ήθελε ακόμα για αγάπη της φιλενάδας της πως μπορούσε η Χριστίνα να τα αρνηθεί και να τα αποσκεπάσει τα ολοφάνερα αλλά και αυτός ο εξευτελισμός της μάνας, που ήταν εξευτελισμός της οικογένειας όλης και της Χρυσούλας της ίδιας, την ευχαριστούσε κατάβαθα. «Εύμορφη, ναι, όσο θες, μα μια που είχε τέτοια μάνα, ποιος θα την έπαιρνε». Αυτή όμως ήταν νοικοκυρά, δουλεύτρα και αποτίμιος όη. Ποτέ της δεν ακούστηκε στο παραμικρό η συγχωρεμένη η μάνα της. Και όσες τρέλες κι αν έκαμε ο αδερφός της ο Νιόνιος πριν φύγει στον πύργο, παιδιάστηκα πράγματα, όπως να πει άντρα ήταν. Κάθε καλός νέος σαν τον Τζόρτζι του Μπενεγί, τον Μπαρμπέρι, μπορούσε να το έχει τιμή του και καμάρι του, να την κάμει μια μέρα γυναίκα του, με τιμημένο στεφάνι και με την ευχή γονιών και θεού. Η χρυσούλα όμως, η εύμορφη, το πολύ πολύ μπορούσε να τη σπιτώσει κι αυτήν κανένα αρχοντόπουλο για την εμορφιά της. Και θυμόταν η Χριστίνα άλλες δυο κοπέλες από τη γειτονιά, την Αριέτα και την Πάτρα. Εύμορφες κι αυτές, μα όχι σαν τη Χρυσούλα, που τώρα ζούσαν σ' άλλες γειτονιές κι οι δυο σπιτωμένες, η μια από έναν αφέντη γέρο, παντρεμένο με θηλυκά παιδιά της παντριάς, δεν ντρέπεται. Η άλλη, από ένα κοντόπουλο, ένα λεβέντι, σαν το κρύο το νερό. Μα καμιά δεν εζήλεψε η Χριστίνα. Ούτε την Αριέτα, που είχε τον πλούσιο γέρο, ούτε την Πάτρα, που είχε τον εύμορφο νιό. Έτσι, χωρίς στεφάνι, Αλύτερα να πάει στη τσίμα του πόρτου και να πνιγεί. Μια μέρα η θεία Νικολέτα, η καλή γειτόνισσα που πήγε να της βοηθήσει στο διασίδι, τη είπε με στα άλλα. «Η κολέησά σου γλίγορα μου φαίνεται θα πάρει τον κακό δρόμο, αν δεν τον πήρε κιόλας», σου λέω παιδί μου για το καλό σου να μην έχεις πολλά ταραβέρια με δάφτινε. Ε και τι ταραβέρια έχω εγώ αποκρίθηκε η Χριστίνα. Μπορώ για μα να τις κόψω και την καλημέρα γειτόνισες που είμαστε εδώ πά αναστημένες από τα μικρά μας χρόνια αντάμα. Στο σπίτι τους έχω να ανεβώ από τον καιρό που πέθανε η μάνα μου. Πως έρχεται εδώ, ε, τι με τούτο. Ούτε τα μυστικά της μου λέει, ούτε έχω εγώ να της πω. Καθένας για λόγο του και ο Θεός για ούλους. Ε, έχεις δίκιο, δε σου λέω. Ε, μα τώρα, τώρα, αρχίνησε να φιλιέται και τσιρούγα. Να. Εψέ ε, το βράδυ, αργά. Η μάνα την έστειλε να πάρει μέντα από το καπνοπουλιό του κατζή, γιατί είχε λέει κόψιμο. Ε, ναι, ε, την είδα κι εγώ. Ε, μπράβο, εκεί το λοιπόν που γύριζε από το κατζί, την εστρίμωξε στην καντουνάδα εκείνος ο πιλάτος ο Τζόρτζης, ο γιος του Μενεγή, ο Μπαρμπέρης καλέ. Ε, «Τον ξέρω, κυρά μου, τον ξέρω. Ενέσκε, ε, την εστρίμωξε που λε, και έτσι έδωκε ένα φιλί στο στόμα, σκαστό που τ' άκουσα εγώ με τα αυτιά μου. Και γέλια εκείνη και ψυχή μου, εκιός!» Τι άλλο δεν ξέρω, γιατί ήταν σκοτάδι και δεν έβλεπα. Μα για το φιλί πέρνα όρκο και στην κάσα του Αγίου μας. Η Χριστίνα εσάστησε. Κτύπησε τις παλάμες, εσήκωσε το κεφάλι και άνοιξε το στόμα κάτι να πει. Μα τη στιγμή εκείνη τη ήρθε και φταρνίστηκε. «Γεια σου και αλήθεια» λέω είπε η θιά Νικολέτα. Η Χριστίνα χαμογέλασε και πίτα πάλι βυθίστηκε στην απορία της. «Μπαμπά, ακούσκαλε, καλέ, ίσια με εκεί λοιπόν έφτασε η κυράτσα Χρυσούλα. Κρίμα στην κοπέλα. Κι όμως δυσκολευόταν να πιστέψει τέτοιο πράγμα η Χριστίνα, γιατί τη φιλενάδα της την ήξερε άγρια». Λόγια και γέλια όσα θες Μα χειρονομίες όχι Πολλές φορές οι διαβάτες και οι γειτόνοι Τις ρίχνονταν στα σκοτεινά Και κάτι νέοι χαροκόποι Ή οι γέροι κολλασμένοι που την έβλεπα να τριγυρίζει στο βούρκο Την ενόμιζαν του χεριού τους Και ξεθάρευαν επάνω της Μα πάντα η χρυσούλα γινότανε σκυλή «Κάτου τα ξεράδια σου» ξεφώνιζε και δεν τόχε για τίποτα το αγριοκόριτσο να σηκώσει και πέτρα να σπάσει κεφάλι. Ψέματα λοιπόν έλεγε η θεία Νικολέτα. Όχι, η γειτόνισσα έλεγε την αλήθεια. Ο Τζόρτζης του Μενεγί, ο Μπαρμπέρις, τη το πήρε το φιλί εκείνο το βράδυ και η Χρυσούλα δεν ήβρε δύναμη να αντισταθεί. Αντί να φωνάξει, εγέλασε. Κι αντί να σηκώσει πέτρα, αγωνίστηκε μόνο να λυτρωθεί από το σφίξιμό του και να του φύγει να κρυφτεί στο σπίτι της. «Ε, μα δεν ήταν σαν τους άλλους ο Τζόρτζης. Λεβεντόπεδο, παλικαράς, ίσχια με πάνω, χεροδύναμος που μπορούσε να τη στύψει ολάκερη σαν και όταν άπλωνε απάνω της τα χέρια του δεν έτρεμαν σαν τον αλωνών ούτε η φωνή του έγινόταν βραχνή και αγνώριστη. Τίποτα το σκοτεινό και τίποτα το φοβισμένο. Άπλωνε γελαστός, με θάρρος και με αφέλεια και με μια ωραία ορμή σαν να ήθελε όχι να κλέψει, αλλά να πάρει κάτι δικό του. Και η Χρυσούλα μπροστά σε αυτό το δυνατό, έχανε κάθε της δύναμη. Η ιστορία του βραδινού φιλιού και για άλλο λόγο επλήγωσε κατάκαρδα τη Χριστίνα. Δεν το είχε πει καλά καλά ούτε στον εαυτό της, μα για τον Τζόρτζι της πονούσε λιγάκι το δόντι. Γι' αυτόν τη καιλαϊδούσε όλη μέρα το γαρδέλι της. Γι' αυτόν μοσχοβαλούσε ο βασιλικός και η μπουγαρινιά τη. και όταν έκανε όνειρα για το μέλλον, αχνόβλεπε μια Χριστίνα ήσυχη, φρόνιμη, ευτυχισμένη γυναικούλα του νέου Μπαρμπέρι. Έτσι είναι πάντα τρελά της νιώτης τα ονείρατα. Και τώρα να, η Χρυσούλα, η Λιγδού και Ακαμάτρα, τη τον έπαιρνε με την ευμορφιά της και την αδιαντροπιά. Ωστόσο, το αίσθημα αυτό της ζήλιας, της απόκριφης, ήταν το βαθύτερο κατακάθισμα της αληθινής φρίκης, που αισθανόταν τώρα στην αρχή σαν τίμια νοικοκυροπούλα για το κατρακύλισμα της φιλενάδας της. «Να στέκεται έτσι, να τη φιλούν στο δρόμο οι άντρες» και σαν ήχο μακρινή καμπάνα αντιχούσαν στα αυτιά τη ξανά και ξανά τα λόγια τη σα. Η Χρυσούλα θα πάρει τον κακό δρόμο, αν δεν τον επήρε κιόλα. Τον κακό δρόμο. Μα και βέβαια που τον πήρε με αυτά που άρχισε να κάνει. Γιατί τι άλλο ήταν ο δρόμος ο κακός. Και από εκείνη την ημέρα θεωρούσε τον εαυτό της πραγματικά και τελειωτικά χωρισμένο από την κολέισα. Γιατί αυτή, η Χριστίνα, μόνο τον καλό δρόμο θα ακολουθούσε. Το δρόμο της δουλειάς και της τιμής. Το δρόμο της μάνας της και του πατέρα της. Και επειδή μια καθαρή μεταφορά δεν μπορούσε να κρατηθεί στο ακαλλιέργητο μυαλό της χωρίς κάποιο υλικό αποκούμπι, Τη άρεσε να φαντάζεται το τρίστρατο που σχηματίζονταν εκεί, στην άκρη του καντουνιού τους. Ένας δρόμος ο δικός τους. Δεύτερος δρόμος, εκείνος που πήγαινε τον ανήφορο, μακρύς προς τις απάνω γειτονιές, προς το λόφο και το βουνό. Και τρίτος δρόμος, ο άλλος, που κατηφορούσε αντίθετα και έβγαινε σύντομα στον άμμο και στη θάλασσα. Έτσι ήταν, με τη Χρυσούλα χειροπιασμένες, τράβηξαν μαζί ως το τρίστρατο, ως την άκρη του καντουνιού τους. Ήταν τα πρώτα τους χρόνια, τα παιδικά, τα θώα και τα νύξερα. Μα από εκεί και πέρα έλυναν τα χέρια, αποχαιρετιούνταν και χωρίζονταν. Η Χρυσούλα έπαιρνε τον ένα δρόμο, τον εύκολο κατήφορο, που οδηγούσε στη θάλασσα και στον πνιγμό, και η Χριστίνα έπαιρνε τον άλλο, τον ανήφορο, τον τραχή και λαχανιασμένο, που οδηγούσε όμως τα ψηλά, στο λόφο με το ξοκλήσι και με τα κόκκινα σπιτάκια στο βουνό, με τα πράσινα πλάγια στον ουρανό. Έτσι ο δρόμος της ζωής τους, ο κοινό ως τα τώρα, εκεί στο τρίστρατο, στον κρίσιμο σταθμό της νιώτης χωριζόταν στα δυο. Αντίο Χριστίνα. Έχε γεια Χρυσούλα. Τέλος του πρώτου κεφαλαίου. Ο κακός δρόμος. Κεφάλαιο δεύτερο του Γρηγορίου Ξενόπουλου. Αυτή η ηχογράφηση της LibriVox ανήκει στη δημόσια κυριότητα. Διαβάζει η Πινελόπη Κεφάλαιο δεύτερο Το δρόμο τον κακό που κατηφορούσε προς τα κρογιάλια του άμμου τον πήρε στα αλήθεια μια νύχτα νηξιάτικη Χρυσούλα στον μπράτσο του Τζόρτζη του αγαπημένου της. Ο Μαστροδήμος ο ίδιος γυρίζοντας την ώρα εκείνη από τα πραγματευταρία της πλατείας Ρούγας όπου είχε πάει να δώσει διασίδι και να πάρει γνέματα της κόρης του και είχε παραργήσει γιατί ήταν Σαββατόβραδο και οι είχαν σκοτούρες, απάντησε το ένοχο ζευγάρι στον έρημο δρόμο. Είδε τη χρυσούλα και αν και κουκουλωμένη στο μαύρο μαντιλόνι της, την εγνώρισε. Και όταν έφτασε στο σπίτι φορτωμένος γνέματα και αγανάκτηση, η πρώτη του δουλειά ήταν να τα πει όλα της Χριστίνας. «Ούτε καλημέρα δεν θέλω να έχει άλλο, με φτούνι την πατσαβούρα», την επρόσταξε. «Μπα, μπα, πού θα καταδεχτώ εγώ να τις ματαπώ καλημέρα», εδήλωσε η Πάκου η πάντα της η Χριστίνα δεν εφάνηκε πως έδωσε μεγαλύτερη προσοχή στη διήγηση του πατέρα της. Πφ, μόνο καταφρόνεση της άξιζε της βρώμας. Και αφού διπνήσανε οι δυο τους με κολοκυθάκια και τηγανιτές μαρίδες, η Χριστίνα έπεσε στο κρεβάτι και καμώθηκε την κοιμισμένη. Ύστερα όμως, μόλις άκουσε το γέρο να ροχαλίζει, σηκώθηκε και πήγε στο παράθυρο, μπροστά στην κλεισμένη γρίλια, Εκεί είχε την υπομονή να καθίσει και να παραμονέψει ώρες ολόκληρες. Ήθελε να βεβαιωθεί αν εκείνη που είδε στον κακό δρόμο ο πατέρας της στο μπράτσο του Τζόρτζι, ήταν η Χρυσούλα. Μα και ποια άλλη μπορούσε να ήταν. Κι ήθελε ακόμα να ειδεί πώς και τι ώρα θα γύριζε στο σπίτι της η παραστρατισμένη. Την εκρατούσε άγρυπνη και κακή η ζήλια και η περιέργεια. Επέρασαν τα μεσάνυχτα, βγήκε κατακόκκινο το μισοφέγγαρο, το τριζόνι γαργαλισμένο δυνάμωσε το τραγούδι του. Στο δρόμο ψυχή, όλα κατάκλιστα και βαθυκιμισμένα θα ξημέρωνε κι όλα και ακόμα να φανεί η χρυσούλα. Μήπως δεν θα ξαναγύριζε καθόλου, μήπως ο Τζόρτζης θα την κρατούσε για πάντα. Μα όχι, δεν το πίστευε αυτό. Ο Τζόρτζης ήταν πολύ νέος ακόμα, είχε μάνα και αδερφές. Δεν θα έκανε τέτοια μεγάλη τρέλα. Και θυμόταν η Χριστίνα. Έτσι και την Αριέτα, πριν τη σπιτώσει εκείνος ο πλούσιος γέρος, την είχε πάρει μια νύχτα ένας φτωχός νέος και την είχε γυρίσει στο σπίτι της κατά την αυγή. Μη δεν είχε βουήξει γειτονιά και η Χρυσούλα τώρα τα ίδια είχαν βλέπει το καλό παράδειγμα και εκείνο και εκείνη. Και να του τέλο πάντων γυρίζουν βουβή με φοβισμένα βήματα σιγά σιγά περπατούν κι οι δυο του σαν του κλέφτε. Κανένα να μην του ακούσει, κανένα να μην του ειδεί. Πού να το ξέρουν πως η κλειστή γρίλια είχε άγρυπνα μάτια για αυτούς. Η Χριστίνα τους βλέπει. Ω, πώς τους βλέπει. Τα μάτια της τα γατίσια, θέλουν να σχίσουν τον νυχτερινό μισοσκόταδο για να διακρίνουν κάθε λεπτομέρεια επάνω στις δυο εκείνες ανθρώπινες κιές για να διαβάσουν ως και την τροπή γραμμένη αν ήταν στο πρόσωπο της χρυσούλας. Μα το πρόσωπο αυτό είναι όλο σχεδόν σκεπασμένο με το μαύρο μαντιλόνι και σκύφτει, όπως πω σκύφτει, σαν να ήθελε να κρυφτεί και από τον Τζόρτζι τον ίδιο. Να τους, έφτασαν μπροστά στην πόρτα της, η χρυσούλα χώνει το κλειδί στην κλειδαρότρυπα και αγάλι γάλι χωρίς κρότο το γυρίζει. Να η πόρτα τώρα χάσκει. Το κεφάλι της βάνει στίχημα η Χριστίνα, πως η φιλενάδα της την είχε λαδωμένη από βραδύς, σ' όλους της τους αρμούς για να μην τρίξει ούτε όσο τρίζει η γάτα που χαίρεται. Και ακόμη βάνει στίχημα το κεφάλι της, πως ήταν συνενοημένη με την αδερφή της, με την Έλενα, εκείνο το σιγαλό ποτάμι, να της τραβήξει από μέσα το καδινάτσο που θα τον έβαλε βέβαια ο Κυρλάμπρος, ο κακομύρης, πριν πέσει να κοιμηθεί. Μπορεί και με τη μάνα της, γιατί όχι, τέτοια μάνα που είχε, άξιζε τώρα να βγάνει και εκείνη το μακελάρι της και να συναντηθούν εκεί, στην Πασία, Χρυσούλα και Φιωρέτα, Τζόρτζης και Γερόλυμος. Σε μια στιγμή μέσα πέρασαν από το νου της Χριστίνας όλοι αυτοί οι στοχασμοί. Τόσο χρειάστηκε και η Χρυσούλα για να αγκαλιάσει τον Τζόρτζη της, να του δώσει ένα βιαστικό και μουγκό φιλί το τελευταίο, να γλιστρήσει στο σκοτεινό άνοιγμα και να κλείσει πίσω της την πόρτα. Τώρα η πόρτα λιγάκι ακούστηκε. Ακούστηκε και ο καδινάτσος που ξαναμπήκε από μέσα ακούστηκαν και τα βήματα του Τζόρτζη που ξεκίνησε ξέθαρα. Σαν άλεγαν με όλα και οι δυο τους «Εμείς είμαστε, τώρα δεν έχουμε ανάγκη». Τον πήρε λοιπόν τον κακό δρόμο εκείνη τη νύχτα η εύμορφη Χρυσούλα και βγήκε βέβαια στη θάλασσα. Μα από εκεί πού, σε σπίτι ή στα κρογιάλι. Αυτό η Χριστίνα δεν μπορούσε να το ξέρει. Κάτι άλλοι όμως Κάτι παστρικοί, απονύχτεροι, που έβγαναν κοντραμπάντο καφέ και ζάχαρη στο έρημο εξοχικό ακρογιάλι του Αγίου Χαραλάμπη, τους είδαν από εκεί να περνούν και να τραβούν ίσχια κι άφοβα κατά την εκκλησιά. Η εκκλησιά... Έχει μια ευρύχωρη λόζα απάνω στη θάλασσα με ωραία πλατιά πεζούλια όπου μπορεί κανείς να καθίσει και να ξαπλωθεί και ένα μεγάλο σαρκοφάγο ασβεστομένο στην άκρη. Είναι το ρομαντικό καταφύγιο των εραστών και εκεί μέσα πήγαν να στήσουν την εφήμερη φωλιά τους ο Τζόρτζης και η Χρυσούλα. Δεν φοβούνταν να τους έβλεπε κανείς και εκείνοι που τους είδαν πριν να πηγαίνουν εμάντευαν βέβαια την παρανομία μα κι αυτοί δεν ήταν λιγότερο παράνομοι το κύμα εφλίσβιζε στα πόδια τους η άβρα τους έφερνε τα θαλασσιά αρώματα νέοι ξαπλωμένοι στην ολόστρωτη πέτρα εκεί στη γωνιά της λόζας κοντά στον παλιό σαρκοφάγο δίπλα στο θάνατο εχέρονταν τη μεγάλη ζωή. Το που δεν μπορούσε βέβαια να το ξέρει η Χριστίνα. Αλλά τι με τούτο, την ένιαζε που η Χρυσούλα επήρε τον κακό δρόμο και περισσότερο την ένιαζε που τον πήρε μαζί με τον Τζόρτζι. Τώρα πάει. Ποιος το ξέρει πότε θα ξέμπλεκε από τα δίχτυα της και θα γλίτωνε από τα μάγια της το καλό παιδί. Πώς οι νέοι δεν εχάθηκαν για πάντα μια που μπλέξανε με τέτοιες. Εκείνη τη νύχτα η Χρυσούλα μπορεί να κοιμήθηκε. Η Χριστίνα όμως δεν μπόρεσε να κλείσει μάτι. Τι παράξενο! Η Χρυσούλα έκαμε την αμαρτία και η Χριστίνα κυλιόταν και ψινόταν σαν αμαρτωλή στο παρθενικό κρεβάτι. Εσπάραξε η καρδιά της, μα πήρε την αποφασή της και δεν έβλεπε την ώρα πότε να ξημερώσει ο Θεός τη μέρα. Και ξημέρωσε Κυριακή. Το καμπαναριό του Αγίου εξέχινε σε όλη τη χώρα την εθέρια συναυλία του και ο Μαστροδήμος πρωί πρωί αφού ψώνησε έφυγε για την εκκλησιά. Η Χριστίνα σηκώθηκε, λούστηκε, άλλαξε, χτενίστηκε, έστειλε το κρέας στο φούρνο με το μικρό Νικόλα που της έκανε τα θελήματα και τιμάστηκε για την ευχάριστη κυριακάτικη αργία της Φάνδρας. Λούσο, παράθυρο και πόρτα όλη την ημέρα, κουβέντα με τις γειτόνισσες, χαιρετούρε με τους γνώριμους διαβάτες, καμιά βιζιτούλα συγγενική, κανένα τραγουδάκι με την κιθάρα και ό,τι άλλο έστελνε ο Θεός. Έκανε και είχε πάντα το νου της τα αντικρινά παραθύρια το ένα είχε ανοίξει από πολύ πρωί. Ο κυρ Λάμπρος και η Φιωρέτα είχαν σηκωθεί και αυτοί για την εκκλησία. Αλλά το άλλο της κάμαρας των κοριτσιών εξακολουθούσε να μένει κλειστό. Ο κυρ Λάμπρος εγύρισε κι όλα και άνοιξε το μαγαζί του. Η Φιωρέτα με το πράσινο μεταξωτό που μύριζε σαρδέλα ανέβηκε στο σπίτι να ξαλάξει. Μα το παράθυρο των κοριτσιών δεν άνοιγε ακόμα. Πού τον εβάλουνε γε μου τόσο νύπνο ευτούνες οι κοπέλες, συλλογιζόταν η Χριστίνα ανυπόμονη. Αγκαλά, ύστερα από τα ποψινά, η Χρυσούλα με το δίκιο της βέβαια. Αργά περασμένες οι οκτώ, το παράθυρο τέλο πάντων άνοιξε. Και φάνηκε μια στιγμή η Έλενα, χλωμή, πρασινοπή, ασπροφόρα, ξεστήθιαστη με τα μάτια πρισμένα με τα ολόμαυρα μαλλιά της στα χαρτιά. «Καλημέρα, Χριστίνα μου!» «Καλημέρα», αποκρίθηκε σοβαρά-σοβαρά η Χριστίνα. «Κάτι ανόρεχτη σήμερα, ε, έτσι και έτσι. Ε, μα με τα πράγματα που βλέπει και ακούει κανένας και νύχτα και μέρα, μπορεί να έχει όρεξη». «Μη σε βαργόμισε ο γέρος», ρώτησε σιγά-σιγά η Έλενα, «ανύποπτη όλος διόλου». «Όχι». Έγνεψε η Χριστίνα. Α είναι μου τα λε ύστερα. Τώρα πάω να συγκυριστώ, γιατί είναι και αργά. Άκουσε φαίνεται την ομιλία από μέσα η Χρυσούλα και πετάχτηκε. Καλημέρα, καλημέρα, αγάπη μου, εφώναξε στη φιλενάδα τη γελαστή και πρόσχαρη όπω πάντα. Η Έλενα είχε τραβηχτεί. Καλά σου ξυπνητούρια αποκρίθηκε η Χριστίνα αγέλαστη, με ένα ύφο σαν να την έβριζε. Και κοίταζε τη Χρυσούλα κατάματα με κακία και με περιέργεια. Ήταν όπως είχε σηκωθεί από το κρεβάτι. Το άσπρο νυχτικό της άφηνε γυμνό τον αφράτο λαιμό και τα χοντρά μπράτσα ως τους αγκώνες. Άτακτα ήταν σαν αφάνες τα σγουρά μαλλιά της και σαν σβησμένα φαίνονταν τα συμπαθητικά κοκκινάδια του προσώπου της. Τα μάτια της εμαύριζαν ελαφρά στα κάτω βλέφαρα και τα μαυράδια εκείνα σαν καμωμένα επίτηδες με το πινέλο μεγάλωναν ακόμη τη λάμψη τους. Όλα της ήταν έμορφα, μα ο λαιμό τη εμορφότερος απ' όλα. «Αλήθεια», Έκαμε με ένα μορφασμό που τη ζάρωνε χαριτωμένα τη Μητούλα. Άργησα σήμερα να ξυπνήσω. Μα με το δίκιο σου, αποκρίθηκε αυθάδικα η Χριστίνα. Τέτοια ώρα που έπεσε σε ψε το βράδυ. Αμπά, όχι να σε χαρώ. Ε, την ίδια ώρα που πέφτω πάντα. Μωρή, τι μου λες» έκαμε η Χριστίνα κατεβάζοντας τα μάτια με ένα χαμόγελο περιπεχτικό. Η Χρυσούλα ξαφνιάστηκε λιγάκι. Καθώς στεκόταν από μέσα από το παράθυρο, εδάγκασε με τα κάτασπρα δόντια το κοραλένιο χείλι, εσούφρωσε το μέτωπο με απορία και έκλεινε το κεφάλι μπροστά, σαν να ήθελε να ακούσει καλύτερα τι. Μα η Χριστίνα δεν έλεγε τίποτα Εξακολουθούσε να κατοβλέπει με τα μούτρα ξυνισμένα. Τι άσχημη που ήταν εκείνη τη στιγμή. «Μα δεν πιστεύεις», τη ρώτησε σε λίγο η Χρυσούλα. «Πώς, αφού μου το λες», είπε με το ίδιο ύφος η Χριστίνα. «Σου πιστεύω, βέβαια. Έψες ε, το βράδυ, κοιμήθηκες με τσικότες» ούτε με τσικότες, ούτε με τσικοκόρους», είπε με κάποια συγκίνηση η Χρυσούλα. «Την ίδια ώρα, κυρά μου, που κοιμάμαι πάντα». Ε, «Ναι, ναι να σε χαρώ». Μα έξαφνα η Χριστίνα άλλαξε το ύφος. «Α θες, λοιπόν να ξέρεις, να στο πω εγώ». Έψε το βράδυ, εκοιμήθηκες με τσικοκόρους. Παναπεί την ώρα που κράζανε οι κοκόροι. Μπήκαν ψήλοι στα αυτάκια της Χρυσούλας, μα επάσχισε να γελάσει σαν να μην ήξερε τι της λένε. «Ας τα τώρα τα γέλια Χρυσούλα», έκαμε η Χριστίνα θυμωμένη, «κι άκου τι σου λέω». Και τραβήχτηκε παραμέσα, ώστε τα λόγια της χτυπητά, φυτευτά, μα σχεδόν ψιθυριστά, να πηγαίνουν ίσια τη χρυσούλα, χωρίς να ακούει άλλος κανείς. Ούτε καν η Έλενα που συγυριζόταν στην ίδια κάμαρα. Έπειτα το καντούνι ήταν στενό και τα αντικριστά παράθυρα δεν απήχαν πολύ. «Τα ξέρω ούλα, απόψε ήσουν με εκείνον που ξέρεις. Σε πήρα από εδώ τη νύχτα, εκεί κοντά στις έντεκα και σε γύρισε πάλι τρεις ώρες πριν να ξημερώσει. Ένας άνθρωπος σας είδε στη ρούγα που κατηφορίζατε και μου το είπε. και εγώ σας εφύλαξα και σας είδα με τα μάτια μου. Από μέσα από τη γρίλια την ώρα που γυρίσατε. Η Χρυσούλα άλλαζε χρώματα και δάγκανε τα ακρινοδάχτυλά τη και έκλεινε τα μάτια της και έγνεφε με απελπισιά της Χριστίνας να πάψει, να σωπάσει αμάν για το Θεό να μην ακούσει κανείς. Μα η Χριστίνα αμήλικτη, ακράτητη και βιαστική, ξακολουθούσε. «Δεν είναι τίμια πράγματα, ευτούνα χρυσούλα. Μια κοπέλα που ξεπορτίζει τη νύχτα με άντρες, δεν μπορεί να λογαριάζεται στην κοινωνία. Από σήμερα και στο εξή. δεν θέλω ούτε τη φιλία σου, ούτε την καλημέρα σου. Σου μιλώ για ιστερνή φορά και στο λέω για να το ξέρεις». Άλλαξε ύφος και χρυσούλα μόλις άκουσε τα τελευταία λόγια. Σήκωσε το κεφάλι με αφθάδια, πρόβαλε το στήθος με ανέδεια και στήριξε τους γρόθους τα γοφιά της και φώναξε όσο μπορούσε στο θυμό της σιγότερα. «Για να σου πω κυρά μου, να μου κάνεις τη χάρη και ποιος έβαλε του λόγου σου κριτής ότι κάμω εγώ. Μη και μου μα άλλη βολά καλημέρα». Δεν με νοιάζει ούτε για τη φιλία σου, ούτε για την έχτρα σου. Εγώ δεν έχω ανάγκη κανένα ναι και να μου κάνεις τη χάρη να με αφήνεις ήσυχη και να κοιτάς τον αργαλιό σου και τσιμπομπές του αδερφού σου. Ότι <Ρι> έκαμε ο αδερφός μου είναι άντρα. αποκρίθηκε ξεφρενιασμένη πια η Χριστίνα. Και δεν είσαι άξια να έχεις το όνομά του στο στόμα σου, εσύ μωρή, που έψε στο βράδυ ο Τζόρτζης, όρσε. Τη έστειλε ένα φάσκελο η Χρυσούλα και τη ευρώντισε κατάμουτρα το παράθυρο. Άτιμη! Την έφτισε η Χριστίνα και έκλεισε και εκείνη το δικό της. Όλη την ημέρα η Χριστίνα ήταν ανόρεχτη, κατσουφιασμένη, πολυσυλλογισμένη και χλωμή δεν μπόρεσε να φάει το μεσημέρι. Δεν τη πήγε ύπνο το από μεσήμερο. Μόλι και με κατόρθωσε να συγυριστεί το δειλινό γιορτινά για να προβάλλει κι αυτή στο παρεθύρι. Έβραζε από μέσα τη και την εκυρίευαν τόνα πίσω στ' τα πιο αντίμαχα αισθήματα. Μια μετανοούσε γιατί τα χάλασε τόσο άσχημα και βιαστικά με τη φιλενάδα της και μια μετανοούσε γιατί δεν την έβρισε χειρότερα να ξεθυμάνει. Πότε της ερχόταν να πάει να τη βρει, να της γυρέψει συμπάθειο και να τη φιλήσει, και πότε της ερχόταν να ξεφωνήσει την ατιμία της από το παράθυρο, να τη διαλαλήσει σε όλο τον κόσμο, να εκδικηθεί με το σκληρότερο τρόπο. Πρέπει να ήταν αλήθεια πολύ δυνατή η πρωτινή αγάπη της για την εύμορφη κοπέλα, ώστε να αντέχει ακόμα ένα λείψανο, ένα ίχνος της μέσα στη θάλασσα του μίσους, που την πλημμυρούσε και να τη βασανίζει. Μα και αυτό το συντρίμι καταποντίστηκε τέλος τα κατάβαθα και δεν έμεινε παρά το μίσος, που της το μεγάλωνε όλο ένα η προκλητική, η περιφρονητική συμπεριφορά της χρυσούλας. Παλιοκόριτσο, αλήθεια, μάγκα του διαόλου και σγαρίλιος του άμμου με φουστάνια, που καμε την κακή χωρίς να είναι. Εκείνο το πρώτο φάσκελο το πρωινό έλαβε στο διάστημα της ημέρας όλων των ειδών της συνέχειες. Από το δρόμο, από το μαγαζί, από το παράθυρο, μόλις αντίκριζε τη Χριστίνα, την εφασκέλωνε κρυφά και φανερά, γιατί δεν την ένοιαζε για τίποτα και είχε μια αναψηφισιά η αδιάντροπη που δεν λέγεται. Κάποτε στεκόταν παράμερα στο παράθυρο, από μέσα, στην άκρη και χωρίς να φαίνεται αυτή, έβγαζε μόνο το χέρι της Κι άξαφνα, εκεί που περνούσε βιαστική ή επρόβαινε ανίποπτη η Χριστίνα αντίκριζε ένα σώμα το χέρι να βασκελώνει. Αυτό την ελισούσε, την εδαιμόνιζε. Μα τι να κάνει, να φασκελώσει κι αυτή. Δεν ήταν, έλεγε, της αναθροφής της και καμονότανε πια πως δεν βλέπει. Η αλήθεια είναι πως πολλά μπορούσε να κάνει. Μα την εσάστησε, την ξαρμάτωσε και την ενίκησε η αφάνταστη αψηφισιά της Χρυσούλας. Στην περίσταση αποκαλύφθηκε ό,τι ήταν και φαίνεται να ήταν κάτι δυνατό και τρομερό το βρωμοθύλικο εκείνο, το ανέσθητο που μπροστά του η αδύνατη Χριστίνα γονάτιζε. Και όσο ζάρωνε αυτή και χλώμιαζε και κυτρίνιζε, λες και μίκραινε από το κακό της, λες κι ήθελε να κρυφτεί από το φόβο της, τόσο μεγάλωνε η άλλη και θέργευε και απλωνόταν σωστή λαμάσα, ασίκησα, γυναικάρα δεκάξι χρονών με παιδιάστικο κεφάλι. Καρφίδε της κι εγώταν, όπως κάθε Κυριακή και σήμερα καλοντήθηκε, στολίστηκε, έβαλε χάντρες στο λαιμό και κόκκινη κορδέλα στο κεφάλι και πρόβαινε στο παράθυρο όσο μπορούσε πιο μπροστά για να φαίνεται όλοι και κουβέντιαζε με τις παραπέρα γειτόνισες δυνατά. Είχε μια φωνή κρυσταλλενιά, και κατέβαινε στο δρόμο για να ειδούν και τα καινούρια κιτρινά μποτίνια της με τα κουμπιά ως απάνω και γύριζε από πόρτα σε πόρτα με το κοντό ρόδινο φουστάνι της και ρίχνε πόντους για την κακία και την περιέργεια του κόσμου και πείραζε σαν πάντα τους διαβάτες που λιγώνουνταν μπροστά στα κάλλη της και πάλι γελούσε το γέλιο της στο γεμάτο χαρά και υγεία και καλοσύνη και ανέβαινε στο σπίτι και χανόταν για να ακουστεί σε λίγο από μέσα το τσαχπίνικο τραγούδι της που το ακομπανιάριζε με την κιθάρα η Έλενα. «Και κάμε τον εδέσπινα εδώθε να περάσει, να στρίψει το μουστάκι του και να χαμογελάσει», Καρφίδεν της και εγώ αλήθεια. Δεν ήξερε τάχα το τι είχε κάνει εκείνη τη νύχτα ή μην εβίαζε τώρα τον εαυτό της να κάνει παραπανιστά για να σκάει να πεισματώνει τη Χριστίνα. Πρέπει να ήταν και τα δυο μα πολύ περισσότερο το πρώτο. Για να πάψει τα τραγούδια και τα γέλια η Χρυσούλα και να αρχίσει τα κλάματα έπρεπε να χαλάσει πρώτα ο κόσμος. Η δέστηνε συλλογίστηκε μια στιγμή η Χριστίνα. Η δέστινε, λε κι πιο ευτυχισμένη κοπέλα τη γειτονιά. Και γι' αυτό απορούσε πολύ η Χριστίνα. Εκείνη έλεγε στη θέση της Χρυσούλας, θα κρυβότανε στα τάρταρα και στα καταχθόνια. Η άλλη δεν ήξερε πώς να φανεί και να ακουστεί περισσότερο. Αλήθεια, όποιος την έβλεπε σήμερα θα έλεγε πως είναι η πιο ευτυχισμένη κοπέλα της γειτονιάς. Όπως αν έβλεπε και τη Χριστίνα θα έλεγε πως είναι η πιο δυστυχισμένη. Αγέλαστη, αμίλητη, άσχημη, σαν απομονωμένη με το βουβό της μίσος και σαν παραπεταμένη στην κυριακάτικη χαρά της γειτονιάς. Αυτή την εντύπωση έκανε και στον ίδιο τον εαυτό της και άρχισε να το συλλογίζεται και να το βρίσκει πολύ πολύ παράξενο πως αφού η άλλη έκαμε την αμαρτία αυτή υπόφερνε και δυστυχούσε σαν τη χειρότερη αμαρτωλή. Και ο γοργός αυτός το χασμός που τον εξέχασε κιόλα σε λίγο ήταν μόλον τούτο η πρώτη πρώτη αστραπή του νου χλωμή ακόμα σαν ημέρας που της έδειχνε τη μοίρα της. Μυστικό κάποιο νήμα την κρατούσε δεμένη αιώνια με τη χρυσούλα. Ας την αποχαιρέτησε στο τρίστρατο, ας τη έκοψε και την καλημέρα. Μόνο το μυστικό νήμα της μοίρα δεν μπορούσε να κόψει. Κι έτσι θα ήταν πάντα. Όσο θα προχωρούσε στην αμαρτία η χρυσούλα, τόσο θα μεγάλωνε αμήλικτη μοίρα και της Χριστίνας η δυστυχία. Τέλος του δευτέρου κεφαλαίου. Ο κακός δρόμος. Κεφάλαιο τρίτο του Γρηγορίου Ξενόπουλου. Αυτή η ηχογράφηση της LibriVox ανήκει στη δημόσια κυριότητα. Διαβάζει η Πινελόπη. Κεφάλαιο τρίτο. Πέρασαν δύο-τρία χρόνια. Σε αυτό το διάστημα είχε παντρευτεί η Έλενα με ένα ράφτη που έπαιζε και βιολί στην ορχήστρα του θεάτρου. Πάντα από ντόπιου μουσικούς και ο αγαθός εκείνος κυρ είχε πεθάνει από μια αγαθή αρρώστια σαν γι' αυτόν που τον επήρεσε τρεις μέρες χωρίς πολλά βάσανα. Τώρα τον μπακάλικο το διατηρούσε η χείρα Φιωρέτα και είχε για δεξί της χέρι το Γιάννη, τον παλιόν υπηρέτη, ένα ξανθό άνοστο παιδί με άχρωμα μάτια και με άσπρο σχεδόν από την ξανθάδα μουστακάκι που του έτρεχαν τα σάλια όταν έβλεπε τη χρυσούλα και που έτρωγε απ' αυτήν πότε στα στεία και ποτέ στα σοβαρά κατραπακές αλίπιτες. Η Χρυσούλα ήταν τώρα 19 χρονών κοπελάρα. Ευμορφή όπως την ξέρουμε και ακόμη ευμορφότερη, με κάτι όρημα στήθια που θρασομανούσαν, με κάτι μπράτσα σαν κουταλιανού, με παιδακίσιο μουτράκι λαμπρό σαν ήλιος, με μακριά φουστάνια λιγδωμένα αιωνίως και ξεχαρβαλωμένα και καθώς έλεγαν και οι καλές ακόμα γλώσσες, με δύο-τρεις αγαπητικούς. Στο αντικρινό σπιτάκι, καμιά σπουδαία αλλαγή, ο Μαστροδήμος ξακολουθούσε να πίνει γενναία και να τορνεύει τα κοπανέλια του. Η Χριστίνα σκοτεινή πάντα και λυπημένη, η Χρυσούλα φορούσε τα μαύρα και αυτή λες και είχε το πένθος, να φαίνει τα μπουρδινά της. Και ο Νιόνιος να λείπει πάντα στον πύργο, όπου εμάθαιναν πως πάει καλά, αλλά χωρίς να θυμάται ούτε πατέρα ούτε αδελφή. Κι σικιά στην αυλή η ίδια ξακολουθούσε να σκεπάζει με τους βαρύς της ίσκιους τη φάντρα και το γαρδέλι το ίδιο να κελαϊδεί στο μεγάλο κλουβί και το τριζώνι καινούριο κάθε καλοκαίρι να τρίζει στο κλουβάκι και η έχθρα για τη χρυσούλα να βόσκει στην καρδιά της Χριστίνας βουβή εκράτησε το λόγο της η χλωμή Από την ημέρα εκείνη δεν της ξανάπε ποτέ πια ούτε καλημέρα. Ακόμα και στη θανή του πατέρα της δεν εμαλάκωσε για να πάει να συγκλάψει. Μα και πώς να πήγαινε. Ο Μαστροδήμος με κανέναν τρόπο δεν θα της έδινε την άδεια. «Με τέτοιες βρώμες δεν θέλω σχέσεις», της έλεγε και της ξανάλεγε δεν ήταν βλέπεις τα καμώματά τους τουλάχιστον αποσκεπασμένα. Μάνα και κόρη είχαν χάσει πια κάθε υπόλοιψη στη γειτονιά. Καμιά καλή οικογένεια δεν τη συναναστρέφονταν. Καμιά τίμια γυναίκα δεν πατούσε στο σπίτι τους. Μόνο μερικές παστρικές σαν και δάφτες. Και κάτι άλλες πολύ αγαθές και καταδεκτικές που δεν είχαν κορίτσια για να φοβηθούν. Και η Χριστίνα έκανε πως δεν τη νοιάζει ούτε τρίχα αν ζουν ή αν πεθαίνουν οι αντικρινές. Κρυφά όμως, ο πίσω από τη μισόκλειστη γρήλια της δεν έπαβε να παραμονεύει τη χρυσούλα με μάτια που τα κρατούσε πάντα ανοιχτά, πάντα άγρυπνα η έχθρα και η ζήλια ήξερε ποιος έβγαινε και ποιος έμπαινε στο σπίτι της Λάμπρενας, με ποιον μιλούσε καλόκαρδα στο δρόμο και με ποιον αγρίευε η Χρυσούλα, ποιος διαδέχτηκε στην καρδιά της τον Τζόρτζι και ποιος πάλι διαδέχτηκε το δεύτερο αγαπητικό, ποιον δεχόταν τη νύχτα στην καμαρά της και ποιον ακολουθούσε στο δρόμο που έβγαινε στα έρημα κρογιάλια εξεψάχνιζε όλα της Χρυσούλα στα μυστικά και ήξερε τη ζωή της βήμα προς βήμα, καλύτερα και από την ίδια. Και κάθε τόσο έλεγε του γέρο του πατέρα της με μια λύπη στο πρόσωπο, λες και την είχε πλακώσει η μεγαλύτερη συμφορά. «Και φτούνι η Χρυσούλα, ανυπόφερτη είναι, μα δεν κάνει και κατά Θεού η Κρίμα στην κοπέλα!» «Ε, και τι σε νοιάζει εσένανε απαντούσε ο γέρος. «Δεν αφήνεις τον κόσμο να κάνει ό,τι θέλει. Ψήρα που δε σε τρώει, άστινε κι ας βόσκει». Πολλές φορές η Χριστίνα απορούσε μέσα της και η ίδια, γιατί αλήθεια να την νοιάζει τόσο, μια που είχε κόψει κάθε σχέση με την παραστρατισμένη. Και αποφάσιζε να μην την νοιάσει πια ούτε για τίποτσι. Μα εκεί που το έλεγε ίσα ίσα, Άκουγε άξαφνα τη φωνή της Χρυσούλας πνιγμένη, άκουγε από κάτω και ένα ανδρίκιο ψήθυρο και πεταγόταν από το κρεβάτι και έτρεχε στο παράθυρο κρυφά να είδει με ποιον κουβεντιάζει πάλι η βρωμούσα. Την ίδια εποχή έφτασε από το Μοριά και ο άνθρωπος εκείνος που ήταν προορισμένος να δώσει την περισσότερη τροφή στην οσυρή περιέργεια της Χριστίνας, δίνοντας και το τελειωτικό χτύπημα στην ετοιμοθάνατη της Χρυσούλας υπόλοιψη. Τον έλεγαν Αλεξόπουλο και ήταν ένας μεσόκοπος ταφιδάς, νοικοκύρης, ευκατάστατος, σοβαρός, μελαχρινός, γεννάτος, με ένα μεγάλο λεκέ με στο μάγουλο Ίσια ίσια εκεί που άρχιζαν τα γένια, με χονδρή χρυσή καδένα στο στήθος και με ένα σωρό δαχτυλίδια στα χέρια. Μέσα στα δαχτυλίδια αυτά υπήρχε και βέρα, γιατί ο Αλεξόπουλος ήταν στο χωριό του παντρεμένος. Η γυναίκα του όμως δεν έκανε παιδιά και επειδή το φταίξιμο ήταν δικό της και επειδή ήταν άγια γυναίκα ή και επειδή ήταν απόλυτη ανάγκη κληρονόμου και ο Αλεξόπουλος φαίνεται την εφοβέριζε με χωρισμό, του έδωκε την άδεια να πάρει απάλλον τόπο μια κοπέλα με το αριστερό του χέρι και να την κρατήσει όσο που να του κάνει παιδί αρσενικό. Έτσι ο Αλεξόπουλος κατέβηκε στη Ζάκυνθο και επειδή είχε κάτι φίλους από τον Άμμο που γνώρισε άλλοτε στην Πάτρα, οι πρώτες γειτονιές που έμαθαν τον ξένο και το σκοπό του ήταν εκείνες εκεί ολόγυρα. Μίλησαν με τρόπο οι φίλοι, εφλιάρισαν οι γυναικούλες, ενέργησαν οι σοφές μεσίτρες. Μα καμιά τίμια Ζακυθινοπούλα δεν καταδεχόταν τέτοιο ρεντίκολο γάμο. Εκείνες πάλι που δεν είχαν τιμή να χάσουν, όπως η Χρυσούλα, δεν τις καταδεχόταν ο Αλεξόπουλος. Μια Κυριακή όμως το απόγευμα πέρασε από το καντούνι της Μπακάλενας, έτσι το έλεγαν και ζώντα ακόμη του Κυρλάμπρου, είδε κατά τύχη την Χρυσούλα στολισμένη στην πόρτα της, του άρεσε πολύ και την εγύρεψε. Του είπαν τι και πώς, μα ο άνθρωπος θαμπομένος από τα φράτα εκείνα κάλλη και από τις ματιές που του είχε ρίξει η κοπέλα, δεν ήθελε να ακούσει λόγια. «Δε με νοιάζει», είπε. «Γερή φτάνει να είναι». «Το κάτω-κάτω της γραφής, μήπως θα τη στεφανωθώ». «Ε, δε με νοιαζει ειπε γερη φτανει να το κατω κατω της είπε και η Φιωρέτα όταν άκουσε τι είδου γάμο της επρότειναν για τη Χρυσούλα. «Πλούσιος φτάνει να είναι» και στο ύστερο άμα πρικίσει τη θηγατέρα μου καλά δεν παίρνει με στεφάνι τον καλύτερό τη. Η Χρυσούλα δεν είπε τίποτα. Εγελούσε μόνο. Εσπαρτάριζε από τα γέλια και άφηνε να την κάνουν όπως θέλουν. Κατάβαθα, τη άρεσε και τη ερχότανε το σκάνδαλο. Ήθελε να δαιμονίσει τους αγαπητικούς της, έτσι μισοπαντρεμένη, και να κάνει τις γυναικούλες της γειτονιάς, τις σιγανοπαναγιές να φριάξουν από το κακό τους. Και πρώτα πρώτα τη Χριστίνα. Ω η Χριστίνα, τι έβλεπε, τι έβλεπε εκείνες τις ημέρες κρυμμένη πίσω από τη γρίλια της και τι άκουγε, τι άκουγε. Όλα τις γεννούσαν στο φανερό την αηδία και την περιφρόνηση. Μα και ζήλια στα βάθη της καρδιάς της πάντα ζήλια. Όπως να πεις για τη Χρυσούλα, τύχη ήταν κι αυτός ο γάμος ο μισός. Μια κοπέλα, έλεγε, που πήρε πια τον κακό δρόμο, τι περισσότερο μπορούσε να ποθήσει. Κακόμηρη Χριστίνα, που να ξέρες πως και το περισσότερο γρήγορα θα τα αποκτούσε, χωρίς να το ποθήσει καν η φιλενάδα σου και πως κι αυτό εσύ θα το πλήρωνες. Ωστόσο, ο γαμπρός, έτσι τον έλεγαν στη γειτονιά τον Αλεξόπουλο για να γελούνε, κουβαλούσε τις νύφεις, κουβαλούσε λουλούδια, γλυκά, στολίδια, φουστάνια. Ένα Σάββατο κουβαλήθηκε και ο ίδιος και για πρώτη φορά κοιμήθηκε στο σπίτι της Φιωρέτας που χαρούμενο και αδιάντροπο διαπλάτωσε τα παράθυρα της φάτσας του μισόκλιστα λιμπρέτα ως την ημέρα εκείνη για το πένθος. Εξημέρωνε η Κυριακή της Πεντηκοστής και είχε διαδοθεί στη γειτονιά πως ο γαμπρός και η νύφη θα έβγαιναν το απόγευμα για να πάνε στο μεγάλο τριήμερο πανηγύρι που γίνεται έξω στην Αγιατριάδα. Πραγματικώς, τρεις ώρες πριν να βασιλέψει ο ήλιος, ένα μάξι με δυο ωραία άλογα και με καθρέφτες στα πορτόνια ήρθε και στάθηκε απ' έξω από το σπίτι. Χρόνια είχε να ιδεί αμάξει εκείνο το καντούνι. Και στενό καθώ ήταν, εφράχθηκε στη μέση από το μεγάλο Ολαντό και η κυκλοφορία σταμάτησε. Οι μισοί διαβάτε εστάθηκαν μπροστά στα άλογα και οι άλλοι μισοί πίσω από την κουκούλα. Ένα παιδάκι εδοκίμασε να περάσει ανάμεσα τείχου και τροχών και το ετράβηξαν ευθύ με φωνέ τρομάρα. Και η ώρα περνούσε και όλες οι γυναίκες στα παράθυρα και στις πόρτες ανυπόμονες σε περίμεναν μαζί με τους σταματημένους στο δρόμο να κατέβει τέλο πάντων η νύφη. Πρώτη παρουσιάστηκε στο κατόφλι της η Φιωρέτα, η χείρα με φόρεμα από μαύρο αλπακά και με μαύρο μαντίλι στο κεφάλι και παχιά καθώ ήταν, δυσκίνητη και αδέξια, ανέβηκε με πολύν κόπο και εθρονιάστηκε στο αμάξι. Έπειτα η Έλενα, που είχε έλθει από το πρωί για τη χαρά, που δραρισμένη με στακτή φόρεμα, μισοπένθυμο και μαχηρόχρωμη μαντίλα με άσπρα κρόσια και από πίσω της αμέσως η χρυσούλα. Αυτή, σαν ύφη, φορούσε μουσελίνα πορτοκαλιά και μαντίλα σαν της αδερφής της γελαστή γελαστή και κατακόκκινη, εχαιρέτησε πριν καθίσει δεξιά και αριστερά προς τις πόρτες και προς τα παράθυρα και με τα δυο της χέρια σε ένα κίνημα θριάμβου και χαράς που δεν ψηφά τίποτα. Ύστερα αφού τοποθετήθηκαν με πολλά βάσανα οι γυναίκες ανέβηκε και κάθισε κοντά στη Χρυσούλα ο Αλεξόπουλος χλωμός λιγάκι και ευχαριστημένος με ένα ύφος φαγά χορτασμένου. Τελευταίος βγήκε ο άντρας της Έλενας, ο Ράφτης, που έπαιζε βιολί και αφού κλείδωσε το σπίτι, ντροπιασμένο αυτός και σαν γάτα, ανέβηκε μόλον τούτο τι να κάνει και κάθισε κοντά στον αμαξά. Βάρδα μπρος, 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 και σιγά σιγά, με μεγάλη προφύλαξη, ενώ οι μπροστά σταματισμένοι χαζοί έτρεχαν να χωθούν σε κανένα κούφωμα και να κάμουν τόπο, το ρεό αμάξι ξεκίνησε, προχώρησε, έστριψε και χάθη. Τότε μόνο η Χριστίνα άνοιξε όλος διόλου τη γρίλια της και πρόβαλε και σκύψε καλά, σαν να ήθελε ακόμα να ειδεί. Το αμάξι ακούστηκε να τρέχει ελεύθερα και γρήγορα, μόλις βρέθηκε σε πλατύτερο δρόμο. Σε λίγο σβήστηκε και ο κρότος του. Κι όμως η Χριστίνα εξακολουθούσε να είναι καρφωμένη εκεί, κοιτάζοντας κατά τη γωνία που έστριψε, σαν να ήθελε ακόμα να βλέπει. Και έβλεπε. Ναι, έβλεπε όλο ένα με τη φαντασία της, σαν οπτασία, τη χρυσούλα, χαρούμενη, πανέμορφη και καταστόλιστη, μες το ωραίο αμάξι, κάτω από τη μεταξωτή ομπρέλα της, που θα την άνοιξε βέβαια παραπέρα δίπλα σε έναν άνδρα που την αγαπούσε και εξόδευε για αυτή να τρέχει μαζί μόλλον τον άλλον κόσμο τον ευτυχισμένο τους αφεντάδες με τα λογά τους τις αρχόντισες και τις αρχοντοπούλες με τα μάξια τους να τρέχει κι αυτή προς την Αγία Τριάδα, την Εξοχική προς το Μεγάλο Πανηγύρι, προς το Ξεφάντομα και τη Χαρά Ποτέ η ζήλια δεν την εδάγκασε τόσο δυνατά όσο τη στιγμή εκείνη. Και αποτραβήχτηκε η άσχημη, η έρημη και η τίμια, με τα μάτια βουρκωμένα από το παράπονο, και έγειρε πάλι τη γρίλια και έπεσε εκεί δίπλα στον τιβάνι και κράτησε με τα δυο της χέρια το κεφάλι της. Το πανηγύρι της Αγίας Τριάδος, τι ωραίο! Από μικρή το θυμάται που πήγαινε κάθε χρόνο με τον πατέρα της και με τον νιόνιο και τρώγαν παστέλια και φριτούρες σε κάτι ωραία ευρύχωρα κιόσκια που είχαν για σκεπή χρυσοπράσινες κλιματαριές και για τείχους λευκά και γαλάζια σεντόνια τεντωμένα με ένα γλυκό μαλακότατο φως από μέσα και με κάδρα ολόγυρα που εικόνιζαν ωραία κεφάλια γυναικών. Λες και τα βλέπει ακόμα μπροστά της πολλά από αυτά έμοιαζαν της Χρυσούλας, μα της Χριστίνας κανένα. Αχ, ήταν άσχημη αυτή και καταφρονεμένη και από τον κόσμο και από τους δικούς της. Ο πατέρας της την ήθελε κλεισμένη πάντα να ρεύει προς τον αργαλιό. Ο αδερφός της έλειπε στα ξένα κι ούτε τη θυμόταν. Ποιος να γυρίσει να τη δει, δεν ήταν ζωή η δική της, όχι. Η Χρυσούλα κι ας πήρε τον κακοδρόμο ήταν πολύ πιο ευτυχισμένη από αυτή. Όλα σε καλό τη έβγαιναν της Χρυσούλας. Μα θάνατοι, μα αρρώστιες, μα βάσανα. Εκείνη πάντα με το γέλιο και με το τραγούδι στο στόμα. Και τώρα να, στολισμένη και χαρούμενη σαν βασιλοπούλα, με τα μάξι και στο πανηγύρι. Και η Χριστίνα πάλι μονάχη τη έρμη και σκότεινη να περιμένει πότε θα γυρίσει ο πατέρας της από την ταβέρνα, ο γεροπαράξενος, μισομεθυσμένος, για να φάνε οι δυο τους σαν τους κούκους το ψητό τραγί που περίσεψε από το μεσημέρι. Η Χρυσούλα όμως είχε σήμερα και του πουλιού το γάλα στο τραπέζι της, ως και σαλουμικά έψώνησε ο γαμπρός από τον μπακάλικο του φόρου για να μην πάρουν από τις φιωρέτας που ήταν παρακατιανά. Και καλά να τις έλειπε μόνο το καλό φαΐ. Μα μην είχε τα λούσα της, τις βγαρσίες της, το σεριάνι της, τις βίζιτές της, την εκκλησιά της. Ως και στην εκκλησιά δεν ήθελε να την παίρνει ο πατέρας της γιατί δεν αφιδευόταν, έλεγε, να την αφήνει η μοναχή της στο γυναικονίτη. Κι όμως στο σπίτι την άφηνε και την παράφηνε. Ό,τι ήθελε μπορούσε να κάνει, αν ήθελε. Μα έλα που για μία τιμή και για μία υπόλοιψη υπόφερε και εκείνη τόσα μαρτύρια. Και θυμήθηκε πάλι τον αδερφό της τον Νιόνιο και τον επόθησε όπως ποτέ δεν τον είχε ποθήσει πέντε χρονάκια τώρα που λείπε στα ξένα. Και την επήρε το παράπονο και έκλαψε ώρα πολύ πεσμένη στον τιβάνι με αναφιλητό που κάπως την εξαλάφρωσε. Και έπειτα, Πήρε μια κόλλα χαρτί από το συρτάρι του Μαστροδήμου που είχε πάντα για τα σχέδιά του και με ένα μολύβι από τα σύνεργα και με τα κολυβογράμματα που ήξερε έκατσε και έγραψε του νιόνιου. Ω το γράμμα εκείνο! Με το αίμα της να το έγραφε δεν θα μπορούσε να φανερώσει καλύτερα της καρδιάς της τον πόνο. Ήταν η ψυχή της η ίδια που εσπαρτάριζε και φρούμαζε, πιασμένη θα έλεγε από τα τσιγγέλια των θεοχάρακτων εκείνων γραμμάτων, που με μεγάλες πλατιές λέξεις σαν ξεσυρμένες φωνές εφώναζαν σπαρακτικά στο σκληρό αδερφό. «Έλα, λυπήσουμε και έλα να με σώσεις. Και το γράμμα αυτό εθαυματούργησε. Ο σκληρός αδελφός εμαλάκωσε και στείλε παράδες και στείλε βούτυρο και γιαούρτι και στείλε και ένα φουστάνι της αδερφής του. Και έγραψε πως θα ερχόταν μα τον Άγιο Διονύσιο, θα ερχόταν χωρίς άλλο, μόλις θα βόλευε κάτι δουλειές του. Και νάτος κιόλα, ύστερα από ένα μήνα, από τον πύργο πίσω στη Ζάκυνθο γυρνά ο νιόνιος, λεβέντης είσαμε εκεί πάνω, με μαύρο σγουρό μουστακάκι που άργησε αλήθεια να του φυτρώσει και με παραδάκια που αυτά φαίνεται τα έκαμε κάπως πιο γρήγορα. Ανοιχτό καρδό παιδί και ξύπνο, τρελό απόξωμα και σοβαρό από μέσα, με τύχη βουνό από τους ανθρώπους εκείνους που ζουν στον κόσμο και προοδεύουν μόλες τους τις τρέλες και τις τραβοτιμονιές. Φαινόταν πολύ μετανοημένος για τα παιδιακίσια του καμώματα και προπάντων για την αψηφισιά που έδειξε στους δικούς του και ορκιζόταν πως πάνε τώρα αυτά, ετελείωσαν και πως είχε σκοπό να φωσιωθεί και να βοηθήσει τον πατερούλη του και να παντρέψει την αδερφή του και να έρχεται να τους βλέπει συχνά όσο οι δουλειέ του θα τον κρατούσαν στο μοριά. Έφεξε στο σπίτι του Μαστροδήμου με τον ανέλπιστο ερχόμο του ξενιτεμένου και η Χριστίνα, το κακόμυρο το κορίτσι, ξαναβρήκε το γέλιο που είχε να γελάσει από τα μικράτα της. Γελούσε ακόμα και τον ο Νιόνιος την επίραζε εκεί που της πονούσε και της έλεγε «Στάσου μωρή Χριστίνα να σε ειδώ, πως σε και έτσι εσύ, όλε, έκατσι έκατσιπόδια σε σκαημένη και έκαμε σε έναν καλάθι μούτρα». «Μα για να βρεθεί χριστιανός να σε πάρει εσένα, ναι θα μου γυρέψει μωρέ μου μια κολόνα δίστηλα ίσια με τον πόη σου. «Μη σώσει και βρεθεί, χρία που έχω», απαντούσε η Χριστίνα και γελούσε. «Τι την έννοιαζε τώρα κι αν δεν ήταν όμορφη, τι κι αν δεν την έπαιρνε κανένας». Τη έφτανε που είχε τον αδερφούλη τη. Τη έφτανε που ξανά βρίσκε το χαμένο της στήριγμα, τη συντροφιά τη, την παρηγοριά της. Έναν αδερφό είχε και εκείνη στον κόσμο για μονάχη ελπίδα. Και η χαρά της τώρα, πως τον έφερε πίσω, παράξενη, ασυνήθιστη η χαρά πλάσματος πάντα λυπημένου, ήταν πιο τραγικότερη και απ' την ίδια της τη λύπη. Η χαρά όμως του Μαστροδήμου ήταν αστεία ψηλός ξερακιανός κοκαλιάρης, μας προμουστάκι φαγωμένο κάτω από τη μεγάλη μύτη καμπούρα, φορούσε πάντα και μια σκούφια μαύρη με φούντα που τον έκανε να μοιάζει ακόμα περισσότερο του φασουλί. Δεν μιλούσε πολλά, λες κι είχε πάθει αφασία, μονάκου για τα λόγια της κόρης του και του γιού του, σαν χρησμούς, με μάτια κρασοπατέρα δακρυσμένα, και με ξακολουθητικό μακάριο χαμόγελο επιδοκιμάζοντας με νευρικά κουνήματα του κεφαλιού που έκαναν τη φούντα της σκούφιας να τρεμουλιάζει. Και ενώ κουνούσε το κεφάλι του ο γέρος, η Χριστίνα έλεγε στον αδερφό της «Φώτιση Θεού ήταν να έρθεις νιόνιο μου. Ο πατέρας ο καημένος εγέρασε και δεν μπορεί άλλο. Δεν είναι τώρα και οι δουλειέ που ήξερε στη Ζάκυνθο, φτώχεια μεγάλη». Έτσι τον έχουμε τον τόρνο για τα μάτια και για να λέει ο καημένος ο γέρος πως κάτι κάνει. Εγώ πάλι με τον αργαλιό μου τι να καζαντήσω. Ούλα μας τα τρώνε οι εμπόροι. Εκείνη μάτια μου χτίζουνε παλάτια με τον ιδρώτα της φτωχολογιά! και εμεί δεν έχουμε να αλλάξουμε κότολο. Τι να πρωτοκάμουμε με έναν αργαλιό. Το νίκη να πληρώσουμε ή να φάμε ή να ντυθούμε ή να αποδεθούμε. Ω νιονιο μου, να ξέρες τη ζωή μας τούτα τα ύστερα χρόνια. Ναι, φώτιση Θεού ήταν να έρθεις. Να ειδούμε κι εμείς λίγη βοήθεια. Να καταλάβουμε πως ζούμε στον κόσμο και χαιρόμαστε ζωή. Μα μόλις επισοπλάτιζε ο γέρος, η Χριστίνα χαμήλωνε τη φωνή και έλεγε στον αδερφό τη. «Μεθάει νιόνιο μου, μεθάει. Κάθε βράδυ γίνεται κούρνια στην ταβέρνα. Ναι να σε χαρώ νιόνιο μου, πολλές φορές μου τον φέρνουν ευασταχτό. Καλά που ήρθες να τον εσημαζόξεις γιατί εγώ δεν βαστάω άλλο. Και είναι παράξενος, Παναγία μου, τι παράξενος. Και με έχει κλεισμένη σαν να ήμουν σε μοναστήρι. Ούτε στην εκκλησία δεν με αφήνει ο να πηγαίνω. «Έγνια σου, Χριστίνα μου», απαντούσε ο νιόνιος, «μη μου πικραίνεσαι και τώρα που ήρθα εγώ εφηνήρανε ούλα και στην εκκλησία σου θα πηγαίνεις και στον περίπατό σου και στο ψήλωμα με μένανε κάθε Κυριακή και με τη βάρκα στο κρυονέρι και στα πανηγύρια και λούσα θα σου κάνω και μπάνια θα σου κάνω και ό,τι θες. Άστονε το γέρο στον τόρνο του και να μεθάει θέλει, ε ας μεθάει, εμείς δεν θα χαλάσουμε χατήρι κανενός. Απάνω σε τέτοιες καλοσύνες και τρυφερότητες, μια στιγμή ο νιόνιο διαπλάτωσε τη γρίλια και σώπασε σαστισμένο. Στα αντικρινό παράθυρο ήταν προβαλμένη η χρυσούλα και αδιάφορα τάχα έκανε πως κοίταζε πέρα κατά την άκρη του καντουνιού όπου γινόταν ένας μικροκαυγάς. «Μωρέ η χρυσούλα είναι τούτη» ρώτησε ο νιόνιος σιγά σιγά την αδερφή του. «Κυρά που γίνηκε» «Μα από μικρή έδειχνε πως θα γίνει η πολύ όμορφη. «Και δεν κοιτάει από δόθεν την χαιρετήσω» Η Χριστίνα ετράβηξε το νιόνιο από τη γιατέκα. «Όχι, όχι», το εσφύριξε, «κάμε πως δεν τη βλέπεις, είμαστε τσακωμένες». Θέλοντας και μη, ο νιόνιος αποτραβήχτηκε. «Μα γιατί», ρώτησε, «εσείς που από μικρές είσαστε φιλενάδες». Η Χριστίνα έσυσε το κεφάλι περίληπη. «Δεν είναι για μένα, ευτούνη», είπε, και κοντοστάθηκε σαν συλλογισμένη. Έπειτα αμέσως με ορμή σίμωσε το στόμα τη του νιόνιου και του είπε Επήρε τον κακό δρόμο. Τώρα είναι κακή γυναίκα. Μωρέ, τι μου λε, έκαμε ο νιόνιο και γούρλωσε τα μάτια του. Κρίμα στην κοπέλα. Κρίμα. Η Χριστίνα φοβήθηκε. Κάτι τη έλεγε μέσα τη πω έπρεπε να φοβηθεί. Και αφήνοντα την τροπή στην πάντα, του τα είπε του νιόνιου όλα. Του είπε για τον Τζόρτζι, τον πρώτο τη, του είπε για το κοπάδι των διαδόχων του. Του είπε και για τον Αλεξόπουλο, τον Μωραήτη, τον Ιστερνότη, που τον είχε ένα μήνα στο σπίτι σαν άντρα της, ξεστεφάνωτο, μπομπές και γάντες και που την άφησε τώρα, δεν είναι πέντε μέρες, και έφυγε στη δουλειά του και στη γυναίκα του, με την υπόσχεση να ξαναγυρίσει. Του είπε ακόμα πως δεν βλέπει η βρώμα την κατάντια της παρά πως έχει ακόμα μούτρα να μιλεί και για δάφτονε, το νιόνιο και να λέει ντροπέ τα παλιά του παιδιαροκαμώματα, τα ξεχασμένα, λες και δεν ήταν άντρα αυτός και δεν μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει. Και αφού πια του τα είπε όλα, τον εξόρκησε. Νιόνιο μου να σε χαρώ, στην ψυχή της μάνας μας, να μην καταδεχτείς ποτέ να της μιλήσεις της βρώμας. Ούτε καλημέρα, ακούς νιόνιο μου. «Μπα, μπα», εφώναξε ο νιόνιος, «πού να καταδεχτώ εγώ ποτέ». «Ήτανε και περιτό να μου το πεις». «Ξέρω κι εγώ». «Μπα, μπα, μπα». Και το ρίξε εσταστή ο νιόνιος, γιατί ήταν πολύ σοβαρό και όλη την ώρα πια τη έλεγε «μπα, μπα, μπα» και γελούσε σαν Και από μέσα από τη γρίλια κρυφοκοίταζε όλο ένα την εύμορφη χρυσούλα που δεν το κουνούσε από το παράθυρο τέλος του τρίτου κεφαλαίου. Ο κακός δρόμος Κεφάλαιο τέταρτο του Γρηγορίου Ξενόπουλου Αυτή η ηχογράφηση της LibriVox ανήκει στη δημόσια κυριότητα. Διαβάζει η Πινελόπη Κεφάλαιο τέταρτο ο Νιόνιος δεν καταδέχτηκε να μιλήσει της Χρυσούλας, μια που ήταν μαλωμένα τα σπίτια. Καταδέχτηκε όμως η Χρυσούλα να μιλήσει του νιόνιου. Και την άλλη αυγή, την ώρα που σηκώθηκε ο νέος, αργά κάπως σαν ταξιδιώτης μουσαφύρης, ενώ κάτω στα ισόγεια είχε αρχίσει πια η δουλειά και η μπακάλαινα βρισκόταν στην μπάνκα της, βαρέλα μέσα σε βαρέλες, και ο Μαστροδήμος στον τόρνο του, και η Χριστίνα πάντα πρωινή και βιαστική στον αργαλιό η Χρυσούλα, αργοξυπνημένη κι αυτή, με μαυράδια στα μάτια και κοκκινάδια στα μάγουλα, βρέθηκε στο παραθύρι της. Και μόλις είδε το νιόνιο, ο κρότος του αργαλιού φαίνεται πως της έδωκε το θάρρος να του γελάσει σαν καλή γειτονοπούλα και σιγά σιγά να τον καλωσορίσει. «Καλημέρα κυρά μου, καλώς ασύβρα αποκρίθηκε προθυμότατα ο νέος, αλλά σιγά κι αυτός, γιατί φοβόταν τη Χριστίνα. «Ήθελα να σε χαιρετήσω και από ψες», είπε η Χρυσούλα. «Μα έκανες πως κοίταζες αλλού». «Εγώ ή εσύ», διαμαρτυρηθήκε ο Νιόνιος, «μου φαίνεται πως εσύ». «Μα ξέρω κι εγώ», παραδέχτηκε η Χρυσούλα. «Έλεγα μη της κακοφαινότανε της κυρίας Χριστίνας να σου μιλήσω γιατί...» Ε, ξέρεις, χρόνια τώρα δεν τα έχουμε καλά. Τι εσκότωσα βλέπεις τη μάνα και τον πατέρα. Μπα, και τι έχει να κάνει, είπε ο νιόνιος. Με τη Χριστίνα μπορεί να μην μιλιώσεστε, μα εμείς δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα. Φίλοι είμαστε και φίλοι θα είμαστε πάντα, ε. Ε, λέω κι εγώ. Ακούσε εκεί, να έχω τέτοια όμορφη γειτονοπούλα, «Μια κυρά και να μην μπορώ ούτε να την καλημερίζω. Μα τέτοιο άδικο για μένα ναι, δεν το θέλει ψυχή μου το αφέντης ο Θεός». Η Χρυσούλα γέλασε μενάζι και σήκωσε και τα δυο της χέρια ψηλά και τα ένωσε ο πίσω στο κεφάλι με σκέρτσο. Τότε τα πλατιά μανίκια της τριανταφυλένιας καμιζόλας της έπεσαν κάτω και φάνηκαν τα χοντρά μπράτσα της γυμνά, το ένα μάλιστα ως τη χρυσότριχη της αμασχάλη. Σε αυτή τη στάση, αποτραβηγμένη προς τα μέσα, εσύσθη με το γέλιο και λυγίσθη σαν να χόρευε και πρόβαλε ξεπεταγμένο προκλητικά το άφθονο στήθο της που στρογγυλεύονταν ειδονικότατα κάτω από τον πλούσιο εκείνο και κάτασπρο λαιμό, τον θαυμάσιο, στολισμένο τώρα με τριπλή κολάνα από κοράλια βενέτικα. Ήτανε δώρο του γαμπρού, όπως και κάτι βίδες με διαμαντάκια που ηριδοβολούσαν στις αχνοκόκκινες ρόγες των αυτιών της ίδιες φράουλες ξέθορες. Και ο νιόνιος είχε τραβηχθεί από μέσα και την εκείταζε με τρυφερά και γλαρωμένα μάτια. Ήταν οι δυο τους στην ίδια θέση ακριβώς, που είδαμε εδώ και τέσσερα χρόνια τη σκληρή Χριστίνα και την αμαρτωλή Χρυσούλα, την αλυσμόνητη εκείνη αυγή που βριστήκανε και τα χαλάσανε για πάντα. Τέτοια ώρα ήταν απάνω κάτω. Και έτσι σιγά, έτσι πνιχτά μιλούσαν από τα αντικριστά παράθυρα οι δυο τους, για να μην τους ακούνε ούτε από τα σπίτια ούτε από το δρόμο. Θα έλεγε πως τούτη εδώ η σκηνή ήταν η απόδοση και η εκδίκηση της άλλης. Κι όμως τίποτα δεν έκανε ξεπίτιδες η Χρυσούλα. Τίποτα με σκοπό καταχθόνιο εκδικητικό. Εκεί την έφερναν η φύση της, το ψυχόρμητό της, τα πράγματα τα ίδια. Μίλησε του νιόνιου γιατί έτσι της άρεσε και γιατί έτσι της άρεσε άκουσε τα κομπλιμέντα του με νάζι και με σκέρτσο και γιατί έτσι της άρεσε του ξετύλιξε τα κάλλη της και τα γητέματά της και γιατί έτσι της άρεσε του έστειλε στο τέλος με τα κρινοδάχτυλά της ένα φιλί και του πέταξε ένα κλαδίγαρο φαλιά με τρία φλογοκόκκινα λουλούδια. Ω ναι, αθώα κι αγνή και αγαθή και αμόλυντη από κάθε κακία μέσα στη διαφθορά της και στην ατιμία της η εύμορφη χρυσούλα. Τέτοια δεν ήταν μόλι της την αρετή και τη χριστότητα η άσχημη Χριστίνα, όχι. Και έγινε τίγρισα άμα κατάλαβε πως ο αδερφός της αθέτησε το λόγο του και καταδέχτηκε μπα 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 να μιλήσει της χρυσούλας τη ήλθε να πεταχθεί όξο, να την πιάσει από το λαιμό και να την πνίξει ένα δειλινό που την είδε στην πόρτα της, να κράξει το νιόνιο την ώρα που έβγαινε για περίπατο και να του δώσει ένα χωνί από άσπρο χαρτί γεμάτο μπουγαρίνια. Κρατήθηκε όμως και μόνο το βράδυ, όταν εγύρισε ο αδερφός της, του κλάφτηκε πικρά σαν προδομένη γυναίκα και ο νιόνιος που δεν μπορούσε να τα αρνηθεί γιατί του είδε με τα μάτια της την αποπήρε. «Το ξέρεις που είσαι ανόητη» τη είπε. «Τι κάνεις έτσι, άντρα είμαι εγώ και δεν έχω χρία κανέναν. Εσύ βέβαια, σαν κοπέλα που είσαι, κάνεις πολύ καλά να μη τη μιλεί. Ούτε εγώ θα σε άφηνα. Μα τι μ' με μένανε. Χάνω τίποτα εγώ να έχω σαν νέο φιλία με μια όμορφη γειτονοπούλα, ό,τι κι αν είναι. Αν χάνει κανεί, χάνει εκείνη. Και να μου κάνει τη χάρη, Χριστίνα, να μην μου ματαμιλήσει για δάφτη, γιατί πάω από εκεί που ήρθα. Α, ούλα κι ούλα. Για να μιλήσει έτσι ο νιόνιο, θα πει πω ήταν ερωτευμένο με τη χρυσούλα στα γερά. Ναι, ο έρωτά του ήταν μια λαχτάρα για την αφράτη εκείνη λευκορόδινη σάρκα, μια αφλογερή λαχτάρα που από μέρα σε μέρα εθέργευε. Γιατί έβρισκε δυσκολίες που δεν τις περίμενε. Καθώς του είχαν παραστήσει τα πράγματα οι γειτόνισσες, η φίλη του, η Χριστίνα η ίδια και καθώς έβλεπε τη Χρυσούλα τόσο καλοπρόθυμη γι' αυτόν, ενόμιζε πως σήμερα αύριο θα του άνοιγε νύχτα την πόρτα της γιατί όχι και μέρα, και θα τον δεχότανε μια χαρά στην καμαρά της. Μα η Χρυσούλα ούτε να τα ακούσει τέτοιο πράγμα. Τη το επρότεινε ο ίδιο με όλους τους τρόπους και του το αρνήθηκε με όλους τους τρόπους και εκείνη. Έβαλε με σύτρα την καλόβολη γειτόνισσα, τη θιά Νικολέτα και τη έταξε λαγούς με πετραχίλια. Όχι, αποκρίθηκε στη γειτόνισσα η Χρυσούλα έβαλε στο ύστερο να μεσητέψει και τη μάνα της την ίδια, την αθάνατη φιωρέτα που τις καλάρεσαν οι παράδες του νιόνιου και που δεν έδειξε καμιά δυσκολία να παρακινήσει την κόρη της για να του τσιμπήσουν μερικούς. «Όχι», αποκρίθηκε και στη μάνα της η Χρυσούλα. Όχι και όταν μιλούσε τάχα το αίσθημα ευγενικό με όλα τα προσχήματα. Όχι και όταν μιλούσε ο ταπεινός πόθος κοινικός, χωρίς πρόσχημα κανένα. Όχι, όχι. Και ο Νιόνιος δαιμονιζόταν από αυτή την ανέλπιστη αντίσταση, την ανεξήγητη και μια του ερχόταν να πάρει το πιστόλι και να της μπαράρει την άτιμη από το παράθυρο και μια να τραβήξει κατά το πέλαγο και να πέσει να πνιγεί. Πολλές τρέλες είχε κάνει στη ζωή του για γυναίκες. Τα περίφημα παιδιαροκαμώματά του που η Χρυσούλα τα είπε μια φορά μπομπές τρέλες για γυναίκες ήταν και τώρα να γιατί η Χρυσούλα ήταν έτοιμος να κάνει τη μεγαλύτερη κι όμως δεν ήταν αυτός ο σκοπός της Χρυσούλας τίποτα δεν έκανε με σχέδιο και με σκοπό η αγνή αυτή η αμαρτωλή το είπαμε Και αν τώρα δεν ήθελε να δεχθεί με κανέναν τρόπο τον νιόνιο δεν ήταν ούτε για να τον αποτρελάνει ούτε για να τον πάρει, ούτε πολύ λιγότερο για να κάνει κακό της Χριστίνας. Ήταν απλούστατα και ειλικρινέστατα, γιατί ήθελε να μείνει πιστή στον Αλεξόπουλό τη. Αυτός έλεγε, δεν ήταν σαν τους άλλους, σαν τους πρώτους της αγαπητικούς, που αψήφιστα τους άλλαζε σαν που κάμισα. Τον Αλεξόπουλο τον είχε σαν άντρα της. Από την ημέρα που μπήκε στο σπίτι της και κοιμηθήκανε φανερά, σαν τρογενιάρικο κρεβάτι, της φαινότανε πως είχε παντρευτεί στα αλήθεια. Δεν έλειψε παρά ένα στεφάνι. Όλα τα άλλα όμως έγιναν σαν σε γάμο αληθινό, ακόμα και τα συγχαριάσματα. Παντρεύτηκε πια και άλλα γνώμη και ζωή. Ήταν η πιστή γυναίκα του Αλεξόπουλου και πιστά τον επερίμενε να της γυρίσει χιλιάδες να τις έδιναν τώρα, βασίλισσα να την έκαναν, δεν θα αποφάσιζε ποτέ να τον απατήσει με ξένον άνδρα. Γιατί έτσι ήθελε και έτσι της άρεσε και γιατί ποθούσε να είναι πάντα φάσκελο στα μάτια των γυναικών της γειτονιάς που την εζήλευαν και που δεν έφταναν ούτε τον ηχάκι της. Και έλεγε πως ήταν αποφασισμένη να ζήσει τίμια με το μισό της τον άνδρα όσο δεν θα την άφηνε αυτός και πως από μέρος της δεν θα τον άλλαζε ποτέ παρά μόνο για αγάπη ανδρός ολάκερου και αληθινού που θα την έπαιρνε με το στεφάνι. «Α, με στεφάνι μάλιστα» δεν το έλεγε αυτό για τον νιόνιο γιατί δεν ήξερε πόσο και ως που την αγαπούσε. Μα ούτε ήταν πάλι καμία μουρλή για να διώξει την τύχη που θα της έστελνε καμιά φορά ο Θεός για την αγάπη ενός μεσόκοπου παντρεμένου. Η καλή γειτόνισσα του τα εξήγησε όλα αυτά του νιόνιου και εκείνο, χωρίς καθόλου να σκεφτεί, λες κι είχε προκερού καμωμένη την απόφαση του, είπε «Α, έτσι είναι, τότε την παίρνω με στεφάνι». «Μα την έχει ο Αλεξόπουλος ξεστεφάνωτη». «Δεν με νοιάζει». «Μα πριν την είχε ο Τζόρτζης του Μενεγή και ο Αλεβίζιος, ο Μαγκλέουρας και ο Πέτρος του Παπαστάθη. δε με νοιάζει. Μα λένε πως ακόμα και με το δούλο τσιτα είχε, με το παιδί που έχουνε στο μπακάλικο. δε με νοιάζει. Μα δεν είναι τσιτάξι σου και τσισιρά σου. Έχεις ανήπαντρη αδερφή, στο σου» δε με νοιάζει. Έτσι ήτανε τη τύχης μου θεία Νικολέτα. Τι να σου κάμω που δεν ετσακίστηκα να γυρίσω στη Ζάκινθο δυο μήνες πριν. Παράφησα να έλθει μπροστίτερά μου ο Αλεξόπουλος. Θα μου να εγώ στη θέση εκείνου. Στεφάνι θέλει τώρα. Στεφάνι με τα χαράστσι. Εδώ είμαι. Έτσι έλεγε δεν με νοιάζει και ο Λεξόπουλος δυο μήνες πριν, όπως τώρα ο Νιόνιος. Τίποτα δεν τους ένοιαζε τους άντρες, τρελούς για τη λευκορόδινη εκείνη σάρκα, όταν ήθελαν να τη χαρούν. Ήταν η ευμορφιά που κατάλυε δυνατή κάθε εμπόδιο και σπρώχνε αμήλικτη σε κάθε θυσία. Την απάντηση έτρεξε να του δώσει η ίδια η Χρυσούλα από το παράθυρο, ενώ ακόμα η Θεία Νικολέτα ήταν μέσα. Νιονιό, με στεφάνι, ναι, είμαι δική σου, ό,τι ώρα θέλεις. Ό,τι ώρα και τώρα, μακάρι. Μα πώς, πώς που είχε το γέρο του και τη Χριστίνα. Πώς που τα σπίτια τους ήταν τόσο γειτονικά, που τζάδε δεν μπορούσες να πεις στο ένα χωρίς να ακουστείς από το άλλο. Και να το, η ωραία απόφαση του νιόνιου έφτασε κι όλα στα αυτιά της Χριστίνας. «Τα είπε η θεία Νικολέτα η Μεσίτρα ή από τη χαρά δεν μπόρεσε να κρατήσει τη γλώσσα της η Φιωρέτα». Ωστόσο ευούηξε η γειτονιά πως ο νιόνιος του Μαστροδήμου ευουρλίστηκε για τη χρυσούλα της Λάμπρενας και πως επειδή ευτούν η ευτού δεν τον ήθελε ο νέος της έταξε στεφάνι. Τ' άκουσε η Χριστίνα και ούτε στιγμή δεν της πέρασε από το νου να μην το πιστέψει. «Ευτούνη η κοπέλα συλλογίστηκε, γεννήθηκε για τις αμαρτίες μου και για τη συμφορά μου. Έτσι θα είναι, δεν μπορεί να μην είναι έτσι. Μα μόλι αυτή την αθέλητη υποταγή σε κάποια μοίρα, δεν εννοούσε βέβαια να κλείσει το στόμα και να σταυρώσει ολότελα τα χέρια. Νιόνιο, είπε του αδερφού της. Αν ίσω κάνει τέτοια βουρλισία, να το ξέρει, εγώ τη ζωή μου δεν τη θέλω άλλο. Θα πάω στο πόρτο να πνιγώ, θα πιω σου λιμά να πεθάνω. Ή αν δεν θα έχω το κουράγιο να κάνω το ένα ή το άλλο και ζήσω, θα πάρω κι εγώ τον κακό δρόμο, όπω τον επήρε η Χρυσούλα. Ο νιόνιο αγρίεψε και σήκωσε το χέρι του να τη βαρέσει. Μα καθώς την εκοίταξε, και την είδε μπροστά του έτσι άσχημη, χλωμή και κακορίζικη, με τα γατίσχια της μάτια και τον ασουλούπο το κορμό της και την άλεμη χοντροκεφάλα της. Εγέλασε σαρκαστικά και το χέρι του το σφιγμένο σε γρόθο θυμού ανοίχτηκε σιγά σιγά σε μούντζα. «Να ξαφνικό να σου Τη είπε. «Για μα τα πέστο, να τα ακούσω», Μωρέ μούτρα για κακό δρόμο. Έτσι σου φαίνεται πάνω πει, εσένανε, Πως όποια θέλει, μπαίνει όποιο δρόμο θέλει. Κακομοίρα μου, κακομοίρα μου. Και δεν τον παίρνεις να σε ειδώ. Μούτρα. Ο σαρκασμός αυτός του αδερφού της, η στερνή καταδίκη την ετελείωσε. Έπεσε σε ένα κάθισμα σατσακισμένη τσακισμένη και δεν βρήκε τη δύναμη να προφέρει ούτε λέξη. Σπαράζονταν η καρδιά της η μαύρη, την ίδια στιγμή που η χρυσούλα ονειρευόταν ένα στεφάνι και έπλεε στα κεανά της μεγάλης χαράς, εκεί που την έβγαζε ίσια ο κακός της ο δρόμος. Ο κατήφορος του πελάγου, σαν να ήταν ο δρόμος ο καλός, ο ανήφορος που οδηγούσε ψηλά στο βουνό και στα ουράνια. Και έβλεπε πάλι τη μοίρα της την άδικη και την παράλογη κάθε χαρά της χρυσούλας. Ήταν για αυτή λύπη και πόνος. Και η πιο μεγάλη χαρά της, η πιο μεγάλη της λύπη. Και ο νιόνιος ο ίδιος τη λυπήθηκε και προσπάθησε να την ησυχάσει. «Έλα, έλα», τη είπε καλοπιαστά. «Μην ακούς και μην πιστεύεις τα τι λέει ο κόσμος». Εγώ δεν ευουρλίστηκα ακόμα για να πάρω γυναίκα μία χρυσούλα και όποιος σου το πει αυτή την απόκριση να του δώσεις από μέρος μου. Ακούς. Έλα τώρα. Ντύσου να κατεβούμε στον άμμο. Είπα στους φοντίλι να ετοιμάσει τη βάρκα για να πάμε ίσα με το αργάσι να φάμε σίκα. Έλα να σε χαρώ. Γιατί πόσο καιρό θα με έχεις ακόμα κοντά σου. Οι δουλειές με τη σταφίδα όπου και αν είναι αρχινάνε και πρέπει να γυρίσω στον πύργο. Την άλλη εβδομάδα λογαριάζω να φύγω. «Και πού είσαι» Μη μου πικραίνεσαι. Μόλις τελειώσει τα γκιόν θα με ειδήσω πίσω για όλο το χειμώνα. Έλα γεια σου. Κι αν είπα και κανένα λόγο παραπάνω συγχωρεμένος να είμαι. Γιατί είπες κι εσύ ένα λόγο που δεν έπρεπε να τον πεις ποτέ. Α είναι. Νερό κι αλάτι ούλα. Η Χριστίνα τότε ξέσπασε σε κλάματα. Κι αφού ξέκλαψε κι όμως ξεθύμανε στήθηκε ήσυχα ήσυχα και βγήκε με τον νιόνιο. Στη βάρκα που τους πήγαινε στα αργάση συλλογιζόταν με πείσμα «Ας ήμουν εγώ άξια να πάρω τον κακοδρόμο και ας έπαιρνε κι εσύ τη χρυσούλα. Δε θα μένια ζενά». Ωστόσο με την πονηριά του ο νιόνιος την αποκοίμησε. Ήλθε κι όλα η μέρα να φύγει, να πάει στη δουλειά του και Χριστίνα ενόμιζε πια πως το τελευταίο που είχε στο νου του ήταν η Χρυσούλα. Εμάζεψε τα ρουχαλάκια του, έκλεισε τις βαλίτσες του, εδύπνησε με τους δικούς του και ξαπλώθηκε να λαγοκοιμηθεί στον τιβάνι, ώσπου θα έρχόταν να του κουρταλίσει ο σφοντήλης. Το βαπόρι θα έφτανε στη μια μετά τα μεσάνυχτα από κεφαλονιά και θα φεύγει αμέσω για γλαρέντσα. Η Χριστίνα ήθελε να τον ξεπροβοδήσει ως τη σκάλα τουλάχιστον, μα δεν ήταν εύκολο. Πώς θα γύριζε μονάχη της τέτοια ώρα. Ο γέρος ανήμπορος είχε πέσει κιόλα στο κρεβάτι. Έτσι η Χριστίνα περιορίστηκε να αποχαιρετήσει τον αδερφό της κάτω στην πόρτα την ώρα που πρωτοσφύριξε το βαπόρι, βραχνά κι άγρια μέσα στην ήσυχη νύχτα κι ήλθε ως τρεχάτος και φορτώθηκε τις βαλίζες. Μόλι τη συγκίνηση η Χριστίνα είχε το νου της να υδει, αν θα προβάλλει η χρυσούλα. Τίποτα. Πόρτα και παράθυρα του τιμημένου λαμπρέικου κατάκλιστα και σκοτεινά. Ησυχία από έξω και από μέσα. Και μονάχος του ο νιόνιος, με το τελευταίο φιλί της αδελφής του στο στόμα ξεκίνησε βιαστικά ο πίσω από το βαρκάρι κρατώντας το παλτό του και την ομπρέλα του δεμένα μαζί με δυο μπαστούνια στο καλό νιόνιο μου, στο καλό ψυχή μου και καλέ αντάμωσες ο γλίγορα. Έχε γεια Χριστίνα, έχε γεια. Κι έτρεχε ο νιόνιο έτρεχε λες και τον κυνηγούσαν ή λες και κάποιον κυνηγούσε αυτός. Μα γύρισε καημένε να κοιτάξεις και πίσω σου, είναι κακό να μη γυρίσεις ούτε μία βολά. «Ουφ! Ανοησίες άμεα πάνω τώρα! Γεια σου!» Και έστριψε στην καντούνάδα εκεί στο τρίστρατο, χωρίς να γυρίσει να κοιτάξει πίσω του. Αυτό την πίκρανε τη Χριστίνα περισσότερο από το χωρισμό. «Ο ΙΜΕ δεν θα ματαγύρισει άλλο», συλλογίστηκε. Και ανέβηκε στο σπίτι με την καρδιά τόσο βαρεμένη, που δεν μπορούσε ούτε να κλάψει για να ξαλαφρώσει. Έπεσε στο κρεβάτι την ώρα που το βαπόρι άφηνε το δεύτερο σφυρίγμα. Τι άγριο που ήταν! Άγρυπνη άκουσε και το τρίτο, ακόμα αγριότερο. Ώρες έκαμε να κλείσει μάτι, και τα χαράματα μόλις είχε αποκοιμηθεί, την εξύπνησαν με τρόμο κάτι αγριοφωνάρες. Η φιωρέτα απαντή «Η χρυσούλα μου, μου φύγε η χρυσούλα μου, ξεπόρτισε η χρυσούλα μου, μου κλέψανε τη χρυσούλα μου, όι με βοήθεια χριστιανή». Την κατεργάρα τη Φιωρέτα. Αυτόν το σπαρακτικό τρόπο οφίστηκε για να κηρύξει στη γειτονιά και προπάντων στο αντικρινό τη μεγάλη είδηση που την ήξερε πολύ καλά από βραδύς. Η χρυσούλα συντροφευμένη από το γαμπρό τη, το ράφτι που έπαιζε βιολί, ξεπόρτισε λιγάκι νωρίτερα. Πήρε πάλι τον κατήφορο του πελάγου, ήσυχα και όμορφα, μπαρκαρίστηκε πρώτη και περίμενε το νιόνιο της στο βαπόρι. Όπως τα είχαν προσχεδιασμένα, πήγαιναν μαζί στον πύργο να στεφανωθούν. Τέλος του τέταρτου κεφαλαίου. Ο κακός δρόμος Κεφάλαιο 5 του Γρηγορίου Ξενόπουλου Αυτή η ηχογράφηση της LibriVox ανήκει στη δημόσια κυριότητα. Διαβάζει η Πινελόπη Κεφάλαιο 5 Ούτε στο πέλαγο έπεσε να πνιγεί, ούτε σου λιμά ήπιε να πεθάνει, ούτε τον κακό δρόμο πήρε η Χριστίνα, άμα έμαθε τον ωραίο γάμο του αδελφού της μόνο πάλι και ξανάρχισε τη συνηθισμένη τη ζωή, σκοτεινή και έρημη, τίμια και δυστυχισμένη. Δεν καταδέχτηκε να γράψει του νιόνιου, δεν αποκότησε να παραπονεθεί της φιορέτας, γιατί φοβότανε τη γλώσσα της. Έβρισε μόνο την Νικολέτα, τη γειτόνισσα, την παστρική με σύτρα που τους έκανε και τη φιλενάδα και της είπε να μη ματαπατήσει στο σπίτι τους, και ξεθύμανε. Όσο μπορούσε πια να ξεθυμάνει τόση πίκρα και τόσο μίσος που είχε σοριαστεί στη μαύρη της καρδιά. Έτσι πέρασαν οι μέρες, εβδομάδες, μήνες. Ήλθε ο χειμώνας, χωρίς να γυρίσει ο νιόνιος. Αργιά και που, ερχότανε κανένας Ζακυνθινός από τον πύργο ή από το κατάκολο και πληροφορούσε το Μαστροδήμο πως ο γιος του ήταν καλά και ζούσε φρόνιμα με τη γυναίκα του. Ο ίδιος όμως, ούτε τους έστελνε πια τίποτα, ούτε τους μηνούσε. Λυσμονισιά σαν την πρώτη και χειρότερη. Παντρεμένος τώρα, πού θα γύριζε να κοιτάξει πατέρα και αδελφή. Κάτι παραδάκια που τους είχε αφήσει φεύγοντας τελείωσαν με το δεύτερο μήνα και άρχισαν πάλι οι φτώχε και οι στεναχώριες. Το χειρότερο ήταν που ο γέρος έπαθε τώρα τώρα παραλυσία της μέσης από τα σπίρτα και καρφώθηκε σε μια πολυθρόνα και ούτε δουλειά ούτε κάματος. Και η Χριστίνα από την ημέρα της συφοράς εδούλευε λιγότερο. Ώρες στεκότανε συλλογισμένη με τη σαΐτα στο χέρι και το διασίδι περίμενε. Και ένα κοριτσάκι που είχε πάρει από τη γειτονιά για να τις μασουρίζει το γνέμα, καθότανε κι αυτό και την έβλεπε σαστισμένο. Τη λίγη δουλειά που έβγανε τώρα η Φάντρα, τη την ψωμότρογαν οι εμπόροι που κτίζουν τα παλάτια με τον υδρότα τσιφτοχολογιάς. Και έρχονταν οι μέρες που δεν είχαν στου Μαστροδήμου να φάνε ψωμί. Την πρώτη φορά που η Χριστίνα, αφού έδωσε στον άρρωστο πατέρα της τα ποφαγούδια του μεσημεριού, αναγκάστηκε αυτή να πέσει στο κρεβάτι νηστική, με ένα ξεροκόμματο μόνο στο νερό που το τρως και σε τρώει. Την πρώτη εκείνη νύχτα της μεγάλης δυστυχίας, μέσα στην ψυχή της κόρης, έγινε αληθινή επανάσταση. Είχε μείνει άγρυπνη ως την αυγή, και η Αυγή τη βρήκε με μια καινούρια απόφαση. «Θα έπαιρνε κι αυτή τον κακοδρόμο». «Ψέματα», έλεγε. «Τον ελένε έτσι οι ψεύτες οι άνθρωποι». «Ψέματα, ψέματα. Ο κακός δρόμος είναι ο καλός και ο καλός είναι ο κακός. Ανάποδα όλα στον ψεύτη τον κόσμο». «Να, η Χρυσούλα που πήρε τάχα τον κακοδρόμο, τι ευτυχισμένη που ήταν και τώρα και πάντα της». Να, κι αυτή που είχε μείνει τάχα στον καλό, σε τι δυστυχία είχε φτάσει. Από το κακό στο χειρότερο πάντα, ως που κατάντησε να μην έχει να φάει ψωμί. Τι άλλο της έμενε τώρα, παρά να πάει να πέσει να πνιγεί. Και τι άλλο λοιπόν ήταν ο δρόμος της, αυτηνής, παρά ο κατήφορος που έβγανε ίσια στον κρεμνό και στο πέλαγο. Θυμότανε σαν ήτανε μικρή και πήγαινε στο σχολείο, εκεί, απάνω από μια στενή πορτούλα του παλιού και περίπλοκου σπιτιού, η δασκάλα είχε γράψει με χάρτινα ψαλιδισμένα γράμματα, μαυιά, καρφωμένα στον ασβεστομένο τοίχο. Στενή πύλη και τεθλιμένη η οδός. Παρακάτω δε θυμόταν τα λόγια, μα θυμόταν πως πολλές φορές η δασκάλα τους τα είχε εξηγήσει Στενή είναι η πόρτα και κακορίζικος ο δρόμος που οδηγεί στην ευτυχία και λιγοστεί οι διαβάτες του. Αυτό την είχε παρηγορήσει στη βασανισμένη ως τώρα ζωή της. Ενόμιζε πως αυτή ήταν από τους λιγοστούς και πως είχε πάρει το στενό, τον κακορίζικο και δύσκολο δρόμο που της επλήγωνε τα πόδια και την έκανε να υποφέρει αλλά πως με αυτόν θα έφτανε μια μέρα σίγουρα στην ωραία ζωή, στην ευτυχία και στη χαρά. Και τώρα να, ο δρόμος σε τελείωνε και έχασκε μπροστά της ο γκρεμνό της πείνας και του θανάτου. Ψέματα όλα. Και αυτά που γράφουν τα χαρτιά και αυτά που γράφουν οι τύχοι των σχολιών και αυτά που λένε οι δασκάλοι και οι πνευματικοί. Αλήθεια, ο πνευματικός της όσες φορές του παραπονιόταν για τη θλιμμένη τη ζωή, της έλεγε πως η αληθινή ευτυχία βρίσκεται μόνο στον παράδεισο όπου θα πάνε παιδί μου όσοι βασανίστηκαν στον κόσμο. Το πίστευε κι αυτό η Χριστίνα όσο είχε να τρώγει βραστά κολοκυθάκια με τηγανιτές μαρίδες και την Κυριακή σούπα βοδινή με αυγολέμονο ή τραγή στο φούρνο με πατάτες και φανταζότανε για παρηγοριά της, που αυτή δεν έκανε λούσα και δεν ξεφάντωνε στα πανηγύρια, πως η χρυσούλα σαν αμαρτωλή θα πήγαινε ίσια στην κόλαση. Μα τώρα που δεν είχε ούτε ψωμί και αυτό ακόμα δεν το πίστευε. «Ψέματα», έλεγε, «ψέματα». Οι τέτοιες καλύτερα πηγαίνουν στον παράδεισο γιατί έχουν λεφτά και κάνουν ψυχικά και ανάβουν λαμπάδες χοντρές στην εκκλησιά και στα μεσοκοπίσματα μετανιώνουν και στα γεράματα πολλές φορές μπαίνουν σε μοναστήρι. Όχι, όχι, τα ψέματα τελείωσαν. Θα έπαιρνε κι αυτή τον κακό δρόμο. Να χαρεί τη ζωή της που είχε γίνει 25 χρονών κοπέλα χωρίς να τη γνωρίσει ακόμα. Να χορτάσει φαΐ, πιωτό, λούσο, τραγούδι και χαρά. Και να εκδικηθεί τον αδερφό της όπως του άξιζε. Να τον εκδικηθεί που την απαράτησε έρμη και απροστάτευτη με ένα γέρο σακάτι. Και σηκώθηκε να παντρευτεί με τέτοια βρώμα, αφήνοντάς της για παρηγοριά το σκληρό εκείνο λόγο, τον αλυσμόνητο. Πως αυτή δεν ήταν άξια ούτε για να πάρει τον κακό δρόμο ούτε για να γίνει κακή γυναίκα σαν τη Χρυσούλα. Ένια του, ένια του και θα του δείξει του Σιωρνιόνιου, που κι αυτό στον κακό δρόμο είχε πάρει από παιδί και εν το σούτο ήταν πάντα ευτυχισμένος. Θα του δείξει αυτή πως όποια θέλει μπαίνει σε όποιο δρόμο θέλει. Η τιμή είναι δύσκολη, μα η ατιμία, ο, το ευκολότερο του κόσμου. Κι όσο άσχημη κι αν είναι μια κοπέλα, πάντα θα βρει έναν άντρα. Δε δίνεται και έναν μονάχα όρεξη να έχει να αλλάζει. Τους ξέρουμε δά τώρα τους άντρε. Με στεφάνι δύσκολα παίρνουν και την ομορφότερη, μα χωρίς στεφάνι κάνουν μετάνιες και στην ασχημότερη. Η κούλα της Ζαμπέλας, η αλήθωρη, ήταν τάχατες πιο όμορφη από τη Χριστίνα, που την είχε δύο χρόνια ως ο γιατρός. Μπα, έτσι πήρε τη μεγάλη της απόφαση, την τρελή, γιατί βέβαια η λύπη και η πείνα της είχαν κουνήσει το μυαλό. Και ευθύ απ' την άλλη μέρα η Χριστίνα που δεν ήξερε παρά την αθώα πούδρα και αυτή λιγοστή ασπρίστηκε με σουλιμά, κοκκίνησε τα μάγουλά της με κρεμέζο, κατέβασε τα μαλλιά της κατσαρά τα φρύδια, εφόρεσε ένα καφετή καμισάκι με βυσινή βελούδο στο λαιμό, και πέρασε το απόγευμά τη, μισό στο παράθυρο και μισό κάτω στην πόρτα, κάνοντας τα γλυκά μάτια, όσο πια μπορούσε, στους νέους της γειτονιά και στους σπάνιους διαβάτες του καντουνιού. Οι γειτόνισσες την έβλεπαν και έκαναν το σταυρό τους. «Καλέ, τι έπαθε η Χριστίνα», ρωτούσαν. Και η θεία Νικολέτα που έπνεε μένεα με χαμογέλιο σατανικό τους απαντούσε «Αμ δεν το ξέρετε, Άλλες αρχινάν από μικρές και άλλες καρτερούνε πρώτα να με στώσουν. Ε, ήρθε και φτουνής η όρατσι. Αυτό το παιγνίδι μπάσταξε κάμποσες ημέρες χωρίς αποτέλεσμα. Ύστερα η Χριστίνα παρατήρησε πως μόνο ένας άντρα τέλος πάντων συγκινήθηκε από τη μεταμόρφωσή της. Ήταν ο Γιάννης ο Μπακάλης, ο παλιός υπηρέτης της Φιωρέτας. Αυτό σε κρατούσε τώρα τον μπακάλικο του μακαρίτη του κυρλάμπρου. Γιατί η χείρα, αφού αποκατάστησε και τις δυο της θυγατέρες, αποτραβήχθηκε από το εμπόριο και πήγε να καθίσει με την Έλενα, που άρχισε να γενοβολά σαν την κουνέλα και είχε ανάγκη από τη μάνα. Το σπίτι το νίκιασαν τότε σε ξένη οικογένεια, γιατί ο ράφτης που έπαιζε βιολί είχε το πατρικό του στον Άι Βασίλη τον Απάνου και το μαγαζί όπως ήταν και βρισκότανε το πήρε για λογαριασμό του ο Γιάννης. Η φιλοδοξία της Χριστίνας δεν ήταν βέβαια να τραβήξει τον άνοστο εκείνο ξανθό με το αχυρένιο μουστάκι και τα ανέρενια μάτια, το χθεσινό δούλο, τον καταφρονεμένο που η Χρυσούλα τον είχε για μπέγνιό τη. Μα στην αναβροχιά καλό και το χαλάζει. Και αφού είδε και αποείδε πως δεν ήταν εύκολο να βρει τον καλύτερο, η απελπισμένη κοπέλα αποφάσισε να παραδοθεί στο Γιάννη. Επιτέλους, καλός ήταν. Μαγαζάτορας, μοναχός του, με μια γριά μάνα και νέος σχεδόν ακόμα παιδί. Και του πουλιού το γάλα, αν δεν θα τη έφερνε, το λούσο της και τη διασκέδασή της πάντα με δάφτωνε θα τάχε και πάντα θα άλλαζε ζωή, γιατί αυτό απ' όλα περισσότερο ποθούσε, να αλλάξει τη ζωή της. Έτσι, ύστερα από λίγο καιρό, όχι μα την αλήθεια πολύ δυστυχισμένο, που τον πέρασε με αγάπε πλατωνικές, η Χριστίνα μια νύχτα άνοιξε την πόρτα της και δέχτηκε στο σπίτι της το Γιάννη. Από εκείνη τη νύχτα έκανε το ίδιο κάθε νύχτα, κρυφά από τον πατέρα της παράλυτο πάντα καρφωμένο και περίμενε πια να έλθει η χαρά, η ευτυχία, η διασκέδαση, το γέλιο και το τραγούδι, σαν της χρυσούλας. Τίποτα, τίποτα δεν ερχόταν. Ποτέ της δεν πέρασε τόσο θλιμμένη και δυστυχισμένη νύχτα η άμερη Χριστίνα σαν την πρώτη εκείνη της παράνομης αγάπης. Την άλλη μέρα, δεν είχε όρεξη ούτε για γέλια, ούτε για τραγούδια. Ω, κάθε άλλο. και ούτε την άλλη μέρα, ούτε καμιά. Και από εκείνα τα χαροπιά που ζητούσε, ο Γιάννης δεν ήξερε τίποτα. Φοβότανε τη γειτονιά, έτρεμε τον κόσμο και με κανένα τρόπο δεν ήθελε να ακουστεί για αγαπητικός της Χριστίνας. Να φανεί έξω μαζί της, να την πάει στο πανηγύρι να γλεντήσει στο σπίτι με κιθάρες. Μπα, Θεός φυλάξει τέτοιες ντροπέ! Είναι για τιμημένον άνθρωπο και για μπακάλι. Το μόνο που ήθελε ο Γιάννης ήταν να βοηθεί όσο μπορούσε τη Χριστίνα στη δύσκολη ζωή της, τώρα που δεν εδούλευε και ο καψερός ο γέρος, και να περνάει μαζί της σαν νέος την καλή του νύχτα, η ήσυχη κι αυτή, φρόνιμη, μετρημένη και κρυφή, κρυφή που να μην την ξέρουν παρά οι δυο τους κι ο Θεός. Έτσι η Χριστίνα πήρε τον κακό δρόμο, μα τη χαρά δεν τη γνώρισε Τη φαινόταν πως ο δρόμος αυτός έμοιαζε πολύ με τον άλλον, τον πρώτον, και ρωτούσε «Μην έχει δίκαιο ο αδερφός μου». Μια μέρα ο Γιάννης της είπε «Χριστίνα, τέτοια ζωή δεν μπορώ να την υποφέρω άλλο. Θα μας μάθει ο κόσμος και θα χάσουμε την υπολείψη μας για πάντα. Έλα να σε χάνω να στεφανοθούμε για να βγούμε από το ψέμα και από την αμαρτία. Έχω μια γριά μάνα και έχει ένα γέρο πατέρα». Θα δουλεύουμε κι δυο, εγώ στο μαγαζί, εσύ στον αργαλιό και θα ζούμε. και αν μας δώσει ο Θεός και παιδιά, θα τα αναστήσουμε καλά. Έλα να σε χαρώ να στεφανωθούμε. Πρέπει να ήταν τέλεια τρελή η Χριστίνα για να πει όχι σε τέτοιο λόγο. Κι όμως τον είπε. Όχι. Όχι. Αυτή ήθελε να βγει από τα βάσανα κι όχι να μπει σε καινούρια. Ήταν πολύ φτωχοί για να παντρευτούνε και να περάσουνε τα νιάτα τους με χαρά. Θα περνούσανε με λύπες και με πόνους. Γένες, παιδιά, αρρώστιες, σκοτούρες, καυγάδες. Που καιρός και που καρδιά για γλέντια και για επανηγύρια. Όχι, όχι, ποτέ δεν θα έπαιρνε ένα φτωχό νοικοκύρι με στεφάνι. Για άλλο δεν αποφάσισε να μπει στον κακό δρόμο παρά για να ευτυχήσει η ίδια και να εκδικηθεί τον άτιμο τον αδερφό της. Έτσι για ποινιό του νιόνιου. Τι εκδίκηση θα ήταν αυτή να στεφανωθεί τώρα το Γιάννη. Όχι, όχι, ποτές. Ο καιρός περνούσε. Ο Γιάννης αφορμή γύρευε να ξεμπλέξει και να σώσει την υπόλοιψή του και η Χριστίνα τραβούσε μελαγχολικά τον κακό της δρόμο που έμοιαζε τόσο με τον καλό. Σ' όλο αυτό το διάστημα μόνο μια φορά αισθάνθηκε χαρά αληθινή και αυτή όχι από εκεί που την περίμενε. Την ημέρα που ο Γιάννης πληροφορημένος από τη Φιωρέτα της έφερε την είδηση πως η χρυσούλα του φύγε του νιόνιου, γιατί της έκανε λέει κακή ζωή και την έδερνε και από τον πύργο μπήκε λέει στο σιδηρόδρομο και τράβηξε κάνε για την Πάτρα, κάνε για την Αθήνα ζητώντας τύχη καινούρια. «Ψέματα λέει», φώναξε η Χριστίνα. «Ο νιόνιος να της κάνει η κακή ζωή, ο νιόνιος να τη βαρέσει». «Όχι», τούφιγε γιατί δεν μπορούσε να ζήσει σαν τίμια νοικοκυρά και πήγε στη μεγάλη πολιτεία για να κάνει αγνώριστη εκείνα που ξερε από μικρή. «Μα καλά να πάθει ο αδελφούλης μου, καλά, έτσι του έπρεπε. Όποιος ανακατώνεται με τα πίτουρα, τον τρώνε οι κότες. Να τον αφήσει και να φύγει. Έτσι ήθελα κι εγώ». Όμως στο βάθος το πίστεψε πως μπορούσε ο νιόνιος να της έκανε ζωή κακή και να τη χτυπούσε και στο βάθος φαντάστηκε μια φορά τη Χρυσούλα δαρμένη, κλαμένη, δυστυχισμένη και χάρηκε. Και ποιος το ξέρει, έλεγε μέσα της, σε τι δυστυχίες θα βρίσκεται τώρα. Ο αδερφός μου κάτω κάτω άντρας ήταν και δεν έπαθε τίποτα. Μα εκείνη να ειδούμε πως θα τα πέρα στην ξενιτιά και πως θα καταντούσε. Καλά να πάθει. Και από εκείνη τη μέρα η Χριστίνα άρχισε να συλλογίζεται πως μια φορά που ήρθαν έτσι τα πράγματα μπορούσε και αυτή να στεφανωθεί το Γιάννη. Ωστόσο περίμενε. Ύστερα από καιρό μια να βγει, έτυχε να πάει για δουλειές του αργαλιού στο μακρύ Καντούνη, να ειδεί μια άλλη φάντρα που δούλευε κι αυτή για τον ίδιο έμπορο. Και στο γυρισμό, εκεί που περνούσε από την εκκλησία του Αγίου Διονυσίου, τη ήρθε να μπει μέσα να κάνει το σταυρό της και να ανάψει ένα κερί στη χάρη του. Όπως κιόλας μπήκε, προσκύνησε την ασημένια κάσα του Αγίου, άναψε το κερί της και ξεκίνησε να βγει. Ήταν Απρίλης, καθημερινή, δέκα η ώρα πάνω κάτω και εκεί, απ' έξω στα πέτρινα σκαλοπάτια της εκκλησίας, όπου έπεφτε η σκιά του πανύψηλου καμπαναριού και που ερχόταν από τη θάλασσα ένα δροσερότατο αεράκι, η Χριστίνα εστάθηκε λίγο να ξανασάνει. Γύρω ψυχή. Ένας καλόγερος μονάχα κοντός και άσχημος καθότανε στην είσοδο σε ξύλινο σκαμνάκι και μια άμαξα καινούρια με δυο ωραία άλογα ερχόταν από τη στράτα Μαρίνα. Η Χριστίνα έριξε μια ματιά και είδε μέσα στην άμαξα έναν κύριο και μια κυρία. Ξένοι θα ήταν και θα ερχόταν δίχως άλλο να ανοίξουν τον Άγιο ή Μπορεί να ήταν και τίποτε ντόπιοι αφεντάδες που να το είχανε τάμα. Περίεργη η Χριστίνα εστάθηκε εκεί για να δει. Κι αν ήταν αλήθεια να ανοίξουνε την κάσα, γιατί να χάσει και αυτή τη σπάνια ευκαιρία να φιλήσει τα ίδια τα πόδια του Αγίου. Η άμαξα έφτασε και στάθηκε μπροστά στα πέτρινα σκαλοπάτια. Ο κοντός καλόγερος ετσακίστηκε να κατεβεί και να ανοίξει το πορτόνι. Κι η Χριστίνα πριν η δει και τη γνωρίσει η κυρία που ετοιμαζόταν να κατεβεί από τα μάξι έτρεξε και κρύφτηκε ανάμεσα στην κολόνα της θύρας και στα διπλά θυρόφυλλα. Από εκεί χωρίς να τη βλέπουν έβλεπε. Όχι δεν την έγέλασαν τα μάτια της. Η μεγάλη εκείνη κυρία, η αρχόντισσα, η πλούσια και η όμορφη, ήταν η Χρυσούλα. Μόνο που είχε αδυνατήσει λιγάκι, κι ίσως που είχε ψηλώσει. Στάλα απαράλλακτη, όμορφη και ομορφότερη από πρώτα. Το λοστρόγγυλο το πρόσωπό της, το παιδιακίσιο με τα ολόξανθα μαλλιά, Α, πως είχαν γίνει τώρα έτσι. Έσταζε μια γλύκα και είχε μια έκφραση ουράνιας καλοσύνης που έμοιαζε σαν αγγέλου. Τι ωραία που τις πήγαινε το μεγάλο εκείνο καπέλο με το μεγάλο κάτασπρο φτερό που το τριγύριζε όλο και κρεμόταν από πίσω και το μεταξωτό φόρεμα το ευγενικό σκοτεινό και σκοτωμένο μαβί με ασημένια νερά. Και εκείνη η πλούσια μπέρτα, όλο μαύρες δαντέλες και γαγάτες. Και ομπρελίνα με το μακρύ κοκαλένιο μπαστούνι, από το ίδιο ύφασμα του φορέματος και το ασημένιο τσαντάκι στο ασπρογαντωμένο χέρι. Ήταν μια κυρά, μια βασίλισσα και κοντά της ένας γεραλαίος κύριος, αφέντης, ξανθοκόκκινος και γαλανός, σοβαρός και γλυκός, με μακριά γένια, με πλούσια ολόμαυρα ρούχα και με χοντρή χρυσή καδένα, την εσυντρόφευε και μοιάζε να ήταν άντρα τη. Ποιος ξέρει αν την είχε με στεφάνι ή χωρίς. Ξένος όμως φαινόταν και καλοσευγάμενος και πλούσιος και πρέπει να την αγαπούσε. Να τύχη που τη βρήκε μια φορά για να αφήσει το νιόνιο που την έδερνε και για να φύγει στην Πάτρα, κάνε στην Αθήνα. Το ζευγάρι με τον καλόγερο προχώρησαν κατά το ιερό και τότε σάφοβα η Χριστίνα βγήκε από τα θυρόφυλλα και στάθηκε πίσω, εκεί, Κοντά, στα πέτρινα κάγκελα που χωρίζουν το καθολικό για να βλέπει σαν να βλέπε όνειρο. Ναι, θα άνοιγαν τον Άγιο. Κατέβηκαν αμέσως οι καλόγεροι από το μοναστήρι και φόρεσαν τα πετραχύλια τους και άναψαν τις τόρτσες και έβαλαν θυμιατά και άρχισαν τις προσευχές και τις ψαλμοδίες. Έπειτα εκρώτησαν καθαρά στα σημαίνια κλειδιά της μεγάλης ασημένιας κάσας Κυψώθηκε από πάνω το βαρύ σκέπασμα με τον άγγελο που κρατεί το στεφάνι στην κορυφή και κατέβηκε τον μπροστινό πλευρό και φάνηκε μέσα ξαπλωμένο το Άγιο Λείψανο μέσα σε άλλη θήκη, ολόχρηση, σκεπασμένη εμπρός με γυαλί, ξέχωρα από το κάτω μέρος όπου επρόβαλαν μέσα σε χρυσοκέντητα πασουμάκια τα ιερά πόδια του Αγίου. Θεία ευωδία από τη Λάρνακα σκορπίστηκε σ' όλο το ναό. Η Χρυσούλα εγονάτισε εκεί μπροστά. Παραπίσω είχε γονατίσει και η Χριστίνα. Έκλεγαν κι οι δυο και τα δάκρυά τους έσταζαν στις πλάκες. Σηκώθηκε η Χρυσούλα πρώτη για να σπάστηκε με ευλάβεια τα πόδια του Αγίου. Έπειτα ο σύντροφός της. Έπειτα οι γειτόνοι και οι περαστικοί, που άκουσαν την ψαλμοδία και μπήκαν μέσα με χαρά για τη μεγάλη καλοτυχία. Και τελευταία από όλους η Χριστίνα. Όχι, τώρα δεν την ένοιαζε αν θα την έβλεπε η Χρυσούλα. Ούτε τη φοβόταν πια, ούτε την τρεπόταν ούτε την εζήλευε, ούτε τη μισούσε. Εκεί, μέσα στην εκκλησία, την ώρα που έκλεγαν γονατιστές, ένα ώρα το χέρι, λες, και έκοψε διαμιά στο μυστικό το νήμα, που από τα μικρά τους χρόνια τις κρατούσε δεμένες μαζί. Και η Χριστίνα κατάλαβε πως τίποτα πια δεν την ενώνει με τη Χρυσούλα. Εκείνη έμεινε στον τόπο της και η Χρυσούλα έφυγε πέταξε πάει. Εκεί που στεκότανε τώρα τόσο ψηλά πως θα μπορούσε ποτέ να τη φτάσει. Ούτε αυτός ο δρόμος που είχε πάρει τώρα ούτε ο άλλος δεν ήταν ο δρόμος ο ίδιος της Χρυσούλας. Άλλος άνθρωπος αυτή ξεχωριστός είχε τραβήξει δρόμο δικό της. Ο Νιόνιος είχε δίκιο μεγάλο. Όποια θέλει δεν παίρνει όποιο δρόμο θέλει. Στο δίσκο της εκκλησίας, εκεί που η Χριστίνα άφησε διλά -διλά ένα δίλεπτο, η Χρυσούλα έριξε μια λύρα. Έπειτα χωρίς να καλοκοιτάξει γύρω της και χωρίς να ειδεί τη Χριστίνα που στεκόταν εκεί ζαρωμένη αλλά ήρεμη, βγήκε από την εκκλησία μεγαλόπρεπη, γελαστή και τρισευτυχισμένη ανέβηκε στα μάξι με το σύντροφό τη και το αμάξι ξεκίνησε. Με το τελευταίο λείψανο της περιέργειάς της για τη Χρυσούλα, η Χριστίνα εστάθηκε πάλι στα σκαλοπάτια για να ειδεί κατά πού θα επήγαιναν. «Να, να, καλά το είπε. Το αμάξι έστριψε στο καντούνι της φανερωμένης για να πάρει τις απάνω μεριές». Χωρίς άλλο η Χρυσούλα επήγαινε να είδει τη μητέρα της Και Χριστίνα, ήσυχα και φρόνημα, γύρισε στο σπιτάκι της Γιατρεμένη Ναι, μα τη χάριση του Αγίου Τώρα πια ήξερε καλά πως καθένας γεννιέται με τη μοίρα του Και πως ό,τι κι αν κάμει από μίσος και από ζήλια Δεν μπορεί να αλλάξει της ζωής του τα δάκρυα σε γέλια τη μοίρα της την είδε. Σ' όποιο δρόμο κι αν έμπαινε αυτή, με τιμή ή ματιμία, με τρέλα ή με φρονιμάδα, δεν είχε να απαντήσει παρά τη λύπη και τη συφορά. Δεν ήταν γεννημένη αυτή για τις χαρές και τις ευτυχίες, για τα πλούτη και τα μεγαλεία και για να μην αντιστέκεται περισσότερο του κάκου σε μια δύναμη που την κατανικούσε, αμήλικτη σαν κατάρα, Υποτάχτηκε με γενναιότητα και με εγκαρτέριση χριστιανική. Και στεφανώθηκε το Γιάννη. Τέλος του διηγήματος «Ο κακός δρόμος» Η μελοθάνατη του Γρηγορίου Ξενόπουλου Αυτή η ηχογράφηση της LibriVox ανήκει στη δημόσια κυριότητα διαβάζει η Πινελόπη. Η μελοθάνατη, σαν νέα και εύμορφη, τι καιν ήταν Παπαδοπούλα. Η μαυρομάτα αγγελική, η μικρότερη του παπαστέλιου του Μιλονά, αγαπήθηκε από ένα νέο και τον αγάπησε κι αυτή. Τον έλεγαν τάση και ήταν μονάκριβος του πόφαλου, του πλούσιου χωριάτη που καθόταν στη χώρα για να τον σπουδάζει και ήταν μελαχρινός και νόστιμος, ζωηρός και αγαπησιάρης και ξεκινούσε επίτηδες από τη μακρινή γειτονιά του για να βλέπει την Αγγελική που τον εφύλαγε στο παράθυρο κοντούλα και γιομάτι, 18 χρονών που τον ετρέλαινε και τα βράδια τις έκανε συχνά ωραίες σερενάτες με τους φίλους του και τις τραγουδούσε. Αγγελικούλα ζάχαρη, αγγελικούλα μέλι, αγγελικούλα κρύο νερό που πίνουν οι αγγέλοι. Και ένα βράδυ, αυγουστιάτικο, αφού διαλύθηκε πια η σερενάτα και οι φίλοι τραβήξανε για τα σπίτια τους, ο Τάσης έμεινε αργά και κατάφερε την αγγελική, πολύ πράμα βλέπεις, να κατέβει στην πόρτα του σπιτιού της που ήταν στο πλάτομα της εκκλησιάς, έρημο εκείνη την ώρα, δίπλα στο τετράψιλο καμπαναριό. Δεν ήταν η πρώτη φορά που κατέβαινε στην πόρτα της η Αγγελική για να μιλήσει από κοντά με τον καλό τη. Φαίνεται όμως πως εκείνο το βράδυ ο Τάσης τα είχε προσχεδιασμένα από νωρίς για να χαρεί κάτι παραπάνω. Γιατί πώς βρέθηκε άξαφνα ξεκλείδωτη η πόρτα του καμπαναριού και μόλις την έσπρωξε, τάχα για να δει αν ανοίγει, εκείνη άνοιξε διάπλατη. Γι' αυτό κάτι πρέπει να ξέρει ο Γιάννης, ο καμπανάρος, που κρατούσε το κλειδί του καμπαναριού, ο Γερομεθίστακας. Μπορεί βέβαια να πήρε αυτός από τον Τάση κανένα αδίδραχμο να πιει, ίσως και πεντάδραχμο, με τη συμφωνία να ξαστοχήσει εκείνο το βράδυ και να μην κλειδώσει την πόρτα την ώρα που θα έφευγε αφού θα σήμενε με τη μία και τον εσπερινό. Ποιος θα το καταλάβαινε. Και τι θα η ιδέα να δοκιμάσει να ανέβει στο καμπαναριό που όλοι το ήξεραν τέτοιε ώρες πάντα κλειδωμένο. Έτσι θα ήταν. Γιατί μόλις άνοιξε η πόρτα ο Τάσης είπε «Μπα, ο καμπανάρος σας ξεστόχησε να κλειδώσει απόψε. Καλύτερα, λες και το έκαμε ξαπόστα για μας. Έλα να ανεβούμε στο καμπαναριό. Εκεί πάνω θα είμαστε πιο σίγουροι. Τρελή και σαστισμένη από την αγάπη η Αγγελική, δεν εστοχάστηκε τίποτα. Και ανάθεμα την ώρα... Έκλεισε σιγά την πόρτα του σπιτιού της και ακολούθησε τον τάση ως τη διπλανή του καμπαναριού την έκλεισαν κι αυτοί από μέσα και άρχισαν να ανεβαίνουν με φόβους, με γέλια και με φιλιά. Ο πύργος είχε σκαλίτσα στενή, στριφτή, ατελείωτη και κάθε τόσο ήταν τρυπημένο από μικρούς στενόμακρους φεγγίτες, ανοιχτού στη φεγγαρόφω νύχτα. Η Αγγελική, που ήξερε τα κατατόπια και είχε συνηθισμένη τη σκαλίτσα, ανέβαινε μπροστά σαν οδηγήτρα και έτρεχε μάλιστα βιαστικά για να μην την προφθάσει από πίσω ο Τάσης που την κυνηγούσε να την αγκαλιάσει. Στα κεφαλόσκαλα όμως που σαναχώριζαν τον πύργο σε δύο-τρία πατώματα στεκόταν η κόρη λαχανιασμένη και εκεί την έφτανε ο νέος και την αγκάλιαζε μια στιγμή, μια στιγμή μονάχα ώσπου του ξέφευγε από τα χέρια εκείνη και αρχίζε πάλι το ανέβασμα και το τρελό κυνηγητό. Έτσι έφτασαν ως τις καμπάνες. Ήταν σαν μια μεγάλη ολόφωτη σάλα στο απάνω πάτωμα του πύργου και είχε οκτώ μπαλκονόπορτες γύρω από δύο σε κάθε μεριά και έβγαιναν όλες στο ίδιο σιδερένιο μπαλκόνι, το πρώτο που τριγύριζε σε εκείνο το ύψος τον πύργο. Γιατί ακόμα πιο πάνω τον έζωνε και δεύτερο κομψό μπαλκόνι, όμοιο με το κάτω, όπου έβγαινε κανείς από τις θυρίδες της σοφίτας που τρυπούσαν το θόλο. Ένα κόκκινο θόλο με λευκό βελίσκο και μεγάλο τρίδιπλο σταυρό στην κορυφή. Εκεί, στη μεγάλη σάλα, κρεμόταν οι καμπάνες. Μια πελώρια στη μέση, ακούνητη, που την άκρη του χοντρούγλου γλωσσιδιού τη έφτανε να την πιάσει με το χέρι, μα που η κορφή τη χανόταν ψηλά στο χάο τη σοφίτα. Άλλε δυο δεύτερε δίπλα τη και κάτι άλλε μικρέ, ολόγυρά τη, κρεμασμένε από κινητού άξονε, που τι βαρούσαν αυτέ όχι απευθεία με το χέρι στο γλωσσίδι, παρά με σκοινιά, δεμένα από την κορυφή ολόκληρο γιγάντιο πιάνο φόρτε, στημένο εκεί πάνω βουβό, που περίμενε το μουσικό του για να τραντάξει ολόγυρα τον αέρα και να σκορπίσει σε όλη τη χώρα τη βοερή συναυλία του με χίλιους ήχους ταιριαστού και αρμονικούς από λογιών λογιών μετάλληνα στόματα και από λογιών λογιών γλωσσίδια. Α, τι ωραία! Τόση ήταν η μαγεία που παρουσιάστηκε άξαφνα εμπρό στα μάτια του νέου, ώστε λησμόνισε και τις καμπάνες να καλοκοιτάξει, αν και ήταν η πρώτη φορά που ανέβαινε σε μεγάλο καμπαναριό, και την αγγελική του ακόμα να αγκαλιάσει, αν και ήταν η πρώτη φορά που την είχε έτσι στη διάθεσή του. Έβλεπε γύρω από τις ολάνικτες μπαλκονόπορτες και δεν εχόρτενε το θέαμα, το νικτερινό πανόραμα της χώρας, το φωτισμένο από το φεγγάρι. Ήταν αλήθεια κάτι αφάνταστο και απερίγραπτο να κοιτάζεις από εκείνο το ύψος πως οι πλατιές θάλασσες αγκάλιαζαν τις στενόμακρε στεριέ και πως εδαντέλωναν περίγυρα τα σκοτεινά βουνά το βαθυγάλαζο ουρανό σαν χρυσοσκονισμένο και πως εμίκρεναν όλο ένα τα σπίτια, αρχινώντας από το πέλαγο των κεραμιδιών που απλωνόταν κάτω, ως πέρα τα ριζοβούνια των λόφων, όπου ακόμα ανέβαιναν σπιτάκια αριά και λιγοστά, σαν πρόβατα παραστρατισμένα από το μεγάλο κοπάδι. και όλα αυτά, μέσα σε μια ατμόσφαιρα βαριά λιγάκι και πυκνή, μαφωτινή, φανταχτερή, ασήμη θα έλεγες και χρυσάφη, και μπλάβη πέτρα, αναλυτά όλα σε αέρα. Δεν εφισούσε καθόλου. Κι η χώρα κοιμόταν βαθιά. Κάθε τόσο ο Τάσης εσάστηζε σαν παιδί. Μπα, πώς φαίνεται από εδώ πάνω το κάστρο. Να, να, εκεί πέρα το σπίτι μας. Ιδες το πόρτο. Τι είναι εκείνα τα κόκκινα μουράγια. Α, το περιβόλι του, του πυριμπιμπί. Μπα, του φαινόταν πως είχε ψηλώσει, πως είχε γίνει γίγαντας κι αυτός σαν το καμπαναριό. Κι άμα είδε αντίκριτου το θεόρατο καμπαναριό μια άλλη εκκλησιάς, πρόσωπο προς πρόσωπο, όπως ποτέ του δεν το είχε δει, του ήλθε να το χαιρετήσει και του φώναξε «Γεια σου τα αδρέρφη!» Η Αγγελική εγέλασε και ο Τάκης εγύρισε και την εκοίταξε και τη θυμήθηκε πάλι την αγάπη του και την έπιασε από τη λεπτή μέση, τη σφιγμένη με μια πέτσινη ζώνη και την έβαλε να καθίσει κοντά του. Στο σκαμνάκι το ξύλινο που καθόταν ο Γιάννης, ο καμπανάρος. «Σ' αγαπώ κυρά μου», της έλεγε με φιλιά. «Είμαι μουρλός για σένα, ναι. Θα σε πάρω για γυναίκα μου. Θα σε πάρω». «Είμαι δική σου κι εγώ αφέντη μου», «Σ' αγαπώ πολύ, πολύ» και πιτάν σώπαιναν και κοίταζαν αγκαλιασμένοι την πλατιά θάλασσα που λαμποκοπούσε πέρα ως πέρα. Σε λίγο η αγγελική του είπε «Πάμε τώρα κάτω, φοβάμαι, φοβάμαι, μην ξυπνήσουν στο σπίτι και καταλάβουν πως λείπω και χάθηκα στη φορά μου». «Τέτοια ώρα» της είπε ο «Μα ξέρεις τι ώρα είναι» κοντεύουν δύο ώρες από τα μεσάνυχτα. Ποιος ξυπνάει στο σπίτι σας τέτοια ώρα. Όχι να ζεις φοβάμαι. Κανείς αλήθεια δεν μπαίνει τη νύχτα στη καμαρή μου και έχω μια κάμερα παράμερη, μοναχική. Να ίσια ίσια εδώ από κάτω. Μα ξέρω κι εγώ τι μπορεί να φέρει μια κακιά ώρα. Πάμε να σε χαρώ, πάμε. Και σηκώθηκε για να κατεβούν. Ο νέος καθισμένος όπως ήταν έκαμε να την κρατήσει δια της βίας και πέρασε τα χέρια του από πίσω και την έπιασε από τα γόνατα. Εκείνη τότε τραβήχτηκε, αντιστάθηκε και με την αντίσταση η σάρκα της λες και ζωντάνεψε με τα χέρια που την κρατούσαν και ο νεός αποτρελάθηκε μονομιάς και σηκώθηκε ορθός και τη σφιχταγκάλιασε ολάκερη. Η αγγελική φοβήθηκε τώρα τον τάση. «Όχι», του έλεγε, «άφησέ με, δεν θέλω, δεν κάνει. Ε, έτσι με πάρεις και γένω δική σου τότε, Τώρα πάμε, μα είναι αργά». Αλλά πού να ακούσει ο νέος. Έβλεπε ακόμα από την μπαλκονόπορτα το φεγγαροφωτισμένο πανόραμα και το έβλεπε τώρα σαν κρύα και ανέκφραστη ζωγραφιά. Μόνο η κόρη του φαινόταν ωραία. Μόνο η κόρη ήταν για αυτόν εκείνη τη στιγμή ο κόσμος, το παν και την κρατούσε μόλι του τη δύναμη για να μην του ξεφύγει και χάσει τον κόσμο. Κι ήταν δυνατός και άγριος και ανέσθητος και κακός σαν να είχε γίνει άλλος άνθρωπος διαμιάς σαν να μην ήταν πια ο γλυκός μελαχρινός νέος που τραγουδούσε τα βράδια ερωτικά και η αγγελική την είχε πολύ πολύ άσχημα που ξεθαρεύτηκε σε μια στιγμή τρέλας να ανέβει μαζί του εκεί πάνω τέτοια ώρα. Και δεν ήξερε πια η δόλια τι να κάνει και της ερχόταν να ξεφωνήσει και στην απελπισιά της ήταν έτοιμη να αρπάξει το γλωσσίδι της μεγάλης καμπάνας και να σημάνει, να σημάνει και ας γίνει ό,τι γίνει. Και να, η καμπάνα εσήμανε μονάχη της και ο Τάσης τρομαγμένος την άφησε. Μα πώς αυτό, τη στιγμή εκείνη, στη σιγαλιά της νύχτας, άξαφνα, ακούστηκε μια βοή άγρια, λες και σηκώθηκε αέρας δυνατός. Την ίδια στιγμή το πατώμα τεινάχτηκε προς τα πάνω δύο-τρεις φορές και τους έκαμε να χοροπηδήσουν. Όλος ο πύργος από τα θεμέλια του άρχισε να τρέμει, να κουνιέται, να πηγαίνει, να έρχεται πρώτα σιγά, έπειτα δυνατά, έπειτα δυνατότερα. Στο τέλος, λες και τον είχε αγκαλιάσει κάποιος δαίμονας θυμωμένος και τον ετράνταζε με λύσσα για να τον κρεμίσει. Και οι καμπάνες του άρχισαν να χτυπούν άτακτα, πνιχτά, χωρίς να βγάνουν όλο τους τον ήχο. Λες και ήταν άνθρωπος ο πύργος και από το σφίξιμο του δαίμονα δεν μπορούσε να βγάλει όλη του τη φωνή. «Αέρας», Είχε πει πρώτα ο Τάση, αστισμένο. Σεισμό! εξεφώνησε η Αγγελική, αλαλιασμένη. Παναγία μου, βόηθα! Παναγία, βόηθα! Ο Τάση εκοίταξε μια στιγμή από την μπαλκονόπορτα και το πανόραμα του φάνηκε τώρα σαν ζωγραφιά μουντζουρωμένη με το πινέλο του θυμωμένου τη ζωγράφου. Από παντού ανέβαινε μια σκόνη κιτρινόμαυρη, ένας καπνός άσχημος που θόλωνε και το φεγγάρι. «Κάτω! Πάμε κάτω!» Στην κοσμοχαλασιά του σεισμού, άλλο δεν συλλογίστηκαν φυσικά παρά πώς να σωθούν και αμολύθηκαν μπροστά οι αγγελικοί και άρχισαν να κατεβαίνουν τη στριφτή σκαλίτσα την ατέλειωτη, ενώ ο πύργος ξακολουθούσε ακόμα να πηγαίνω έρχεται. Ροβολούσαν βιαστικοί και καταφοβισμένοι, κατρακυλούσαν, γκρεμοτσακίζονταν. Δεν έφεγγε πια από τα παραθυράκια, λες κι είχαν σβήσει έξω τα φώτα. Η σκόνη τους αποστράβωνε και τα ξεφτίσματα των τοίχων, ασβέστες και πετραδάκια, έπεφταν απάνω τους από ψηλά. Άγρια, σπαρακτικά ξεφωνητά γυναικών έφταναν από μακριά με τους άλλους κρότους και τους αποτρέλεναν. Είναι θαύμα πώς τα κατάφεραν να κατεβούν ως το τέλος και να φτάσουν στην εξώπορτα. Την βρήκαν σφινομένη και ο Τάσης έβαλε όλη του τη δύναμη για να την ανοίξει. Ο σεισμός είχε πάψει από τα μισά του κατεβάσματος. Μα τους φαινόταν πως ακόμα η γη σάλευε, πως έφευγε κάτω από τα πόδια τους και με την ίδια ορμή του πανικού που κατέβαιναν αλαλιασμένοι για να σωθούν, να γλιτώσουν χωρίς να συλλογιστούν τίποτα άλλο, πετάχτηκαν και από την πόρτα του καμπαναριού έξω στο δρόμο, στο πλάτομα, Αλίμονό τους. Τρισαλίμονο. Το πλάτομα της εκκλησιάς, ήταν γεμάτο κόσμο. Όλη η γειτονιά, όλοι οι δυστυχισμένοι άνθρωποι, άντρες, γυναίκες και παιδιά που κοιμόταν στα σπίτια και στα χαμόσπιτα, ένα γύρο, είχαν πεταχτεί στο δρόμο με τα νυχτικά τους και βλέπες λευκοφόρα και χλωμά φαντάσματα, άλλα γονατιστά, άλλα όρθια, αλλά πεσμένα κάτω, με τα χέρια ψηλά σε κάτι στάσεις προσευχής, Απελπισίας και τρόμου, όλα στη μέση του πλατώματος. Μην έπεφτε κανένα σπίτι στην άκρη και τα πλάκωνε. Κι εκεί που είχαν ακούσει λίγο πριν τις καμπάνες να σημαίνουν μοναχές τους κι είχαν πει σταυροκοπούμενοι «Παναγία μου, οι καμπάνες σου βαρούνε με το σεισμό. Βοήθα να μην πέσει το καμπαναριό σου». Έξαφνα, να, βλέπουν την πόρτα να ανοίξει και δυο περίτρωμα πλάσματα να πεταχθούν σαν κυνηγημένα, μια κοπέλα και ένας νέος, όχι με τα νυχτικά τους αυτή, παρά με τα ρούχα της ημέρας και κάμπος συνόρα ύστερα από το σεισμό. Ποιοι ήταν και τι γύρευαν νύχτα στο καμαναριό και γιατί δεν ευγήκαν αμέσω. Ήταν λοιπόν απάνω, ψηλά στις καμπάνες. Και μερικοί στην τρέλα της στιγμής εσυσχέτισαν με την εμφάνιση αυτή τα τρομακτικά καμπανίσματα και είπαν μέσα τους πως εκείνοι οι δυο θα είχαν σημάνει. Ο Τάσης, αν και βρέθηκε μπροστά σε τόσον κόσμο, χωρίς να το περιμένει, πώς να το συλλογιστεί στην πρώτη του τρομάρα. Δεν ταχάσε χάσε όμως, κι όλος διόλου και αφήνοντα την Αγγελική να προχωρήσει στη μέση με την ψυχόρμητη ακόμα κίνηση του πανικού αυτή, Εκείνος έστριψε, μπήκε στο στενό και άρχισε να τρέχει σαν τον κλέφτη. Ο φόβος του σεισμού είχε υποχωρήσει μέσα του στο φόβο των ανθρώπων και τρέξε πάλι για να σωθεί τώρα από αυτούς. Και σε λίγο έγινε άφαντος. Μα όσο γρήγορα κι αν έφυγε κι όσοι κι αν ήταν η σαστιμάρα των σεισμοπλήκτων ανθρώπων τον γνώρισαν τον κλέφτη. «Μπα!» Καλέ δεν ήταν ο Τάσης του Πόφαλου, ο Μελαχρινός, εκείνος νέος που συχνοπερνούσε τα απογεύματα και έκανε τα βράδια τις ερενάτες. Μπαμπά! Και εκείνη, καλέ δεν ήταν η Αγγελική, του Παπαστέλιου. Να την όλα. Είδε τη μάνα της την Παπαδιά που στεκόταν εκεί έξω με τους δικούς της και τρέξε κοντά και έπεσε στην αγκαλιά της. Μάνα μου, μάνα μου, σεισμός! δάκι μου επέρασε. Εγλιτώσαμε με τη χάρη της Παναγίας, μα πώς βρίσκεσαι έτσι ντυμένη. Ντύθηκες κιόλας ή δεν εκοιμώσουνα τέτοια ώρα. Σεισμός, απαντούσε η Αγγελική με εξτατικά μάτια τρελής. Ναι, σεισμός, πάμε κακομύρα μου και σου δείχνω εγώ τι σεισμός ήτανε. Μιλούσε ο αδερφός της, ο Αλεξανδρής, ο μεγαλύτερος γιος του Παπαστέλιου του Μιλονά, ένας νέος ίσια με 25 χρονών, μαλώδης όπως έλεγαν την εποχή εκείνη στον τόπο τους ανθρώπους του λαού που είχαν άφθονα φουντοτά μαλλιά και έκαναν το παλικάρι. Ο παπάς δεν είχε δει τίποτα. Η παπαδιά δεν είχε καταλάβει τίποτα. Ο Αλεξανδρής όμως τα είδε και τα κατάλαβε όλα. Με τον τάση στο καμπαναρίο, ε! Αλλά, καλά, καλά. Του έμπασε όλου μέσα στο σπίτι με το στανιό. Μη φοβάστε και δεν πέφτει, του έλεγε. Και αν πέσει και μα πλακώσει, ακόμα καλύτερα, γιατί μα πρέπει. Έλα, έλα, ομπρό. Δρεπότανε και τη γειτονιά. Δεν ήθελε να τους βλέπουν ακόμα εκεί έξω, αφού είδαν την μπομπή τη αδερφή του. Εκείνη τη στιγμή. Έφτασε λαχανιασμένος και ο Γιάννης, ο καμπανάρος. Καθόταν λίγο μακρύτερα και έτρεξε ίσα στο καμπαναριό και απόρρισε που βρήκε την πόρτα του ανοιχτή, αν και ο ίδιος την είχε εξαστοχήσει. Και ανέβηκε απάνω θαρετά όσο μπορούσε πιο γρήγορα και άρχισε να σημαίνει τις καμπάνες. Η εθέρια εκείνη η συναυλία έσταξε σαν βάλσαμο στις φοβισμένες ψυχές. Τους φαινόταν πως τους μιλούσε ο ίδιος ο Θεός και τους παρηγορούσε την ίδια ώρα, όπως γίνεται εκεί σε κάθε σεισμό, σήμαιναν και όλα τα άλλα μεγάλα καμπαναριά. Ο Άγιος Διονύσιος, η Άγιοι Πάντες, η Φανερωμένη, η Αγία Τριάδα, η Πικριδιώτησα. Ο καλός Θεός είχε ξυπνήσει και μιλούσε με χίλιες καμπάνες απάνω από τη χώρα και η φωνή του η Βροντερή κατάπνιγε κάθε άλλη φωνή και κάθε άλλον κρότο. Μα με όλα αυτά οι χριστιανοί δεν εξεθάρευαν ακόμη να γυρίσουν, να κοιμηθούν στα σπίτια τους, τα ραγισμένα, τα ρημαγμένα. Το μεγάλο σεισμό διαδέχτηκαν δέκα, είκοσι μικροί, υγιές άλευες σχεδόν ακατάπαυστα. Δόξα ο Θεός έκανε ζέστη τη νύχτα εκείνη την Αυγουστιάτικη και οι περισσότεροι την πέρασαν στο ύπεθρο στο πρωί. Το πλάτωμα της εκκλησίας είχε μείνει γεμάτο φαντάσματα. Μερικοί έβγαλαν έξω και τα στρώματά τους, άλλοι με σεντόνια και με κουβέρτες έκαναν πρόχειρες σκηνές. Μα στο σπίτι του παπά που ήταν μεγάλο και καλόκτιστο, δεν είχαν και τόσο φόβο, μπήκαν για να κοιμηθούν και δεν έκλεισαν μάτι. Είχαν άλλο σεισμό οι δυστυχισμένοι εκείνοι. Η Αγγελική από τον τρόμο της και από την τροπή της, μόλις μπήκε, είχε πέσει κάτω ξερή, τόσο που ο Αλεξανδρής ο ίδιος δεν εβάσταξε η ψυχή του ούτε να την αγγίξει. Κι ας του έλεγε την ώρα που την έτριβαν με ξίδια να την αφήσουν καλύτερα να ψοφήσει κι ας ορκιζόταν, μα τη χάρη της Παναγίας, πως του έρχεται έτσι να της δώσει μια με το τακούνι στο κάφκαλο που να της το κάνει θρύψαλα. Μετά πολλά η Αγγελική συνήλθε και ακόμα της φαινόταν πως έβλεπε κακό όνειρο. Άκουε από μέσα τη φωνή του πατέρα της που προσευχόταν στα εικονίσματα. Άκουε τη φωνή του αδερφού της που έβριζε και βλαστημούσε. Έβλεπε τριγύρω τη τη μάνα την κατάχλωμη και τις αδερφές της και δεν ήξερε τι ήταν. Στο ύστερο κατάλαβε πως είχε ξυπνήσει, μα απορούσε ακόμα. Πολύ πως οι δικοί της φαινόταν σαν να ξέρουν το όνειρό της, ενώ εκείνη δεν το είχε πει κανενός μην είχε μιλήσει, μην είχε φωνάξει στον ύπνο τη. Γιατί στον ύπνο τη φανταζόταν πω τα είχε δει όλα τα φοβερά εκείνα πράγματα. Το νυχτερινό ξεπορτισμά τη, το ραντεβού τη τάχα με τον Τάση στο καμπαναριό, που άρχισε τόσο γλυκά και προχώρησε τόσο άσχημα, και τελείωσε με ένα μεγάλο σεισμό που ήλθε με στην ώρα για να τη σώσει από τη μια ντροπή και να τη ρίξει στην άλλη. Ερχόταν όμω στιγμέ που άστραφτε στο νου τη η αλήθεια, και ήταν τόσο τρομερή αυτή η αλήθεια και ήταν τόσο απίστευτη. Αχ, αχ, πώς μπόρεσε να κάνει τέτοια τρέλα αυτή. Και τις έφερνε τόσους τρόμους και τόσες τύψεις που λίγο πάλι σαν να έβλεπε φάντασμα. Και τρέχαν ξανά η μάνα της και αδερφές της με ξίδια να τις συνεφέρουν. Έτσι επέρασε τη νύχτα η Αγγελική και την άλλη μέρα και κάμποσες ακόμα μέρες πικρές στο στρώμα, μια πέθαινε και μια ξαναζούσε. Και κανείς δεν ήξερε αν θα ζούσε στο τέλος ή αν θα πέθαινε. Τι πήγε να τη τύχει κι αυτήν εις. Ήταν καλοί άνθρωποι οι δικοί της και την αγαπούσαν όπως σ' όλα τα σπίτια αγαπούν το στερνογέννη. Ακόμα και ο Αλεξανδρής που έκανε τον άγριο κατάβαθα την ελιπόταν. Και ενώ ο παπάς την εσκέπαζε με το πετραχύλι του και την εδιάβαζε και ενώ η παπαδιά έκραξε και γιατρό που είπε πως είναι νευρικό και τις έγραψε γιατρικά και ενώ οι αδερφές της τις έκαναν κάθε γιατροσόφη που τους έλεγαν οι γειτόνισσες το καλύτερο απ' όλα το μόνο που μπορούσε να της δώσει τη ζωή της το έκανε ο Αλεξανδρής. Αυτός μάτια μου εφούντωσε τα μαλλιά του ψήλωσε τους ώμους του ζώστηκε τα άρματά του πήρε μαζί και ένα φίλο του μαλώδι και πήγε να βρει τον Τάση του Πόφαλου, να του πει δυο λογάκια. «Κακό μου, ή την παίρνει, ή σε σκοτώνω». «Δεν είναι καμία χρία να με σκοτώσεις», αποκρίθηκε ο Τάσης, «γιατί κι εγώ να την πάρω θέλω, και να μην γινότανε κι όπου έγινε, πάλι θα την έπαιρνα. Όχι πως τίποτα κακό». Παναπει να πει «γιατί εμείς, κι αν ανεβήκαμε μια στιγμή στο καμπαναρίο», «Γίναμε πάλι σαν αδρέφια. Μα έτσι που μας είδε η γειτονιά και το έμαθε ο κόσμος. Ναι, θα την πάρω και σου δίνω το λόγο μου. Μα πρέπει να περιμένουμε λίγο, ώσπου να καταφέρω τον πατέρα μου. Γι' αυτό να μη σε νοιάζει και τον πατέρα σου τον καταφέρνω εγώ. Και πρώτα θα ραβωνιαστείς, πρώτα θα μπει στο σπίτι μας σαν γαμπρός και θα γνιαστούμε για τον πατέρα σου. Εκείνο που σου λέω εγώ και πού είσαι, να φοβηθείς δεν έχεις τίποτα. Το παραμικρό. Εδώ είμαστε εμείς για ούλα. Και παλάμισε πρώτα το στήθος του παλικαρίσια και έπειτα έδειξε το φίλο του. Τι είχε να κάνει ο Τάσης. Πολλές παλικαριές αυτός δεν ήξερε. Και περισσότερες φιλίες είχε με την κιθάρα παρά με την πιστόλα. Τρελό ήταν και η αγγελική του άρεσε πάντα και από εκείνη τη νυχτιά ακόμα πιο πολύ. Με τις πλάτες των αλουνών ελογάριαζε πως μπορούσε να ψηφίσει την οργή του πατέρα του. Μάνα δεν είχε. Με μια αγριά θεία του ζούσε και εκείνον τον καιρό ο γεροπόφαλος έλειπε στα κτήματα. Έτσι του ήρθε εύκολο να αποφασίσει και πάλι βλέποντας και κάνοντας. Χωρίς να ρωτήσει λοιπόν κανένα δικό του, χωρίς να το πει καλά καλά ούτε στους φίλους του, έδωκε στον Αλεξανδρή το λόγο του και την προσδιορισμένη μέρα πήρε τα δαχτυλίδια και τα χαρίσματα και μπήκε στο σπίτι του παπά για γάμπρος. Η γειτονιά που είχε φριάξει με το σκάνδαλο αναγάλιασε. Ένα βάρος σαν το τετράψιλο καμπαναριό σηκώθηκε από τα στήθια όλων των συγγενών και η αγγελική να κραναστήθηκε και μόνο που δεν τρελάθηκε από την πολύ χαρά της. Πρώτη φορά στη ζωή της και τη ζωή είχε ζήσει κι αυτή, 18 χρονών κοπέλα, καταλάβαινε πόσο ο μεγάλος πόνος μοιάζει με τη μεγάλη χαρά, γιατί και αυτά που συνέβαιναν τώρα τριγύρω της, πάλι τα έβλεπε σαν όνειρο. Ο Τάσης κοντά τη και δικός της, οι σπιτικοί όλοι ευτυχισμένοι να δακρίζουν, μια χρυσή βέρα στο χέρι της, ευλογημένη από τον παπά, γελαστές γιτόνισες με συγχαριάσματα, γλυκά, ζαχαρόκουκα, ορτζάδες και παντόλες, Όλα τις φαινόταν σαν ωραία συνέχεια του φρικτού ονείρου που είχε κάνει εδώ και λίγες μέρες. Κι με μη ξυπνήσει πάλι και τα χάσει όλα. Εξύπνησε η δυστυχισμένη και τα χάσε. Όταν ο πόφαλος έμαθε τα κατορθώματα του γιού του έγινε σκυλί μονάχο. Ούτε να ακούσει τέτοιο γάμο ρεντίκολο. Ακούσε εκεί που ο τάσης του, ο μονάκριβος, ο πλούσιος, ο σπουδασμένος, ο όμορφος θα έπαιρνε μια θυγατέρα του παπαστέλιου του Μιλωνά, χωρίς σπίτι, χωρίς αμπέλι, χωρίς χωράφι, χωρίς κατρίνη. Πως ήταν όμορφη, Ου, πόσες άλλες όμορφες ήταν, με πλούτια θησαυρού και από σπίτια παλάτια. Πως την αγάπαγε, δε βάριέσαι, οι νέοι εύκολα αγαπούν και ευκολότερα ξαναγαπούνε. Πως εφοβέριζαν οι δικοί της να τον σκοτώσουν γιατί τον έσμπλαξαν μια νύχτα με δάφτη. Ε, πολλού στον κόσμο φοβέρισαν, μα λίγου σε σκότωσαν, παιδί μου. Και απέ, αν ήταν να σκοτώνουν του νέου έτσι για ένα φιλί, καλημέρα για αύριο, που λέει ο λόγο. Ωστόσο, πάντα φοβότανε κανένα ατσιντέντε, και γι' αυτό δεν αποτράβηξε το γιο του αμέσω. Τον άφησε να βράσει με το ζουμί του, καθώ έλεγε, εφρόντιζε μόνο να μαθαίνει με τρόπο το κάθετη, είχε γίνει σκυλή μα ήταν πάντα του Κιαλεπού!» αλεπού. Κι αφού πληροφορήθηκε πως τα στεφανώματα αποφασίστηκε να γίνουν σε ένα μήνα, ησύχασε και έκαμε κι όλα πως δεν τον νοιάζει. «Γλίγορα, μου φαίνεται, θα καταφέρω το γέρο μου», έλεγε ο Τάσης χαρούμενος. «Μα ο γέρος του μαγείρευε κουκιά». Και μιαν ημέρα, εκεί που κανείς δεν επερίμενε πια τέτοιο ξαφνικό, τον άρπαξε τον καλό σου τον Τάση τον έχωσε σε ένα μάξι και τον επήρε μαζί του θέλοντας και εμείς το χωριό, στο καταστάρι, όπου είχε κτήμα δικό του με σπίτι καλό. Εκεί πέρα, του είπε επισημότατα, πως με κανέναν τρόπο δεν θα συγχωρούσε να γίνει αυτός ο γάμος, πως θα τον κρατούσε φυλακισμένο στο κτήμα με βάρδιες καλές και πιστές. Ήσχε με τη μέρα που θα περνούσε το Αυστριακό και πως τότε θα τον εγύριζε πάλι στη χώρα, αλλά για να τον μπαρκάρει αμέσως για την Κέρκυρα και για την Ευρώπη, να αποτελειώσει τις σπουδέ του, όπως ήταν και αποφασισμένο από καιρό. Και ο Τάσης, το τρελό που αγαπούσε αλήθεια την Αγγελική, μα που περισσότερο φοβόταν τον πατέρα του, υποτάχτηκε με μικρήν αντίσταση στο θέλημά του. Ήταν πολύ νέος και ήταν δηλό και δεν είχε χαρακτήρα. Τον έκαναν ό,τι ήθελαν. Να τον παντρέψουν, εστάθηκε. Να τον ξεπαντρέψουν, εστάθηκε το ίδιο. Μα και δυνατότερος να ήταν και σταθερότερος. Τι μπορούσε να κάνει με τόσες βάρδιες καλές και πιστές. Μόνο να πεθάνει. Ε, μα αυτό ο Τάσης δεν το είχε στο νου του. Γιατί απ' όλα και από όλους στον κόσμο περισσότερο αγαπούσε τη ζωούλα του. Φυλακισμένο λοιπόν στο καταστάρι, ο γαμπρό και η αγγελική στη χώρα επερίμενε, επερίμενε, επερίμενε. Πώ ήταν τούτο, να μη φαίνεται ο αραβωνιαστικό τη τόσε μέρε. Έστειλαν στο σπίτι του να ρωτήσουν, και η θεία είπε: Δεν ξέρω. Ο Αλεξανδρής ρώτησε τους φίλους του φίλου του, εκείνου που έκαναν μαζί άλλη φορά τι Σερενάτε, και οι φίλοι του είπαν: δεν τον είδαμε. Πουθενά ο Τάσης. Χαμένος ο γαμπρός και η Αγγελική από την πρώτη μέρα άρχισε να κλαίει και να βρέχει τα βιαστικά πρικιά της με δάκρυα. Ύστερα από καμιά εβδομάδα, τις παραμονές πια της Κυριακής που είχαν προσδιορισμένη για τα στεφανώματα, η Αγγελική έλαβε ένα γράμμα. Τη το έφερε ένας βαρκάρης και ήταν από τον Τάση, έγραφε από το βαπόρι και τη έλεγε πολλά, πως λυπάται πολύ, πως ο πατέρας του δεν ήθελε, πως έφευγε εις την Ευρώπη να σπουδάσει, πως θα λυπε χρόνια πολλά και πως αυτή η Αγγελική δεν έπρεπε πια να έχει καμία ελπίδα. Καμία ελπίδα. Από όλα όσα διάβασε στο γράμμα η Αγγελική, αυτό της εντυπώθηκε. Καμία ελπίδα. Ένα πυρωμένο σίδερο, θα έλεγε, τη το εχάραξε μέσα στα βαθύτερα της καρδιάς της και την εσπάραξε. Ναι, δεν έπρεπε πια να έχει καμία ελπίδα και δεν θα είχε. Και τελευταία ακόμη που τη είχε απομείνει ύστερα από πέντε ημέρες αγωνίας και απελπισιάς, της ξεριζώθηκε κι αυτή. Πάει. Τελείωσε. Ο Αλεξανδρής έξω φρενώνε φοβέριζε πως θα σκοτώσει το γεροπόφαλο, μα δεν εσκότωσε ούτε μίγα. Ο Παπαστέλιος έκανε ατελείωτες προσευχές μπροστά στα εικονίσματα. Οι παπαδιά και οι κόρες της, φοβισμένες, προσπαθούσαν να παρηγορήσουν την άμυρη Αγγελική και τις έλεγαν πως από τότε που είχαν γίνει τίμοι οι αραβώνες, η ντροπή του καμπανεριού λησμονήθηκε και πως καμιά δεν είχε σημασία αν στο ύστερο ο «Πόσοι γάμοι χαλούν», Έπειτα νέα ήταν, όμορφη, δόξασε ο Θεός. Θα περνούσαν λίγα χρόνια και αυτά ακόμα θα λησμονιούνταν. Και ποιος το ξέρει τι άλλος νέος θα βρισκόταν καλύτερος και από τον Τάση, αρχοντόπουλο που θα την αγαπούσε και θα την έπαιρνε. Η Αγγελική έκανε πως τα ακούει και πως τα πιστεύει. Μέσα της όμως βαθιά είχε σχηματίσει πια την ιδέα πως έπρεπε να πεθάνει. «Δεν μπορεί», έλεγε, «να ζει μια κοπέλα χωρίς ελπίδα». Και που να την έβρει πια η δυστυχισμένη όταν την άφησε και έφυγε ο νέος που την αγαπούσε. Και ποιος θα βρισκόταν ύστερα από αυτά που γίνηκαν και ακούστηκαν για να την αγαπήσει και να την πάρει αυτή όταν όλη η γειτονιά, η σουσουρίστρα, το ήξερε καλά. Θα την έδειχνε πάλι με το δάχτυλο όπως πρώτα και θα έλεγε «Να ευτούνι είναι μάτια μου που τους ανεβάζει στο καμπαναρίο». Τι ντροπή. Τι ντροπή. Ήθελε να πεθάνει, ναι. Δεν εννοούσε όμως να αυτοκτονήσει. Αν έκανε, ήξερε κι αυτή, σαν κάτι άλλες, να πιει διάργυρο, ξυσμένο από τον καθρέφτη, σουλιμά, μουσκεμένα σπίρτα ή κοπανισμένα γυαλιά. Ήξερε ακόμα, αν έκανε, να ανεβεί στο καμπαναριό και να πέσει από τον μπαλκόνι στο πλάτωμα, όπως εδώ και λίγα χρόνια είχε πέσει ο τρελός εκείνος παπουτσής, ο αρβανιτάκης που του βγάλανε τραγούδι. Μα δεν έκανε. Ήταν κρίμα μεγάλο που ο Θεός δεν το συγχωρούσε. Πολλές φορές είχε ακούσει τον πατέρα της να το λέγει και αυτή επίστευε όλα τα θεωτικά που έλεγε ο πατέρας της, ο παπάς. Έπειτα το βλέπε και με τα μάτια της, νέους και νέες που είχαν πεθάνει με το χέρι τους, είδε να τους βγάνουν χωρίς παπά και χωρίς σταυρό και είχε ακουστά από αυτούς τους δυστυχισμένους τους θαύτουν χωριστά, έξω από το κημητήρι, αδιάβαστους. Πώς μπορούσε ποτέ να πάνε αυτοί στον παράδεισο. Στην κόλαση θα έβραζαν αιώνια και αιώνια. Κι αυτοί, όχι, δεν ήθελε να πάει στην κόλαση. Έπειτα δεν ήθελε να δώσει και τέτοιο φαρμάκι του πατέρα της. Αυτό προπάντων της έκανε φρίκη. Να του πεθάνει η αγαπημένη του θυγατέρα, συλλογιζόταν, και να μην μπορέσει ούτε στο λιψανό της να διαβάσει μια ευχή, σαν παπάς που ήταν. Κι όμως έπρεπε να πεθάνει. Κι άλλος τρόπος δεν ήταν. Κανένας άλλος τρόπος παρά να παρακαλέσει το Θεό να την πάρει. Και το Χριστό και την Παναγία που μεσητεύει και το Μιχαήλ Αρχάγγελο που παίρνει τις ψυχές. Και αυτό πάλι από τον πατέρα της το ήξερε πως ό,τι ζητούμε από του Θεού με πίστη και με ζέση μας το δίνει. Θα του ζητούσε το θάνατο και ο καλός Θεός θα της τον έδινε. Από τότε η ζωή της ήταν μια προσευχή. Πιο θερμή και εγκάρδια και επίμονη προσευχή Ποτέ δεν υψώθηκε από ανθρώπινα στήθη, βασανισμένα στο βαρύκουο ουρανό. Κι προσευχή αυτή ζητούσε σαν λιτρωτή το θάνατο, νύχτα μέρα η Αγγελική παρακαλούσε, κλεισμένη στο κελί, σαν σε αληθινό μοναστήρι, γιατί τα σπίτια των παπάδων, που είναι παραρτήματα των εκκλησιών, κελιά τα λένε στον τόπο. Δεν έβγαινε παρά για να κατεβαίνει στο μεγάλο περβόλι της εκκλησιάς με τα ψηλά μουράγια που ήταν το παλιό νεκροταφείο της ενορίας, να πλανιέται ανάμεσα στους πυκνοχορταριασμένους στάφους και να βρίσκεται έτσι σημότερα στον ποθητό της το θάνατο. Κάθε που έφερναν λείψανο στην εκκλησιά να το διαβάσουν έτρεχε στο γυνετίκι για να ειδεί ο πίσω από το καφάσι και να ζηλέψει και συχνά απορούσε «Ιδες», έλεγε. «Ιδες, νέα, πλούσια, τρισευτυχισμένη, που τόσο ποθούσε τη ζωή, ο Θεός την επήρε». «Και εμένα, εμένα που τον παρακαλώ τόσο να με πάρει, με αφήνει και ζω». Και ζούσε. Ζούσε με όλα τα κεριά που άναβε στις εικόνες, και με όλα τα γονατίσματα στις ψυχρές πλάκες και τις μετάνιες τις ατελείωτες και τα πύρινα δάκρυα που τις έτρεχαν ποτάμια και τις παρακτική παράκληση που ανέβλιζε μαζί. Πάρε με, πάρε με, ζούσε γιατί έτρωγε και έπινε και φυλαγόταν να μην αρρωστήσει και πρόσεχε τη ζωή της σαν πρώτα και καλύτερα γιατί ενόμιζε πως θα ήταν κρίμα να κάνει διαφορετικά πώ. Αν παραμελούσε ή κακομεταχειρίζονταν τον εαυτό της για να πεθάνει, θα ήταν το ίδιο σαν να πέθαινε με το χέρι της. Έπειτα λυπόταν τους δικούς της και με κανένα τρόπο δεν ήθελε να τους δείχνει πως ήταν αποφασισμένη. Αν δεν έβγαινε πια ούτε σε πόρτα ούτε σε παράθυρο ήταν έλεγε γιατί δεν ήθελε να βλέπει τη γειτονιά που είδε εκείνα κι αν ποτέ δεν εσήκωνε τα μάτια της προς το καμπαναριό που της έκανε τώρα φρίκι κι αν εβούλωνε τα αυτιά της όταν ο Γιάννης βαρούσε τις φρικτές καμπάνες, δεν το ξέρε κανείς. Εφυλαγόταν και τους γελούσε. Για να πεθάνει δεν είχε παρά τον πόθο και με τον πόθο μόνο, όσο θερμός κι αν είναι, δεν πεθαίνει κανείς τόσο γρήγορα εν το, το είχε κατορθώσει να πείσει τον εαυτό της πως θα πεθάνει. Δεν ήξερε, δεν εμάντευε πως ο πόθος που όλο ένα δυνάμωνε μέσα της έφτανε να τη θανατώσει, σαν να είχε πιει με σκληρότατο χέρι το χειρότερο φαρμάκι. «Μα ήταν αδύνατο», έλεγε, «να μην την ακούσει στο τέλος ο Θεός». Επειδή όμως αυτό που του ζητούσε δεν ήταν μικρό χάρισμα παρά το μεγαλύτερο, ένας θάνατος θεόσταλτος λυτρωτής έπρεπε να τον παρακαλέσει ακόμα πολύ. Και δεν έπαβε, δεν έπαβε και τόση ήταν πια η μανία της μελοθάνατης τόσο της είχε πια καρφωθεί αυτή η ιδέα και τόσο την απασχολούσε ολάκερη ώστε έπαψε επιτέλους να θυμάται τον Τάση και αυτή ακόμα την τροπή που εντρόπιασε τη βραδιά του σεισμού το Άγιο Σπίτι του Πατέρα της, ένα κελί και το έκαμε να ακουστεί για πρώτη και μόνη φορά εξαιτία τη. Ύστερα από αυτό πώς μπορούσε να ζει. Μα πως ήταν δυνατό να την αφήσει και ο Θεός πολύ καιρό ακόμα στη ζωή. Ήταν λοιπόν πισμένη πως θα πεθάνει χωρίς άλλο το έδειχνε τώρα ύστερα και η φυσιογνωμία της. Καθ' αυτό απόκοσμη, μορφή μελοθάνατης. Είχε γίνει χλωμή σαν κάτι άσπρους κρίνους με μαλακά κατοπεσμένα φύλλα που τρέφονταν από το χώμα των τάφων του περιβολιού. Εμύριζε πάντα λιβάνι από τους καπνούς των θυμιατών της εκκλησίας και του κελιού, κατασταλαγμένους στα πυκνά και άφθονα μαλλιά της, που τις μεγάλωναν τώρα και τις εθέργευαν μόνο αυτά σαν κάποιον πεθαμένον. Είχε αδυνατήσει τόσο που αν ο Τάσης την αγκάλιαζε τώρα κατά λάθο από τα γόνατα, κάθε άλλο θα αισθανόταν παρά την αφράτη και ζωντανή εκείνη σάρκα που την άλλη βραδιά τον είχε αποτρελάνει. Τα μαύρα της μάτια, τα φωτεινά, είχαν χάσει ολότελα τη λάμψη τους και είχαν ένα μυστήριο, έναν πέπλο σαν από βαριά σκοτεινάδα των νεκρικών κυπαρισιών. Κάτι αμυδρά, οχρότατα με νεξελιά σημάδια περίεργα, σαν τα νερά της Μαργαριτά Ρόριζας, είχαν προβάλει κάτω από τα μάτια της. Και εδώ και εκεί στα μάγουλά της και στα λιγνά τα χέρια της ακόμα, λες κι ήταν από τώρα λείψανο που είχε αρχίσει να λιώνει. Οι δικοί της ανησύχησαν και άρχισαν να τις δίνουν δυναμωτικά έπαιρνε και εκείνες τις στάλες γιατί ενόμιζε πως θα ήταν κρίμα να μην τις παίρνει για τη ζωή της και πως ο Θεός θα τις το πλήρωνε απαλού. Και ζούσε και ήταν καλά. Από μέσα της όμως πεθαμένη. Κανένα σχέδιο δεν έκανε και καμιά ελπίδα δεν είχε για το μέλλον, ούτε για το πιο κοντινό. Μόνο πως θα πεθάνει και πως η ψυχή της θα πάει στον παράδεισο και πως το σώμα της θα το θάψουν μέσα στο κημητήρι, αυτινής, διαβασμένο με σταυρό και με παπά. Πέρασαν μήνες από την ημέρα που έφυγε ο Τάσης. Ήρθε ο χειμώνα, ήρθε και ο Γενάρης με το φεγγάρι του που είναι παρατρίχα σαν ημέρα. Ένα βράδυ η Αγγελική, η Μελοθάνατη, το κοίταξε από το ανοιχτό παράθυρο της καμαρούλας της που έβλεπε προς το περιβόλι της εκκλησίας. Είχε, καθώς ξέρουμε, μια παράμερη καμαρούλα, κτισμένη τελευταία, όχι σε πολύ στερεά θεμέλια και χωρισμένη σχεδόν από το άλλο σπίτι, που ο σεισμός του Αυγούστου της την είχε κάνει σε κακό χάλι. Και ήλθε μάστορης τον άλλο μήνα και την εμπάλωσε και την άσπρισε. Εκοίταξε λοιπόν εκείνο το βράδυ το φεγγάρι και πόρισε πολύ με έναν κύκλο που είχε ολόγυρα. Όλος ο θόλος ήταν ελαφρά καταχνιασμένος και μόνο στο μέρος εκείνο ψηλά ανοίγονταν οι καταχνιά και μέσα από το ολοστρόγγυλο άνοιγμα φαινόταν ψηλότερα λίγο ουρανός καθαρός με το φεγγάρι στη μέση. Έτσι το φεγγάρι έμοιαζε σαν να είχε ένα σκούρο κύκλο μεγάλο μέσα στην ασπριδερή καταχνιά. Τι να εσήμαινε, τι να προμηνούσε αυτό. Η Αγγελική επίστευε στα ουράνια σημάδια και είχε την ιδέα πως οι κύκλοι του φεγγαριού προμεινούν πάντα κάτι κακό. Κρύο δεν έκανα καθόλου, ούτε αέρας φυσούσε, ούτε υγρασία πολύ είχε η νύχτα. Μα η ατμόσφαιρα ήταν βαριά και πυκνή τόσο που με δυσκολία μπορούσε κανείς να αναπνέει. Στάθηκε εκεί κάμποση ώρα η Αγγελική, επειδή έκλεισε το παράθυρο συλλογισμένη. Παράξενο αυτό το φεγγάρι και επειτά πήγε μπροστά στο εικόνισμα να κάνει τη συνηθισμένη προσευχή. Ήταν το σημάδι που έδειχνε ο ουρανός, ήταν η θλίψη της φαριάς ατμόσφαιρας, ότι και αν ήταν, η Αγγελική κυριεύτηκε από το προέστημα πως γρήγορα, πολύ γρήγορα, μεθαύριο, αύριο, ίσως και απόψε, θα πέθαινε. Το εικόνισμά της ήταν η Αγία Τριάδα, και όταν έκανε την προσευχή της, εκείταζε πάντα τον πατέρα με το αυστηρό, γλυκό πρόσωπο και με τάσπρα γένια που έμοιαζε πολύ του πατέρα της. Το κοίταζε και απόψε στο μισό φωτο της κανδύλας και του φεγγαριού και της φαινόταν πως το είχε μαλακώσει από τα πολλά παρακάλια της και πως ο πατέρας της, ο καλός Θεός, ήταν έτοιμος πια να της χαρίσει τον ποθητό που του ζητούσε. Λίγο έλειπε ακόμα, λιγάκι, Γι' αυτό ποτέ δεν τον παρακάλεσε θερμότερα από εκείνη τη βραδιά. Ποτέ δεν ανέβηκε στα χλωμά χείλη από τα βάθη της ψυχής με μεγαλύτερη ζέση προσευχή της. «Πάρε με, Θεέ μου, πάρε με. Κάμε να πεθάνω. Να πεθάνω. Να πεθάνω». Έπεσε στο κρεβατάκι της ήσυχη. Αποκοιμήθηκε και είδε όνειρο ήταν πάλι με τον Τάση, τον καλό τη και ανέβαιναν μαζί τη στριφτή και τέλειου τη σκάλα του καμπαναριού. Έφτασαν με τα τρελά τους κυνηγητά ως τις καμπάνες. Είδαν από τις μεγάλες μπαλκονόπορτες τη χώρα φεγγαροφωτισμένη σαν να απόψε και κάθισαν μαζί στο ξυλινό σκαμνί του Γιάννη του καμπανάρου. Εκεί ο καλός Τάσης έγινε άξαφνα κακός και την έσφυγγε δυνατά και δεν την άφηνε να φύγει και να, με την ώρα, αρχίζει ξανά ο σεισμός και τραντάζεται το καμπαναριό και χτυπούν οι καμπάνες να φύγουν, να κατεβούν, να γλιτώσουν. Μα όχι, η Αγγελική ξέρει τώρα τι την περιμένει κάτω στο πλάτωμα. Τι τα ίδια θα είχαν πάλι. Να τους ιδεί ο κόσμος, να φριάξει η γειτονιά, να τους αραβωνιάσουν σχεδόν με τη βία και έπειτα να μη θέλει ο γέρος και να τους χωρίσει. Και ο Τάσης να της φύγει μακριά και να την αφήσει με ένα γράμμα χωρίς ελπίδα. «Όχι, όχι», του έλεγε, «να μην κατεβούμε, να μείνουμε εδώ, ο σεισμός θα περάσει, καλύτερα να σκοτωθούμε παρά να μας δουν». Ο Τάσης την έσερνε και εκείνη αντιστεκόταν μόλι τη στη δύναμη. «Τι αγωνία». «Καλά λοιπόν, φεύγω μοναχός μου», της κάνει και ροβόλησε τις κάλες ο και την απαράτησε μονάχη και ο σεισμός ξακολουθούσε και το καμπαναριό τρανταζόταν σαν δαιμονισμένο και άρχισε κιόλας να γκρεμίζεται και τα λιθάρια βροχή και οι ασβέστες και τα ξύλα και τα σίδερα ακόμη να πέφτουν επάνω της. Και δεν έφυγε. Παραγονάτισε και η χάμο και έπεσε μπρούμητα και είπε «Ας πεθάνω καλύτερα». «Εγώ θέλω να πεθάνω. Ας με πεθάνει έτσι ο Θεός». Ότι το είπε και ένα γκονάρι έπεσε πάνω της και την επώνεσε πολύ και την εξύπνησε. Τότε κατάλαβε πως δεν έβλεπε όνειρο. Ήταν αληθινά πλακωμένη με τα ερήπια της καμαρούλας της. Πέτρες, ασβέστες, κεραμίδια, ξύλα, όλα πάνω της βουνό. Θαμένη, ζωντανή και βαριά χτυπημένη θα πέθαινε σε λίγο. Και μόλις σε πρόφτασε να συλλογιστεί και να πει από μέσα της «Θεέ μου, σε ευχαριστώ». Ξεψύχησε. Ήταν ο δεύτερος σεισμός, ο μεγάλος που αποτελείωσε τη συμφορά του πρώτου, όταν πια οι κακόμοιροι νησιώτες είχαν αρχίσει να τον ξεχνούν και απογκρέμισε τα ρημαγμένα του σπίτια και κατέστρεψε όλη τη χώρα. Ο πρώτος ήταν παιχνίδι μπροστά σε αυτόν. Σκοτώθηκαν τότε και άνθρωποι. Μα από το σπίτι του Παπαστέλιου, του Μιλονά και από όλη τη γειτονιά τους, άλλος δεν σκοτώθηκε κανείς, παρά η Αγγελική, η Μελοθάνατη. Τέλος του διηγήματος, η Μελοθάνατη. Ο Μάγκαλος του Γρηγορίου Ξενόπουλου. Αυτή η ηχογράφηση της LibriVox ανήκει στη δημόσια κυριότητα. Διαβάζει η Πινελόπη. Ο Μάγκαλος. Δειλινό καλοκαιριάτικο. Έπαιζα με τα αδέρφια μου στο περιβόλι. Θα ήμουν 11 11-12 χρονών παιδί, όταν ακούστηκε στο δρόμο βοή και σούσουρο. «Ο τρελοκόστας θα βγήκε», είπα έτοιμος να τρέξω μπορεί και ο φασουλής», είπε με ελπίδα ο αδερφός μου έτοιμος να με ακολουθήσει. «Μην έφυγε κανένα βόδι», είπε η αδερφή μου, «σταθείτε». Πραγματικώς, μέσα στη μεγάλη βοή, ξεχώριζαν και γαυγίσματα σκυλιών και φωνές τρόμου. Και επειδή όταν έφευγε βόδι από τα μακελιά του άμμου ή από τις σκάλες της στράτας Μαρίνας, όπου τα ξεφόρτωναν τα μωραίτικα καΐκια, ο δρόμος δεν ήταν πολύ ασφαλής, Αντί να τρέξουμε στην ξόπορτα, προτιμήσαμε να ανεβούμε στο σπίτι και να βγούμε στα παράθυρα της σάλας. Και είδαμε το δρόμο μας ανάστατο, τη γειτονιά μας όλη στο ποδάρι. Άντρες και γυναίκες βιαστικοί και περίεργοι έτρεχαν από τα κοντινά σοκάκια για να ειδούν. Οι, οι άνθρωποι έβγαιναν από τα μαγαζιά, τα σπίτια, τις ταβέρνες, όλα τα παράθυρα γεμάτα από εκστατικά κεφάλια κοριτσιών, οι γριές στις πόρτες, τα παιδακέ της γειτονιάς στις άκρες του δρόμου έτοιμα να ξανατρυπώσουν. «Τι είναι, τι είναι γέ μου» «Μα τι είναι χριστιανοί» Κάτι ερχόταν πέραθε από τον άμμο. Μια μεγάλη και παράξενη πομπή. Μπροστά η μαρίδα τα μαγκόπεδα, κουρελιασμένα και βρώμικα που χοροπηδούσαν και κάθε τόσο κοίταζαν πίσω τους. Έπειτα διάστημα αδιανό και έπειτα λαός, μαύρο πλήθος πυκνό που έφραζε την μπούκα του δρόμου και φαινόταν ατέλειωτο. Στη μέση του άδειου διαστήματος, πιο πολύ κοντά στα παιδιά παρά στους μεγάλους, ένας άνθρωπος, ο ήρωας αυτής της πομπής ευθύς που μπορέσαμε να τον διακρίνουμε, πριν να μάθουμε ακόμα ποιος ήταν, μας έπιασε κρύος φόβος. Βόδι αλήθεια, αν βλέπαμε να φεύγει, δεν θα συγκινούμασταν τόσο, τυλιγμένος σε μια άσπρη κάπα μαλλιαρή, καλοκαίρι καιρός, με καινούρια τσαρούχια, με τριμμένο μαύρο πανταλόνι, λιγνός, ψηλός ως εκεί πάνω, χλωμό σαν φάντασμα με ολόμαυρα γένια και μακριά σγουρά αφουντωτά μαλλιά, που χτένι δεν θα γνώρισαν και που μόλις τα σκέπαζε σαν σκουφάκι ένα μαύρο πανί, ο άνθρωπος εκείνος προχωρούσε με το πιο παράξενο βήμα που μπορεί κανείς να φανταστεί. «Τρελός μαζί και μεθυσμένος δεν θα περπατούσε έτσι, ανάβολα. Θα έλεγε πως τα τσαρούχια εκείνα, το μόνο καινούριο που είχε πάνω του», για πρώτη φορά πατούσαν λιθόστρωτο δρόμο. Ή πως ο δρόμος ήταν εδώ και εκεί σπαρμένος με αναμένα κάρβουνα που επρόσεχε να μην τα πατήσει. Πήγαινε πότε από εδώ, πότε από εκεί. Με την πάντα έκανε καμιά φορά και κανένα βήμα προς τα πίσω και έδινε βουτιές στον αέρα όπως αδέξιος κολυμβητής στη θάλασσα. Χοπ, χοπ, έγερνε καμιά στιγμή και σου φαινόταν πως θα πέσει μα πάλι με ένα κίνημα του χεριού που έβγαινε από την κάπα βρισκόταν όρθιος και απότομα λοξοδρομούσε. Στοχάζουμε πως το αδιανό εκείνο διάστημα είχε μείνει ολόγυρά του εξαιτία του ατάκτου του περπατήματος. Άθελα τους έδιωχνε από κοντά του τους ανθρώπους και τα παιδιά που ήταν στις άκρες οπισθοχωρούσαν περίφοβα προς τον τοίχο στο πέρασμά του για να μην πέσει απάνω τους. Δεν έβγαζε μιλιά, δεν έβλεπε κανένα και τίποτα. Τα μάτια του μικρά, μαύρα και σαν σβηστά ήταν προσιλωμένα στο κενό. Εφώναζαν οι άνθρωποι που έτρεχαν μπροστά να τον ειδούν και αλάλαζαν μαζί με τα σκυλιά οι άλλοι που ήταν από πίσω μακριά. Τα παιδιά όμως που προπορεύονταν καθώς και οι μεγάλοι που τον ακολουθούσαν αμέσως ήταν σοβαροί και σιωπηλοί. Αυτή η σιωπή, η ευλάβεια μπορώ να πω, έδινε ακόμα πιο πολύ μυστήριο στο πέρασμά του. Αν ήταν τρελός ή μεθυσμένος, οι μάγκες θα τον επίραζαν και θα γελούσαν. Αν ήταν λιστής, φυγόδικος, κακούργος ή παλικαράδες εκείνη του άμου, θα τον έπιαναν. Τι ήταν επιτέλους ο άνθρωπος αυτός που φαινόταν απ' όλα και τι εγύρευαν εκείνοι που τον ακολουθούσαν. Ένα παιδί από πίσω κρατούσε ένα μπόγο μεγάλο από ρούχα και ξέθορες κουβέρτες, δεμένο με παλιό Και δίπλα στο παιδί, στην πρώτη γραμμή της σοβαρής συνοδείας, είδα το Γιάννη το Μάγκαλο, τον καλό γειτονά μας, το Μακελάρι, τον πατέρα της συνομιλικής μου Μαρίας. Μιλούσε σιγά με τους διπλανούς του και χειρονομούσε ζωηρά, δείχνοντας τον παράξενο άνθρωπο ήταν φανερά συγκινημένος ο Γιάννης ο Μάγκαλος, ο πατέρας της μικρής μου φιλινάδας. Το λοστρόγγυλο και ολοκόκκινο πάντα πρόσωπό του μου φάνηκε σαν ξέθορο. Δεν μπορούσα όμως να ξεχωρίσω τι απ' όλα έδειχνε η όψη του. Χαρά, έκπληξη, ανησυχία, λύπη, θυμό, φόβο. Όλα εκείνη την ώρα μου φαινόταν παράξενα και ανεξήγητα και περίμενα να ακούσω μια λέξη για να τα εξηγήσω. Επιτέλους την άκουσα. Ο ψηλό άνθρωπος με την κάπα είχε περάσει κάτω από τα παράθυρά μας και τον ευλέπαμε από πίσω. Οι ώμοι του μου έκαναν εντύπωση, σηκωμένοι και ο ένας ψηλότερα από τον άλλον, όταν η Τασού, η αντικρινή μας φάντρα με τα μεγάλα μάτια που τα φοβούμουν, ύψωσε τη φωνή και είπε καθαρά και εξάστερα σε μια άλλη γειτόνισσα. «Καλέ, δεν είναι ο αδερφός του Μάγκαλου, ο Κωνσταντής, που εσκότωσε τον καλίγερο και έκαμε, μάτια μου, δεκαπέντε χρόνια φυλακή» «Μπαμπά» έκαμε οι άλλοι «και σήμερα γε μου φινήρισε η κουντάνα του και τον αφήσανε» «Ναι σκέ, λίμπερος» Τη στιγμή εκείνη η πομπή έστριψε αριστερά, στον πρώτο δρόμο που τον έλεγαμε στη γειτονιά Καντούνη του Μάγκαλου γιατί εκεί ήταν το Μαγκαλαϊκο σπίτι. Όσοι χώρεσαν πέρασαν πίσω από τον Κωνσταντή και τον αδερφό του. Οι άλλοι πυκνώθηκαν απανωτή εκεί στην μπούκα του δρομάκου και σπρώχνονταν και ψήλωναν για να βλέπει Πώς θα πατούσε το κατόφλι του σπιτιού του ο Λίμπερος ύστερα από δεκαπέντε χρόνια φυλακή. Είχε άδικο και ο κόσμος που είχε ορμήσει με τόση περιέργεια πίσω από το θέαμα εκείνο. Μα την αλήθεια ήταν κάτι που δεν το βλέπει κανείς κάθε μέρα. Έτσι αφού μάθαμε τι έτρεχε, ασφαλισμένοι πια πως δεν μας φοβέριζε ούτε βόδι ούτε λιοντάρι, κατεβήκαμε και εμείς το δρόμο και χωθήκαμε στο πλήθος. Και θα είχαμε το κουράγιο, γλιστρώντας ανάμεσα από τα πόδια των μεγάλων, να φτάσουμε ως το Μαγκαλέικο, αν η μητέρα μας δεν έστελνε τον υπηρέτη να μας περιμαζέψει. Δεν θυμούμαι αν την ιστορία του Κωνσταντή του Μάγκαλου την έμαθα αμέσως ή αργότερα. Θα σας τη διηγηθώ όμως τώρα όπως την ξέρω. Ήταν καμιά 25 χρονών λεβέντης, μακελάρη σαν τον αδελφό του, όπως οι περισσότεροι ζακυνθυνοί της εποχής εκείνης, φανατικός ριζοσπάστης και λομπαρδιανός. Ο Λομπάρδος σ' όλη του την ακμή η λατρεία και το είδωλο του λαού που τον είχε δεύτερο θεό του και τον τραγουδούσε. Εκεί που πας λουμπάρδε μου, λιβάδια να νομπρό σου, βραγές βραγές βασιλικός να τρώει τα λογό σου. Να χαμηλώναν τα βουνά να βλέπα την Αθήνα, να βλέπα το λουμπάρδο μου όπου μιλεί στο βήμα. Ο λομπάρδος αυτός ο κόσμο αγάπητος είχε και έναν εχθρό. Δηλαδή Είχε πολλούς εχθρούς, γιατί το αντίθετο κόμμα των Ευγενών από τότε δεν ήταν τυποτένιο. Ένας όμως λογαριάζονταν περισσότερο από όλους. Ο δικηγόρος και δημοσιογράφος Καλήγερος, ένα γερό μυαλό, μια δυνατή και άφοβη πένα. Έβγαζε δική του εφημερίδα και κτυπούσε αμήλικτα το Λομπάρδο και το κόμμα του. Είναι αλήθεια πως τον αντικτυπούσαν και οι Λομπαρδιανοί, πότε με την πένα του ίδιου του αρχηγού, πότε με τη μαγκούρα κανένας μπράβου, πότε και με τα δυο. Μα το αυτή του καλήγερου δεν ίδρωνε από τίποτα και ο πόλεμος εξακολουθούσε. Μια Κυριακή βγήκε η εφημερίδα του με ένα φοβερό άρθρο, το φοβερότερο απ' όλα. Ή πολύ μεγάλες αλήθειες θα έλεγε, ή πολύ μεγάλα ψέματα γιατί και ο ίδιος ο Λομπάρδος πειράχτηκε βαθιά. Και όχι μόνο πειράχθηκε, γιατί κι άλλες φορές μπορεί να το έπαθε, αλλά και το έδειξε. Οι άνθρωποι του τον είδαν εκείνη την ημέρα σκυθρωπό και τον άκουσαν να προφέρει λόγια θυμωμένα. Κάποιος από αυτούς, αγανακτισμένος αληθινά ή για να πουλήσει δούλεψη, είπε στο σαλόνι «Σκότωμα ήθελε ο άτιμος». Δεν τ' άκουσε αυτό ο Λομπάρδος, ήταν πάρα πολύ συγχυσμένος για να ακούσει τι έλεγαν γύρω του. Κανείς δεν το ξέρει. Φαίνεται όμως πως δεν είπε τίποτα. Ούτε ναι, ούτε όχι. Ή κι αν είπε αργότερα τα συνηθισμένα του καθησυχαστικά, γιατί πάντα έριχνε λίγο νερό στο κρασί των πιστών του, ο Κωνσταντής ο Μάγκαλος δεν επρόφτασε να τα ακούσει. Γιατί αυτός είχε βγει από το σαλόνι ξεφρενιασμένος. «Που πας μωρέ, του είπε στο διάδρομο ο φίλος του ο Κλαπάτσας, το παλικάρι του άμου. «Ασέ με το Χριστό μου», βρυχήθηκε ο Κωνσταντής και ροβόλησε τη σκάλα σαν να τον κυνηγούσαν. Ο φίλος του ο Κλαπάτσας, τον ακολούθησε στο δρόμο. Αυτά έγιναν την Κυριακή το μεσημέρι. Την ίδια μέρα βρέθηκε ο καλήγερος σκοτωμένο. Κατά τα μεσάνυχτα, ενώ εγύριζε σπίτι του από τη λέσχη, του έριξαν τρεις πιστολιές αναστατώθηκε όλη η Ζάκυνθος με αυτή τη δολοφονία. Τόσο πολύ, ώστε και η αρχή υποχρεώθηκε να κυνηγήσει τους κακούργους με ασυνήθιστο ζήλο και, σπανιότατο για την εποχή της τρομοκρατίας, να τους πιάσει. Ήταν ο Κωνσταντής ο Μάγκαλος και ο φίλος του ο Κλαπάτσας. Τους εμαρτύρησε μια γυναίκα που τους είδε και τους εγνώρισε. Το ομολόγησαν στο τέλος και οι ίδιοι. Γρήγορα-γρήγορα τους εδίκασαν και του εστρίμωξαν για καλά δεκαπέντε χρονάκια τον ένα, δέκα τον άλλο. Ο Λομπάρδος δε θέλησε να κάνει τίποτα προς χάριν τους και άφησε τη δικαιοσύνη ανεπηρέαστη, γιατί υπόθηκε από τους εχθρούς πως αυτός είχε βάλει τους ανθρώπους να σκοτώσουν τον καλήγερο. Ο Μάγκαλος όμως στο δικαστήριο εδήλωσε καθαρά πως κανένας δεν τον είχε βάλει, πως δεν είχε να ακούσει παρά μόνο το αίσθημά του πως αφε αυτού του αποφάσισε να γίνει θυσία, πως του είχε κάνει φοβερή εντύπωση όταν είδε το Λομπάρδο, το Θεό του, θλιμμένο εξαιτία του καλύγερου και του άρθρου του και πως αυτός είχε παρασύρει και το φίλο του Κλαπάτσα να τον βοηθήσει στο εκδικητικό κακούργημα. Η απολογία αυτή, καμωμένη μόλι την ειλικρίνεια ενός ανθρώπου αγνού και στιματικού που από μια πίστη και από μια ιδέα έγινε φωνιάς, έτσι, σε μια κακή ώρα, όχι μόνο το Λομπάρδο απάλαξε από τη φοβερή υποψία, αλλά και τη θέση του ίδιου του Μάγκαλου αλάφρωσε και μόνο γι' αυτό, όχι από καμιά πίεση του κομματάρχη, το δικαστήριο τον ετοιμώρησε με σχετική επίοικια. Τα δεκαπέντε όμως χρονάκια τα πέρασε στη μαύρη φυλακή, χωρίς να του χαριστεί ούτε μέρα. Και όταν ήλθε η τελευταία, κι αφού ο αδερφός του, ο Γιάννης, επήγε και του πλήρωσε όλα του τα έξοδα, τον άφησαν ελεύθερο και τον είδαμε άξαφνα το δειλινό εκείνο το καλοκαιριάτικο να γυρίζει στο πατρικό του σπίτι για να ξαναρχίσει την πρώτη του ζωή. Την πρώτη του ζωή. Ένας λόγος είναι. Έτσι εύκολα ξαναρχίζει ένας άνθρωπος κλεισμένος σε μια φυλακή από τα 25 του χρόνια ως τα 40 την πρώτη του ζωή. Και ο Κωνσταντής ο Μάγκαλος είχε ξεσυνηθίσει ακόμα και του ανθρώπου την περπατησιά. Δεν τον είδαμε. Τρελός μαζί και μεθυσμένος δεν θα περπατούσε έτσι ανάβολα. Από το παράθυρο της σοφίτας μας φαινόταν στο πλάι ένα πισινό παραθυράκι του Μαγκαλέικου που έβλεπε στη μικρή του σαυλή φραγμένη με ένα ψηλό παλιό και ολόμο τείχο. Στο παραθυράκι αυτό ξαναείδα το μάγκαλο ύστερα από πεντέξι μέρες. Ήταν καθισμένος από μέσα και ακουμπούσε τα χέρια του στο γυμνό πεζούλι και κοίταζε κάπου μπροστά του με προσήλωση και επιμονή. Όταν αντίκρισα έξαφνα το ξεσκέπαστο εκείνο κεφάλι με το χλωμό πρόσωπο που εμίκραινε με στα μαύρα φουντοτά μαλλιά τρόμαξα και αποτραβήχτηκα. Έπειτα ξαναπρόβαλα με δειλία κι άμα βεβαιώθηκα πως δεν ξεκάρφωνε το βλέμμα του από ένα σημείο, πήρα θάρρο να τον παρατηρήσω. Όσο τον κοίταζα, τόσο και απορούσα. Ήμουν παιδί, μα όσο να πεις, ήξερα πάντα να ξεχωρίσω κακούργημα από κακούργημα. Ο άνθρωπος που εσκότωσε μία φορά από ένα αίσθημα, χωρίς συμφέρο και ίσως χωρίς κακία, δεν ήταν βέβαια για μένα ο φοβερός κακούργος ή ο αιμοβόρος ληστής, γιατί και χωρίς να ξέρω ακόμα τη λέξη, έκανα στην παιδική μου συνείδηση τη διάκριση ενός εγκλήματος πολιτικού από ένα έγκλημα κοινό. Ο φωνιάς όμως πάντα φωνιάς ήταν και δεν μπορούσε παρά να μου κάνει φρίκι. Έπειτα ήταν η κατακραυγή του κόσμου, η αποστροφή και η φρίκη της γειτονιάς ο φόβος και ο τρόμος των γυναικών και των παιδιών. Είχα ακούσει μια γειτόνισσα να λέει στη μητέρα μου «Τον κακούργο, τον ινφάμε που μου τζούρωσε το τιμημένο μαγκαλέικο. Δεν τον αφήνανε κυρά μου καλύτερα να ρέψει στα σίδερα, παρά τον ευγάλανε και μας τον φέρανε εδώ να μην έχουμε πιο σιγουράντσα ούτε στα σπίτια μας». Γιατί ποιος το ξέρει τι κακό θα σοφιστεί πάλι να κάνει. Ο Θεός κυρά μου να μας φυλάει από τέτοιους ανθρώπους. Όλα αυτά με επηρέαζαν. Πάντα στη φαντασία μου, ο Λίμπερος εκείνος ήταν κάποιος που δεν έμοιαζε με μας. Κακός άνθρωπος που δεν μπορούσε κανείς παρά να βλέπει την κακία του ζωγραφισμένη ακόμα και στο πρόσωπό του. Γι' αυτό όσο τον κοίταζα τόσο και απορούσα. Ούτε ίχνος αυτής της κακίας, της ψυχικής ασκήμνιας Δε στο πρόσωπο εκείνο το χλωμό, το κακοπαθιασμένο από τη φυλακή, με τάκουρα μαλλιά και γένια. Στα χαρακτηριστικά του απέναντίας, στη γρυπή του μύτη, στα μάτια του προπάντων τα ολόμαυρα, μαυροστεφανωμένα και ρεμβά, ανακάλυπτα μια παράξενη ομορφιά, θρησκευτική μπορώ να πω, κάτι τι το ευγενικό, το θλιμμένο, το μαρτυρικό. Ήταν πολύ περίεργο, μα πρέπει να το πω. Στη γειτονική μας εκκλησία, στη δεξιά θύρα του ιερού, ζωγραφισμένη, έβλεπα πάντα μια εικόνα, την αποκεφάλιση του Αγίου Ιωάννου. Μου έκανε εντύπωση το κεφάλι του προδρόμου, κομμένο σε ένα πιάτο που το κρατούσε ένα στρατιώτης. Ήταν χλωμό, θλιμμένο και τριχωτό. Αυτό το κεφάλι μου θύμιζε ζωηρότατα ο Κωνσταντής ο μάγκαλος, όπως τον έβλεπα κουμπισμένος στο παραθυράκι του. Η φαντασία μου τον έφρατε με κάγκελα σιδερένια, όπως τα είχα δει πολλές φορές στα παραθυράκια των φυλακών. Ο άνθρωπος εκείνος και στο σπίτι του μου φαινόταν ακόμα φυλακισμένος. Τον θορούσα στο μαρτύριο που είχε εξαγνίσει σε αυτόν τον κόσμο το κακούργημά του και μου φαινόταν σαν αμαρτωλός μετανοημένος χωρίς να το καταλάβω, χωρίς να το θέλω, από την ημέρα εκείνη άρχισα μέσα μου να τον λυπάμαι, να τον συμπονώ. Μια στιγμή μόνο γύρισε κατά πάνω μου τα μάτια του, αλλά δεν με είδε καθόλου. Έπειτα μπήκε μέσα. Δεν ξαναφάνηκε και εγώ κατέβηκα από τη σοφίτα. Την άλλη μέρα έμαθα πράγματα φοβερά. Ο μάγκαλος δεν ήταν καθόλου στα συγκαλά του. Τη νύχτα, λέει, έβλεπε φαντάσματα. Σηκωνόταν άγριος και τρομαγμένος από το κρεβάτι, ξυπνούσε τους δικούς του, αναστάτωνε τη γειτονιά και έκανε σαν τρελός. Επαράδερνε απάνω κάτω σε όλο το σπίτι και ξεφώνιζε «Πόλεμος, θα γίνει» με μια άγρια φωνή που έκανε τους ανθρώπους να τριχιάζουν. Η Παρασκευή, η γυναίκα του αδερφού του, του Γιάννη, φοβήθηκε πως θα τους πνίξει όλους καμιαν ώρα και απέτησε από τον άντρα της να φύγουν από το σπίτι. Ο Γιάννης της είπε να κάνουν υπομονή λίγες μέρες, γιατί ήταν ακόμα από τη φυλακή και σιγά σιγά, άμα συνήθιζε πάλι το σπίτι και την ελευθερία, ίσως ο άνθρωπος θα εκαλμάριζε. Αλλά πού? Όσο πήγαινε και χειροτέρευε. Ήταν αδύνατο πια να ζήσει κανείς μαζί του. Και επειδή το μισό σπίτι ήταν του αδερφού του, και δεν μπορούσε ούτε τον βαστούσε η ψυχή του να τον διώξει. Ο Γιάννης ύστερα από πέντε ημερών βάσανα και μάταιες ελπίδες αναγκάστηκε να πάρει τη γυναίκα του και τα παιδιά του και να πάνε να καθίσουν αλλού. Έτσι ο Μουρλός έμεινε μονάχος στο έρημο Μαγκαλέικο όπου μπορούσε να κάνει τα δικά του και να ξεφωνίζει όλη τη νύχτα το «Πόλεμος θα γίνει» χωρίς να ενοχλεί παρά τους κοντινότερους γειτόνους. Το άκουσα με πολύ μου λύπη, γιατί ο Γιάννης ο Μάγκαλος είχε, καθώ είπα, και μια κορούλα της ηλικία μου, που την είχα φιλινάδα. Μαρία την έλεγαν και συχνά ερχόταν στο περιβόλι μας και βαφτίζαμε τις κούκλες της αδερφής μου ή εχτίζαμε σπιτάκια με λάσπη. Δεν έβρισκα πια ευχαρίστηση σε αυτά τα παιγνίδια. Μου άρεσε όμως να κάθουμε κοντά στην ξανθούλα εκείνη, την παχουλή και κάτασπρη και αφράτη. Είχε και μια σιρτή χαδιάρικη φωνή που ακόμα λες και την ακούω. Προπάντων όταν μου έλεγε «Χάρισέ μου το καημένε» και εγώ της το χάριζα ό,τι να ήταν και αδερφή μου εζήλευε πολύ. Έτσι την έχασα τη μικρή μου φιλινάδα και αυτό εξαιτίας του μουρλού. Να σπουδαίος λόγος για να τον μισήσω κι εγώ όπως τον μισούσε όλη η γειτονιά. Μα έλα που δεν μου έλεγε τίποτα κακό το πρόσωπό του. Τον έβλεπα συχνά από το παράθυρο της Σοφίτας να προβαίνει στο παραθυράκι του και να ρεμβάζει με τον ίδιο τρόπο και κάθε φορά που πειθόμουν περισσότερο πως μοιάζει τα γιανιού ή εμπιστοσύνη μου μεγάλωνε. η εμπιστοσύνη μου μεγάλωνε. Ίσως ήμουν το μόνο παιδί στη γειτονιά που δεν φοβόταν τον αγριάνθρωπο. Τόσο πολύ που μια μέρα τόλμησα και να του μιλήσω. Του έγνεψα μια στιγμή που μου φάνηκε πως με κοίταζε και τον είδα να προσιλώνεται πάνω μου με περιέργεια μαζί και με έκπληξη που έδειχνε και κάποια χαρά. Αυτό μου δώσε θάρρος. Είχα εκτεθεί πια και του φώναξα «Γεια σου κύριε τι κάνεις, πώς περνάς» Με κοίταξε ακόμη λίγο και με ένα μορφασμό που έμοιαζε με αμυδρότατο χαμόγελο με ρώτησε ο Γλιγοράκης είσαι του λόγου σου». Μου έκαμε μεγάλη εντύπωση πως μπορούσε να ξέρει το όνομά μου. Όταν γεννήθηκα εγώ, αυτός ήταν στη φυλακή. «Ναι», του είπα. «Μα με γνωρίζεις». «Ε, καλά», μου αποκρίθηκε και το χαμόγελό του δυνάμωσε. «Το αρχοντόπουλο να μην γνωρίζω». Το είχα ξεχάσει. Ήμουν το αρχοντόπουλο της γειτονιάς μου. Αυτό με κολάκεψε όπως θα κολάκεψε και τον Κωνσταντίο χαιρετισμό μου και μπορώ να πω πως από τη στιγμή εκείνη γίνηκαμε φίλη, «Καλέ, με το μουρλό μάγκαλο μιλούσε εσύ», μου είπε η μητέρα μου όταν κατέβηκα από τη Σοφίτα. «Σε παρακαλώ πολύ να μην το ξανακάμεις, τα ακούς? Δεν αντιμίλησα στη μητέρα μου, μα υποσχέθηκα στον εαυτό μου να την παρακούσω. Τι ακόλουθε όμως ημέρες δεν μπόρεσα να επιτύχω το μάγκαλο στο παράθυρο τη αυλή. Φαίνεται πω περνούσε τι ώρε του πότε κλεισμένο μέσα, πότε στο παράθυρο του δρόμου. Άκουσα μάλιστα να λένε πω μια κυρία νιόνυφη που περνούσε κατά τύχη με τον άντρα τη από το στενό καντούνι, λίγο έλειψε να λιγοθυμήσει, όταν είδε κρεμασμένο, λέει, από το χαμηλό παράθυρο, τον αγριάνθρωπο με τα μαλλιά. Εγέλασα με το επεισόδιο. Αλλά την ίδια νύχτα έλαβα αφορμή να φοβηθώ κι εγώ λιγάκι το μουρλό. Είχα ξυπνήσει κοντά τα χαράματα και στην νυχτερινή ησυχία από το κρεβάτι μου άκουσα κάτι παράξενες φωνές. Δεν άργησα να καταλάβω πως ήταν ο μάγκαλος που είχε σηκωθεί στην έξαψη της τρέλας του και ξεφώνιζε το στερεότυπό του «Πόλεμος θα γίνει. Ακούγα καθαρά τα βήματά του που σουλατσάριζε. Κάθε τόσο οι άτακτοι κρότοι τους έπαβαν και εντυχούσε η ξέχορδη φωνή. Έπειτα η φωνή έπαβε και άρχιζε πάλι το αιώνιο σουλάτσο. Τη φράση του την επρόφερε σε δυο τόνους διαφορετικούς. Πρώτα φώναζε άγρια, γοργά και ξαφνικά σαν πρόσταγμα. «Πόλεμος!» Έπειτα σε λιγάκι πιο ήρεμα με φωνή βαθύτερη, χαμηλότερη. «Θα γίνει!» Και ευθύς Άλλη το σουλάτσο. Μου φαινόταν πως ο τρελός ήταν πολύ κοντά, εκειδά, απ' έξω σχεδόν από το μισά παράθυρο της κάμαράς μου και τόσο αγριεύθηκα που σηκώθηκα με το νυχτικό, μπήκα στην κάμαρα της μητέρας μου και την εξύπνησα. «Μητέρα, άκου!» «Τι είναι» με ρώτησε τρομαγμένη από τον ύπνο. «Ο μουρλομάνκαλος, τον ακούς» Εστάθηκε λίγο, αφού γκράστηκε. Έκαμε το σταυρό τη με γοργό μορφασμό ύκτου και έπειτα μου είπε, σαν θυμωμένη, Εσύ να τον ακούς που ήθελε μαζί του και κουβέντε. Πήγαινε τώρα να κοιμηθεί. Σιγά με ξυπνήσει τα παιδιά. Έκλεισα το παράθυρο, ξανά πέσα στο κρεβάτι, αλλά πού να κλείσω μάτι. Όσο άκουγα τη φωνή του τρελού, όσο φανταζόμουν το πρόσωπό του σκοτεινό και αγριεμένο με στο μαύρο τρίχωμα, τη στάση του την εκστατική, τα κινήματά του, τα παράφορα, ενόμιζα πως ώρα την ώρα θα πεταχτεί έξω, θα περπατήσει στα κεραμίδια και θα τον ειδώ σαν φάντασμα να μου γνέφει από το παράθυρο. Επιτέλους εσώπασε, ησύχασε. Ερώδιζε η αυγή όταν ξανακοιμήθηκα. Πρωτήτερα όμως, χίλιες φορές υποσχέθηκα στον εαυτό μου πως δεν θα του ξαναμιλούσα ποτέ είχα αποφασίσει εκείνη τη νύχτα αν όχι να τον μισώ, τουλάχιστον να τον φοβάμαι κι εγώ εις το εξής όπως οι άλλοι. Αλλά συνέβη και να περάσουν πάλι πολλές ημέρες χωρίς να τον ειδώ στα μάτια μου και χωρίς να ακούσω τη φωνή του. Φαίνεται πως η μεγάλη έξαψη είχε αφήσει τον ελεύθερο φυλακισμένο. Ούτε πόλεμος, ούτε τίποτα. Τα ξέχασα όλα και εξεθαρεύτηκα και ένα δειλινό που τον είδα πάλι από το παράθυρο της Σοφίτας, τον εχαιρέτησα και τον ρώτησα τι κάνει. Τι να κάμω, μου αποκρίθηκε με την πιο πικρή μελαγχολία. Να διψάω και δεν έχω να πιω νερό. Και μου αναποδογύρισε το πύλινο κανάτι του, αδιανό. Ήξερα πως ο αδερφός του του έστελνε κάθε μέρα να τρώει και του είπα «Το παιδί που σου φέρνει φαΐ δεν σου φέρνει και νερό» μου φέρνει. Μα το φινίρω. τέτοια κάψα. Τώρα πάλι δεν έχω στάλα. Και πού να έβρω. Όξο βλέπεις εγώ δεν βγαίνω. Γιατί. Στην παιδική μου αφέλεια ο Κωνσταντής καταδέχτηκε να αποκριθεί. Γιατί εγώ είμαι ακόμα φυλακισμένος. Μπορεί οι ανθρώποι να μ' αφήσαν ελεύθερο. Μα δεν μ' άφησε ακόμα και εκείνο που είναι ψηλά και σήκωσε το κεφάλι του όμοιο με το κομμένο που βλέπα στην εκκλησία κατά τον ουρανό. Ο λόγος και το κίνημά του μου κάμανα να Το θυμούμαι καλά, μα δεν ήβρα να του απαντήσω λέξη. Τι μπορούσε να πει αυτά ένα παιδί και ξαναγύρισα στο νερό. Γιατί, τον ρώτησα, δεν γυρεύεις από καμιά γειτόνισσα. Ου, έκαμε με περιφρονητικό μορφασμό. Δεν είναι προκοπή από δάφτες. Εκατάλαβα καλά τι ήθελε να πει και τον φαντάστηκα πια σε όλη του τη μοναξιά και την εγκατάλειψη, αποκλεισμένο και απλησίαστο σαν τον λεπρό, σαν τον πανουκλιασμένο, και διψούσε. Πώς το έλεγαν τα χλωμάκια φρυγμένα χείλη του, πως δίψα και με τέτοια κάψα. Τότε μου ήλθε η γενναία ορμή και του φώναξα «Στάσου, θα σου φέρω εγώ νερό». Ροβόλησα τις δυο σκάλες, όρμησα στο μαγειρίο, άρπαξα από το πιθάρι ένα τενεκέ νερό και σε μια στιγμή πριν με δει και με κρατήσει κανείς βρέθηκα στο δρόμο. Τρέχοντας όσο που να μην χύνεται το νερό μου, έστριψα το καντούνι του μάγκαλου. «Πού το πας» με ρώτησε από το παραθύρι της η κυρά Μανταλένια, η πρώτη μου δασκάλα. «Στου μάγκαλου» της αποκρίθηκα περνώντας. «Μου γύρεψε λίγο νερό το άκουσε από κάτω μια όμορφη κοπέλα που καθόταν σε ένα χαμόσπιτο δίπλα στο μαγκαλέικο, με κοίταξε παράξενα με τα μαύρα της μάτια και μου ψιθύρισε «Θα σε πνίξει». Περνώντας τη έγναψα ότι όχι δεν ήταν φόβος. Από μέσα μου όμως φοβήθηκα και σχεδόν το μετάνιωσα. Αν την ώρα που θάπλωνε τα χέρια του να πάρει τον τενεκέ μάρπαζε από το λαιμό. Ήταν όμως αργά πια για να γυρίσω πίσω. Ντρεπόμουν και εκείνα τα μαύρα μάτια της περιπέχτρας. «Ας γίνει ό,τι γίνει», είπα. Και με ένα καρδιοχτύπι, που το θυμούμε τώρα με ειδονή σαν κάθε καρδιοχτύπι κινδύνου, μπήκα στην πόρτα και άρχισα να ανεβαίνω γρήγορα τη σκάλα. Μόλις άκουσε τα βήματά μου, ο μάγκαλος πετάχτηκε στο κεφαλόσκαλο. Κατέβηκε ένα-δυο σκαλιά, έσκυψε, άπλωσε το χέρι του και πελώριο καθώ ήταν, μπόρεσε να μου πάρει τον Τενεκέ όταν εγώ ήμουν ακόμα στη μέση τη σκάλα. Εκεί τον περίμενα λίγε στιγμέ, σαν σε όνειρο. Πήγε μέσα, άδειασε τον Τενεκέ στο κανάτι του, ξαναγύρισε στη σκάλα και με το ίδιο κίνημα μου τον έδωσε πίσω. Τώρα όμω το πρόσωπό του ήταν φωτισμένο από ένα χαμόγελο. Ω εκείνο το χαμόγελο! μου φάνηκε πως φώτιζε μαζί και τη σκάλα και το έρημο σκυθρόπο όλο και τα μαύρα μαλλιά του και την ψυχή του ως μέσα βαθιά και την ψυχή μου. «Σε ευχαριστώ» μου φώναξε. «Τίποτα» ψιθύρισα και φύγα τρεχάτος, χαρούμενος και υπερήφανος. Η όμορφη κοπέλα ήταν στη θέση της. Περνώντας, της πέταξα το λόγο «Με έπνιξε» «Ναι!» μου αποκρίθηκε η περιπέχτρα με κάτι χαριτωμένα κουνήματα του κεφαλιού. «Ας καθόσουν ακόμα λίγο!» Αλήθεια, δεν είχα καθίσει και πολύ. Από το μάγκαλο που πρώτη φορά τον έβλεπα από τόσο κοντά, δεν επρόφτασα να ειδώ παρά το χαμόγελό του και τα χέρια του. Ο φόβος του λαιμού μου φαίνεται «Με έκαμε να τα προσέξω τόσο». Ήταν γυμνά ω απάνω από τους αγκώνες. Αδύνατα, οχρόλευκα, ανήλιαγα χέρια και άνεργα από καιρό. Και απόρησα πολύ, γιατί δεν τα είδα και εντυμένα με γοργόνες, με δικέφαλους αετούς και με κάμες. Ήξερα πως οι φυλακισμένοι έχουν αυτή την ηρωική συνήθεια και περίμενα πως και ο μάγκαλος, που έκαμε 15 χρόνια στη φυλακή, θα είχε τουλάχιστον από μια γοργόνα σε κάθε χέρι, όπως τις είχε ο Νάσος ο Ταβερνιάρης, που δεν έμεινε φυλακισμένος ούτε δεκαπέντε μήνες. Φαίνεται όμως πως ο φωνιάς του Καλήγερου δεν έζησε στη φυλακή όπως ζουν εκεί μέσα οι περισσότεροι φωνιάδες. Δεν το είχε πάρει απάνω του για φυλακισμένο. Αργότερα, όταν του πέρασε η πρώτη σας τιμάρα της ελευθερίας του που δεν την επίστευε, όταν τον άφησαν τα φαντάσματα και οι βραχνάδες της τύψεως που θα την αισθανόταν βαριά, όταν έπαψε πια να ξεφωνίζει το φοβερό του «πόλεμος» Αγένη. Όταν στην ερημιά του έγινε πιο ήρεμος και πιο ανθρωπινός, τον άκουγα καμιά φορά να σιγοτραγουδεί. Το τραγούδι του ήταν αργό, σιγανό, μονότονο, κομματιασμένο με χάσματα, σαν από όργανο που του λείπουν φωνές. Επρόσεξα μια μέρα στα λόγια. Δεν έλεγε «Της φυλακής τα σίδερα είναι για τους λεβέντες» ή τίποτα τέτοιο. Έλεγε ένα τροπάρι. Δεν τραγουδούσε. Έψελνε. Ο άνθρωπος το είχε ρίξει στη θεότη. Τώρα τώρα ήταν βυθισμένος σε μια έκσταση θρησκευτική. Ε, διάβαζε, καθώς μου είπε ο ίδιος, την αμαρτωλόν σωτηρία και το συναξαριστή. Και μολονότι δεν μου το είπε ο ίδιος κι αυτό. Ήμουν βέβαιος πως κάθε πρωί και κάθε βράδυ έκανε ατελείωτες προσευχές με μετάνοιες και με δάκρυα παρακαλούσε του Θεό να τον αφήσει και αυτός ελεύθερο σαν τους ανθρώπους. Το παιδικό ένστικτο δεν γελιέται ποτέ. Ο Κωνσταντής ο Μάγκαλος ήταν όπως μου φάνηκε από την αρχή αμαρτωλός που μετανοούσε. Αυτό το επίμονο κλείσιμό του στο σπίτι, αυτή η θεληματική παράταση της φυλακής του, η αργία του ακόμη δεν ήταν μόνο γιατί είχε ξεσυνηθίσει τον κόσμο, την ελευθερία και τη δουλειά ήταν γιατί αισθανόταν ακόμα πολύ βαριά την ψυχή του από το αμάρτημα και ήθελε να το εξαγνήσει και με αυτοτιμωρία. Ζούσε τώρα σαν καλόγερος, σαν ασκητής. Το κεφάλι του όμως έμοιαζε ολοένα λιγότερο με το κεφάλι του Αγιανιού γιατί άρχισε να ψαλιδίζει τα μαλλιά του και τα γένια του και κάπου κάπου να τα χτενίζει. Σιγά σιγά με τον καιρό γινόταν άνθρωπος. Πέρασε έτσι ένας χρόνος. Η γειτονιά συνήθισε πια το λίμπερο και έπαψε να πολυμιλά γι' αυτόν. Έπειτα ούτε την ενοχλούσε τώρα ο Κωνσταντής, ούτε την εφόβιζε. Και το ψάλσιμό του ακόμα ήταν τόσο σιγανό. Μπορούσε να ζήσει έτσι όλη του τη ζωή, χωρίς να νοιαστεί κανένας. Και εγώ να του μιλώ από τη σοφίτα, χωρίς να με μαλώνει η μητέρα μου. Δεν ήταν όμως με την ίδια γνώμη και ο Γιάννης ο αδερφός του, αυτό έλεγε πω το πράγμα δεν μπορούσε να εξακολουθήσει έτσι και πίεζε τον Κωνσταντί να πιάσει δουλειά. Έπρεπε να βγάζει το ψωμί του. Έπρεπε να ξεπληρώσει και το χρέο του αδερφού του που είχε γονατίσει ο φτωχό Φαμελίτη για να του πληρώσει τα έξοδα τη φυλακή. Έπειτα τον είχε κιόλα ξεσπιτώσει. Τον είχε αναγκάσει να πληρώνει νίκη. Πού να βαστάξει. Ο Κωνσταντί δεν έδινε ακρόαση. Μου λένε να δουλέψω. Μου είπε μια μέρα που κουβεντιάζαμε. Μα είμαι εγώ τώρα για δουλειά, έτσι όπως με καταντήσανε. Έπειτα, τι δουλειά να πιάσω. Μα σαν πρώτα. Όχι, όχι, ποτές. Και ο μορφασμός του μου έδειξε πως τον αποτροπίαζε τώρα και αυτόν τον ζώνη η σφαγή. Τόση ευαισθησία. Φανερό πως ο άνθρωπος δεν ήταν όλος διόλους τα συγκαλά του. Μια μέρα όμως η ψυχή του αναστατώθηκε παράξενα. Είχε έλθει στη Ζάκυνθο ο Λομπάρδος, υπουργός. Καμπάνες, κανόνια, μάσκουλα, ζιτοκραβιές, όλη η χώρα στο πόδι. Μια μεγάλη διαδήλωση επέρασε από τον άμμο και ο αλαλαγμός της έφτασε ζωηρός ως το σπίτι του Μάγκαλου. Εκείνη την ώρα τον είδα από το παράθυρο της Σοφίτας. Ήταν κάτοχρος, και τα μαύρα του μάτια λαμποκοπούσαν αγριεμένα. Η όψη του μου θύμισε τις πρώτες ημέρες που βγήκε από τη φυλακή. Φοβήθηκα μήπως ξανατρελάθηκε για καλά. «Τι μες και δόξες εκείνος», μου είπε Μελίσα. «Κι εγώ που θυσιάστηκα για την αγάπη του, τι καταλαβαίνω τώρα, τι». Όχι, δεν αγαπούσε πια το λομπάρδο. Ήταν μετανιωμένος και για τον τυφλό του φανατισμό, όσο και για το έγκλημα που τον είχε σπρώξει να κάνει. Έβλεπε τώρα πόσο είχε αδικήσει τον εαυτό του με τον άφος θύμελα με λατρεία σε έναν άνθρωπο που δεν είχε μαζί του τίποτα κοινό να τον κάνει θεό του πια και για αγάπη του να ξεχάσει τον ουράνιο και τις εντολές του. Αλλά από την άλλη μεριά, και αυτό δεν πιστεύω να ήταν άσχετο με τον κλονισμό που του έδωσε η αποθέωση εκείνη του Λομπάρδου, που ήταν ακόμη το είδωλο του λαού ενώ αυτός είχε καταντήσει το περίγελό του. Ευθύ από την άλλη μέρα αποφάσισε να δουλέψει. Τότε βέβαια δεν μπορούσα να καταλάβω την ξαφνική αυτή μεταβολή. Τώρα όμως την εξηγώ στην εντέλεια και μου φαίνεται ότι στη ζωή του ανθρώπου αυτού τη μαρτυρική είναι ένα από τα συγκινητικότερα σημεία. Αλλά τη μεγαλύτερη εντύπωση μου έκαμε αυτό που για να τελειώνω θα σας διηγηθώ τώρα. Ο Κωνσταντής ο Μάγκαλος ξανά γίνε μακελάρης ή για την ακρίβεια κρεοπόλης. Επειδή δεν μπορούσε ακόμα να χύνει αίμα με το χέρι του, έκραζε τον κλαπάφτη, ένα παιδί γυρολόγο, χασάπι γειτονά του, και του έσφαζε ένα-δυο αρνιά τη μέρα. Έπειτα τα συγύριζε μονάχος του στην αυλή, τα φόρτωνε στον ώμο και πήγαινε να τα πουλήσει απ' έξω από ένα μικρό μπαρμπέρικο, λαϊκό, στο τέλος του δρόμου που άρχιζε αντίκρυ από το σπίτι μας. Τα κάρφωνε σε διάφορα σουβλιά και τσιγγέλια και ο μπαρμπέρις του είχε παραχωρήσει η Μενίκη τη μισή του πόρτα και εκεί πια τον βλέπαμε να κάθεται περιμένοντας μουστερίδες, προπάντων από τους χωριάτες που σύχναζαν σε εκείνο το μαγαζί. Τέλος πάντων ένα-δυο αρνιά τη μέρα τα πουλούσε, την Κυριακή μάλιστα και τέσσερα. Αλλά τι συνέβη μια μέρα. Ο Μάγκαλος είχε αφήσει στο σπίτι του, δεμένο στην καμαρά του, κοντά στο πισινό παραθυράκι, ένα αρνίζοντανό. Ο κλαπάφτης θα του το έσφαζε την επομένη. Το αρνί, αφού έφαγε όλο το χόρτο, που ήταν ακουμπισμένο στο παράθυρο, ανέβηκε στο πεζούλι. Το σκηνή του ήταν αρκετά μακρύ. Παραπάτησε, έπεσε προς τα έξω και κρεμάστηκε. Τα βελάσματα της αγωνίας του έφεραν στο παράθυρο τη σοφίτα την υπηρέτριά μας. Είδε τη συφορά και έβγαλε τις φωνές. «Το αρνί του μάγκαλου κρεμάστηκε! Θα πνιγεί! Α το καημένο!» Τα ακούσαμε από κάτω και τρέξαμε, η αδερφή μου και εγώ στο παράθυρο της σάλας, από που φαινόταν κατάντηκροι το μπαρμπέρικο. Ο μάγκαλος καθισμένος στη θέση του εξεμίγιαζε ήσυχα με το χάρτινο ξεμιγιαστήρι τα κρέατά του. Ήταν όμως κάμποσο μακριά και επειδή δύσκολα θα άκουγε τη φωνή μας, τον προσκαλέσαμε με μεγάλα νεύματα. Μας πρόσεξε επιτέλους και με μεγάλη του έκπληξη. Τι να τον θέλαμε, σηκώθηκε και ξεκίνησε να έλθει. Τώρα περπατούσε ανθρωπινότερα. Ο δρόμος δεν ήταν πια στρωμένο με αναμένα κάρβουνα. Και όταν έφτασε πια ως τα μέσα του καντουνιού, μπορέσαμε να του μιλήσουμε και να μας ακούσει. «Τρέχα! Το αρνί σου κρεμάστηκε από το παραθυράκι! Πνίγεται!» «Ο μεγάλη συμφορά», έκαμε ο Μακελάρης και άρχισε να τρέχει προς το σπίτι του. Κατέβηκα στο δρόμο και τον ακολούθησα, περίεργος για την τύχη του ασπρόμαλου αρνιού, του κρεμασμένου. Θα πρόφτενε να το σώσει. Φτάσαμε σχεδόν μαζί. ξεκλίδωσε ο Κωνσταντής και δρασκέλισε τη σκάλα. Από πίσω του εγώ. Βελάσματα όμως δεν ακούγονταν τώρα. Και όταν ο Κωνσταντής μπόρεσε να αρπάξει το σκηνή, δεν ετράβηξε μέσα παρά ένα πτώμα έκανε σαν τρελός. Πάει, εψώφισε ο η φορά μου. Στάσου όμως, ανασένει ακόμα η καρδιά του. Ζει, Μ με το τρίψιμο θα συνέρθει, να του ανοίξω και το στόμα. Αλλά με όλα τα τριψίματα και τα φυσίματα στο στόμα και τα τραντάγματα, το αρνί δεν έδειχνε σημεία ζωής. Θα ψοφίσει και θα το χάσω είπε απελπισμένο ο Κωνσταντής. Δύο τάλαρα, μου λέει. Τι να κάμω, τι να κάμω. Σφάξε το, τον εσυμβούλευσα. Αλήθεια, δεν είναι άλλη θεραπεία. Έτρεξε σαστισμένος ως την πόρτα και φώναξε δυνατά. Κλαπάφτη, μωρέ κλαπάφτη. Τίποτα. Λύπη, αποκρίθηκε από δίπλα μια γυναικεία φωνή. Φτού! Να πάρει ο διάτανο τον άλλο. Ξανανέβηκε απελπισμένο. Λίγο ακόμα και ταρνί τα ήταν ψοφίμη για πέταμα. Τι να κάνει. Σφάξε το! του ξανάπα. Τι περιμένει. Εγώ. Α, θέ μου, θέ μου. Σήκωσε τα μάτια προ το γαλάζιο που φαινόταν από το ανοιχτό παράθυρο. Άπλωσε τα χέρια. Αναστέναξε δύο-τρεις φορές και έπιασε το κεφάλι του. Έπειτα τράβηξε το μαχαίρι του και γονάτισε από πάνω από το λιπόθυμο αρνί. Ετελείωσε. Από τη μέρα εκείνη ο Κωνσταντής ο Μάγκαλος έσφαζε μοναχός του τα αρνιά που πουλούσε. Ο άνθρωπος είχε νέλθει στα συγκαλά του. Τέλος του διηγήματος ο Μάγκαλος. «Ο Μάγκαλος» του Γρηγορίου Ξενόπουλου. Αυτή η ηχογράφηση της LibriVox ανήκει στη δημόσια κυριότητα. Διαβάζει η Πινελόπη. «Ο Μάγκαλος» «Δειλινό καλοκαιριάτικο. Έπαιζα με τα αδέρφια μου στο περιβόλι. Θα ημουν 11 11-12 χρονών παιδί. Όταν ακούστηκε στο δρόμο βοή και σούσουρο». «Ο τρέλο Κώστας θα βγήκε» είπα έτοιμος να τρέξω. «Μπορεί και ο φασουλής», είπε με ελπίδα ο αδερφός μου, έτοιμος να με ακολουθήσει. «Μην έφυγε κανένα βόδι», είπε η αδερφή μου, «σταθείτε». Πραγματικώς, μέσα στη μεγάλη βοή, ξεχώριζαν και γαυγίσματα σκυλιών και φωνές τρόμου και επειδή όταν έφευγε βόδι από τα μακελιά του άμμου ή από τις σκάλες της στράτας Μαρίνας, όπου τα ξεφόρτωναν τα μωραίτικα καΐκια, ο δρόμος δεν ήταν πολύ ασφαλής, αντί να τρέξουμε στην ξόπορτα, προτιμήσαμε να ανεβούμε στο σπίτι και να βγούμε στα παράθυρα της σάλας. Και είδαμε το δρόμο μας ανάστατο, τη γειτονιά μας όλη στο ποδάρι. Άντρες και γυναίκες βιαστικοί και περίεργοι έτρεχαν από τα κοντινά σοκάκια για να ειδούν. Οι άνθρωποι έβγαιναν από τα μαγαζιά, τα σπίτια, τις ταβέρνες, όλα τα παράθυρα γεμάτα από εκστατικά κεφάλια κοριτσιών, οι γριές στις πόρτες, τα παιδακέ της γειτονιάς στις άκρες του δρόμου έτοιμα να ξανατρυπώσουν. «Τι είναι, τι είναι γέ μου» «Μα τι είναι, χριστιανοί» κάτι ερχόταν πέραθε από τον άμμο. Μια μεγάλη και παράξενη πομπή. Μπροστά η μαρίδα, τα μαγκόπεδα, κουρελιασμένα και βρώμικα που χοροπηδούσαν και κάθε τόσο κοίταζαν πίσω τους. Έπειτα διάστημα αδιανό και έπειτα λαός, μαύρο πλήθος πυκνό που έφραζε την μπούκα του δρόμου και φαινόταν ατέλειωτο στη μέση του άδειου διαστήματος, πιο πολύ κοντά στα παιδιά παρά στους μεγάλους, ένας άνθρωπος, ο ήρωας αυτής της πομπής. Ευθύς που μπορέσαμε να τον διακρίνουμε πριν να μάθουμε ακόμα ποιος ήταν, μας έπιασε κρύος φόβος. Βόδι αλήθεια, αν βλέπαμε να φεύγει, δεν θα συγκινούμασταν τόσο, τυλιγμένος σε μια άσπρη κάπα μαλλιαρή, Καλοκαίρι καιρός, με καινούρια τσαρούχια, με τριμμένο μαύρο πανταλόνι, λιγνός, ψηλός ως εκεί πάνω, χλωμό σαν φάντασμα με ολόμαυρα γένια και μακριά σγουρά αφουντοτά μαλλιά, που χτένι δεν θα γνώρισαν και που μόλις τα σκέπαζε σαν σκουφάκι ένα μαύρο πανί, ο άνθρωπος εκείνος προχωρούσε με το πιο παράξενο βήμα που μπορεί κανείς να φανταστεί τρελός μαζί και μεθυσμένος δεν θα περπατούσε έτσι ανάβολα. Θα έλεγε πως τα τσαρούχια εκείνα, το μόνο καινούριο που είχε πάνω του, για πρώτη φορά πατούσαν λιθόστρο το δρόμο. Ή πως ο δρόμος ήταν εδώ και εκεί σπαρμένος με αναμένα κάρβουνα που επρόσεχε να μην τα πατήσει. Πήγαινε πότε από εδώ, πότε από εκεί. Με την πάντα έκανε καμιά φορά και κανένα βήμα προς τα πίσω και έδινε βουτιές στον αέρα όπως αδέξιος κολυμβητής στη θάλασσα. Χοπ, χοπ. Έγερνε καμιά στιγμή και σου φαινόταν πως θα πέσει μα πάλι με ένα κίνημα του χεριού που έβγαινε από την κάπα βρισκόταν όρθιος και απότομα λοξοδρομούσε. Στοχάζουμε πως το αδιανό εκείνο διάστημα είχε μείνει ολόγυρά του εξαιτίας του ατάκτου του περπατήματος άθελα τους έδιωχνε από κοντά του τους ανθρώπους και τα παιδιά που ήταν στις άκρες οπισθοχωρούσαν περίφοβα προς τον τοίχο στο πέρασμά του για να μην πέσει απάνω τους. Δεν έβγαζε μιλιά, δεν έβλεπε κανένα και τίποτα. Τα μάτια του μικρά, μαύρα και σαν σβηστά ήταν προσιλωμένα στο κενό. Εφώναζαν οι άνθρωποι που έτρεχαν μπροστά να τον ειδούν και αλάλαζαν μαζί με τα σκυλιά οι άλλοι που ήταν από πίσω μακριά. Τα παιδιά όμως που προπορεύονταν καθώς και οι μεγάλοι που τον ακολουθούσαν αμέσως ήταν σοβαροί και σιωπηλοί. Αυτή η σιωπή, η ευλάβεια μπορώ να πω, έδινε ακόμα πιο πολύ μυστήριο στο πέρασμά του. Αν ήταν τρελός ή μεθυσμένος, οι μάγκες θα τον επίραζαν και θα γελούσαν. Αν ήταν λιστής, φυγόδικο, κακούργος ή παλικαράδες εκείνοι του άμου, θα τον έπιαναν. Τι ήταν επιτέλους ο άνθρωπος αυτός που φαινόταν απ' όλα και τι εγείρευαν εκείνοι που τον ακολουθούσαν. Ένα παιδί από πίσω κρατούσε ένα μπόγο μεγάλο από ρούχα και ξέθορες κουβέρτες, δεμένο με παλιό Και δίπλα στο παιδί, στην πρώτη γραμμή της σοβαρής συνοδείας, είδα το Γιάννη το Μάγκαλο, τον καλό γειτονά μας, το Μακελάρι, τον πατέρα της συνομιλικής μου Μαρίας. Μιλούσε σιγά με τους διπλανούς του και χειρονομούσε ζωηρά, δείχνοντας τον παράξενο άνθρωπο ήταν φανερά συγκινημένος ο Γιάννης ο Μάγκαλος, ο πατέρας της μικρής μου φιλινάδας. Το λοστρόγγυλο και ολοκόκκινο πάντα πρόσωπό του μου φάνηκε σαν ξέθορο. Δεν μπορούσα όμως να ξεχωρίσω τι απ' όλα έδειχνε η όψη του. Χαρά, έκπληξη, ανησυχία, λύπη, θυμό, φόβο. Όλα εκείνη την ώρα μου φαινόταν παράξενα και ανεξήγητα και περίμενα να ακούσω μια λέξη για να τα εξηγήσω. Επιτέλους την άκουσα. Ο ψηλός άνθρωπος με την κάπα είχε περάσει κάτω από τα παράθυρά μας και τον ευλέπαμε από πίσω. Οι ώμοι του μου έκαναν εντύπωση, σηκωμένοι και ο ένας ψηλότερα από τον άλλον, όταν η Τασού, η αντικρινή μας φάντρα με τα μεγάλα μάτια που τα φοβούμουν, ύψωσε τη φωνή και είπε καθαρά και εξάστερα σε μια άλλη γειτόνισσα. «Καλέ, δεν είναι ο αδερφός του Μάγκαλου, ο Κωνσταντής, που εσκότωσε τον καλίγερο και έκαμε, μάτια μου, δεκαπέντε χρόνια φυλακή» «Μπαμπά» έκαμε οι άλλοι «και σήμερα γε μου φινήρισε η κουντάνα του και τον αφήσανε» «Ναι και λίμπερος» Τη στιγμή εκείνη η πομπή έστριψε αριστερά, στον πρώτο δρόμο που τον έλεγαμε στη γειτονιά Καντούνη του Μάγκαλου γιατί εκεί ήταν το μαγκαλέικο σπίτι. Όσοι χώρεσαν πέρασαν πίσω από τον Κωνσταντή και τον αδερφό του. Οι άλλοι πυκνώθηκαν απανοτοί εκεί στην μπούκα του δρομάκου και σπρώχνονταν και ψήλωναν για να βλέπει Πώς θα πατούσε το κατόφλι του σπιτιού του ο Λίμπερος ύστερα από δεκαπέντε χρόνια φυλακή. Είχε άδικο και ο κόσμος που είχε ορμήσει με τόση περιέργεια πίσω από το θέαμα εκείνο. Μα την αλήθεια ήταν κάτι που δεν το βλέπει κανείς κάθε μέρα. Έτσι αφού μάθαμε τι έτρεχε, ασφαλισμένοι πια πως δεν μας φοβέριζε ούτε βόδι ούτε λιοντάρι, κατεβήκαμε και εμείς το δρόμο και χωθήκαμε στο πλήθος. Και θα είχαμε το κουράγιο, γλιστρώντας ανάμεσα από τα πόδια των μεγάλων, να φτάσουμε ως το Μαγκαλέικο, αν η μητέρα μας δεν έστελνε τον υπηρέτη να μας περιμαζέψει. Δεν θυμούμε αν την ιστορία του Κωνσταντή του Μάγκαλου την έμαθα αμέσως ή αργότερα. Θα σας τη διηγηθώ όμως τώρα όπως την ξέρω. Ήταν καμιά 25 χρονών Λεβέντης, μακελάρη σαν τον αδελφό του, όπως οι περισσότεροι ζακυνθυνοί της εποχής εκείνης, φανατικός ριζοσπάστης και λομπαρδιανός. Ο Λομπάρδος σ' όλη του την ακμή η λατρεία και το είδωλο του λαού που τον είχε δεύτερο θεό του και τον τραγουδούσε. Εκεί που πας λουμπάρδε μου, λιβάδια να είναι ομπρό σου, βραγές βραγές βασιλικός να τρώει τα λογό σου. Να χαμηλώναν τα βουνά, να βλέπα την Αθήνα, να βλέπα το λουμπάρδο μου όπου μιλεί στο βήμα. Ο λομπάρδος αυτός ο κόσμο αγάπητος είχε και έναν εχθρό, δηλαδή Είχε πολλούς εχθρούς, γιατί το αντίθετο κόμμα των Ευγενών από τότε δεν ήταν τυποτένιο. Ένας όμως λογαριάζονταν περισσότερο από όλους, ο δικηγόρος και δημοσιογράφος Καλήγερος, ένα γερό μυαλό, μια δυνατή και άφοβη πένα. Έβγαζε δική του εφημερίδα και κτυπούσε αμήλικτα το Λομπάρδο και το κόμμα του. Είναι αλήθεια πως τον αντικτυπούσαν και οι Λομπαρδιανοί, πότε με την πένα του ίδιου του αρχηγού, πότε με τη μαγκούρα κανένας μπράβου, πότε και με τα δυο. Μα το αυτή του καλήγερου δεν ίδρωνε από τίποτα και ο πόλεμος εξακολουθούσε. Μια Κυριακή βγήκε η εφημερίδα του με ένα φοβερό άρθρο, το φοβερότερο απ' όλα. Ή πολύ μεγάλες αλήθειες θα έλεγε, ή πολύ μεγάλα ψέματα γιατί και ο ίδιος ο Λομπάρδος πειράχτηκε βαθιά. Και όχι μόνο πειράχθηκε, γιατί κι άλλες φορές μπορεί να το έπαθε, αλλά και το έδειξε. Οι άνθρωποι του τον είδαν εκείνη την ημέρα σκυθρωπό και τον άκουσαν να προφέρει λόγια θυμωμένα. Κάποιος από αυτούς, αγανακτισμένος αληθινά ή για να πουλήσει δούλεψη, είπε στο σαλόνι «Σκότωμα ήθελε ο άτιμος». Δεν τ' άκουσε αυτό ο Λομπάρδος, ήταν πάρα πολύ συγχυσμένος για να ακούσει τι έλεγαν γύρω του. Κανείς δεν το ξέρει. Φαίνεται όμως πως δεν είπε τίποτα. Ούτε ναι, ούτε όχι. Ή κι αν είπε αργότερα τα συνηθισμένα του καθησυχαστικά, γιατί πάντα έριχνε λίγο νερό στο κρασί των πιστών του, ο Κωνσταντής ο Μάγκαλος δεν επρόφτασε να τα ακούσει. Γιατί αυτός είχε βγει από το σαλόνι ξεφρενιασμένος. «Που πας μωρέ, του είπε στο διάδρομο ο φίλος του ο Κλαπάτσας, το παλικάρι του άμου. «Ασέ με το Χριστό μου», βρυχήθηκε ο Κωνσταντής και ροβόλησε τη σκάλα σαν να τον κυνηγούσαν. Ο φίλος του ο Κλαπάτσας, τον ακολούθησε στο δρόμο. Αυτά έγιναν την Κυριακή το μεσημέρι. Την ίδια μέρα βρέθηκε ο καλήγερος σκοτωμένο. Κατά τα μεσάνυχτα, ενώ εγύριζε σπίτι του από τη λέσχη, του έριξαν τρεις πιστολιές αναστατώθηκε όλη η Ζάκυνθος με αυτή τη δολοφονία. Τόσο πολύ, ώστε και η αρχή υποχρεώθηκε να κυνηγήσει τους κακούργους με ασυνήθιστο ζήλο και, σπανιότατο για την εποχή της τρομοκρατίας, να τους πιάσει. Ήταν ο Κωνσταντής ο Μάγκαλος και ο φίλος του ο Κλαπάτσας. Τους εμαρτύρησε μια γυναίκα που τους είδε και τους εγνώρισε. Το στο τέλος και οι ίδιοι. Γρήγορα-γρήγορα τους εδίκασαν και τους εστρίμωξαν για καλά. «Δεκαπέντε χρονάκια τον ένα, δέκα τον άλλο. Ο Λομπάρδος δε θέλησε να κάνει τίποτα προς χάριν τους και άφησε τη δικαιοσύνη ανεπηρέαστη γιατί υπόθηκε από τους εχθρούς πως αυτός είχε βάλει τους ανθρώπους να σκοτώσουν τον καλήγερο. Ο Μάγκαλος όμως στο δικαστήριο εδήλωσε καθαρά πως κανένας δεν τον είχε βάλει πως δεν είχε να ακούσει παρά μόνο το αίσθημά του πως αφε αυτού του αποφάσισε να γίνει θυσία, πως του είχε κάνει φοβερή εντύπωση όταν είδε το Λομπάρδο, το Θεό του, θλιμμένο εξαιτία του καλύγερου και του άρθρου του και πως αυτός είχε παρασύρει και το φίλο του Κλαπάτσα να τον βοηθήσει στο εκδικητικό κακούργημα. Η απολογία αυτή, καμωμένη μόλι την ειλικρίνεια ενός ανθρώπου αγνού και στιματικού που από μια πίστη και από μια ιδέα έγινε φωνιάς, έτσι σε μια κακή ώρα. Όχι μόνο το Λομπάρδο απάλαξε από τη φοβερή υποψία, αλλά και τη θέση του ίδιου του Μάγκαλου αλάφρωσε. Και μόνο γι' αυτό, όχι από καμιά πίεση του κομματάρχη, το δικαστήριο τον ετοιμώρησε με σχετική επίοικια. Τα δεκαπέντε όμως χρονάκια τα πέρασε στη μαύρη φυλακή, χωρίς να του χαριστεί ούτε μέρα. Και όταν ήλθε η τελευταία, κι αφού ο αδερφός του, ο Γιάννης, επήγε και του πλήρωσε όλα του τα έξοδα, τον άφησαν ελεύθερο και τον είδαμε άξαφνα το δειλινό εκείνο το καλοκαιριάτικο να γυρίζει στο πατρικό του σπίτι για να ξαναρχίσει την πρώτη του ζωή. Την πρώτη του ζωή. Ένας λόγος είναι. Έτσι εύκολα ξαναρχίζει ένας άνθρωπος κλεισμένος σε μια φυλακή από τα 25 του χρόνια ως τα 40 την πρώτη του ζωή. Και ο Κωνσταντής ο Μάγκαλος είχε ξεσυνηθίσει ακόμα και του ανθρώπου την περπατησιά. Δεν τον είδαμε. Τρελός μαζί και μεθυσμένος δεν θα περπατούσε έτσι ανάβολα. Από το παράθυρο της σοφίτας μας φαινόταν στο πλάι ένα πισινό παραθυράκι του Μαγκαλέικου που έβλεπε στη μικρή του σαυλή φραγμένη με ένα ψηλό παλιό και ολόμαυρο τείχο. Στο παραθυράκι αυτό ξαναείδα το μάγκαλο ύστερα από πεντέξι μέρες. Ήταν καθισμένος από μέσα και ακουμπούσε τα χέρια του στο γυμνό πεζούλι και κοίταζε κάπου μπροστά του με προσήλωση και επιμονή. Όταν αντίκρισα έξαφνα το ξεσκέπαστο εκείνο κεφάλι με το χλωμό πρόσωπο που εμίκραινε με στα μαύρα φουντωτά μαλλιά τρόμαξα και αποτραβήχτηκα. Έπειτα ξαναπρόβαλα με δειλία κι άμα βεβαιώθηκα πως δεν ξεκάρφωνε το βλέμμα του από ένα σημείο, πήρα θάρρος να τον παρατηρήσω. Όσο τον κοίταζα, τόσο και απορούσα. Ήμουν παιδί, μα όσο να πεις, ήξερα πάντα να ξεχωρίσω κακούργημα από κακούργημα. Ο άνθρωπος που εσκότωσε μία φορά από ένα αίσθημα, χωρίς συμφέρο και ίσως χωρίς κακία, δεν ήταν βέβαια για μένα ο φοβερός κακούργος ή ο αιμοβόρος ληστής, γιατί και χωρίς να ξέρω ακόμα τη λέξη, έκανα στην παιδική μου συνείδηση τη διάκριση ενός εγκλήματος πολιτικού από ένα έγκλημα κοινό. Ο φωνιάς όμως πάντα φωνιάς ήταν και δεν μπορούσε παρά να μου κάνει φρίκι. Έπειτα ήταν η κατακραυγή του κόσμου η αποστροφή και η φρίκη της γειτονιάς, ο φόβος και ο τρόμος των γυναικών και των παιδιών. Είχα ακούσει μια γειτόνισσα να λέει στη μητέρα μου «Τον κακούργο, τον ινφάμε που μου το τιμημένο μαγκαλέικο, δεν τον αφήνανε κυρά μου καλύτερα να ρέψει στα σίδερα, παρά τον ευγάλανε και μας τον φέρανε εδώ να μην έχουμε πιο σιγουράντσα ούτε στα σπίτια μας» γιατί ποιος το ξέρει τι κακό θα σοφιστεί πάλι να κάνει. Ο Θεός κυρά μου να μας φυλάει από τέτοιους ανθρώπους. Όλα αυτά με επηρέαζαν. Πάντα στη φαντασία μου, ο Λίμπερος εκείνος ήταν κάποιος που δεν έμοιαζε με μας. Κακός άνθρωπος που δεν μπορούσε κανείς παρά να βλέπει την κακία του ζωγραφισμένη ακόμα και στο πρόσωπό του. Γι' αυτό όσο τον κοίταζα τόσο και απορούσα. Ούτε ίχνος αυτής της κακίας, της ψυχικής ασκήμιας δεν φαινόταν στο πρόσωπο εκείνο το χλωμό, το κακοπαθιασμένο από τη φυλακή με τάκουρα μαλλιά και γένια. Στα χαρακτηριστικά του απέναντίας, στη γρυπή του μύτη, στα μάτια του προπάντων τα ολόμαυρα, μαυροστεφανωμένα και ρεμβά, ανακάλυπτα μια παράξενη ομορφιά, θρησκευτική μπορώ να πω, κάτι τι το ευγενικό, το θλιμμένο, το μαρτυρικό. Ήταν πολύ περίεργο, μα πρέπει να το πω. Στη γειτονική μας εκκλησία, στη δεξιά θύρα του ιερού, ζωγραφισμένη, έβλεπα πάντα μια εικόνα, την αποκεφάλιση του Αγίου Ιωάννου. Μου έκανε εντύπωση το κεφάλι του προδρόμου, κομμένο σε ένα πιάτο που το κρατούσε ένας στρατιώτης. Ήταν χλωμό, θλιμμένο και τριχωτό. Αυτό το κεφάλι μου θύμιζε ζωηρότατα ο Κωνσταντής ο Μάγκαλος, όπως τον έβλεπα κουμπισμένο στο παραθυράκι του. Η φαντασία μου τον έφρατε με κάγκελα σιδερένια, όπως τα είχα δει πολλές φορές στα παραθυράκια των φυλακών. Ο άνθρωπος εκείνος και στο σπίτι του μου φαινόταν ακόμα φυλακισμένος. Τον θορούσα στο μαρτύριο που είχε εξαγνήσει σε αυτόν τον κόσμο το κακούργημά του και μου φαίνοτανε σαν αμαρτωλός μετανοημένος. Χωρίς να το καταλάβω, χωρίς να το θέλω, από την ημέρα εκείνη άρχισα μέσα μου να τον λυπάμαι, να τον συμπονώ. Μια στιγμή μόνο γύρισε κατά πάνω μου τα μάτια του, αλλά δεν με είδε καθόλου. Έπειτα μπήκε μέσα. Δεν ξαναφάνηκε και εγώ κατέβηκα από τη σοφίτα. Την άλλη μέρα έμαθα πράγματα φοβερά. Ο μάγκαλος δεν ήταν καθόλου στα συγκαλά του. Τη νύχτα, λέει, έβλεπε φαντάσματα. Σηκωνόταν άγριος και τρομαγμένος από το κρεβάτι, ξυπνούσε τους δικούς του, αναστάτωνε τη γειτονιά και έκανε σαν τρελός. Επαράδερνε απάνω κάτω σε όλο το σπίτι και ξεφώνιζε «Πόλεμος, θα γένει», με μια άγρια φωνή που έκανε τους ανθρώπους να τριχιάζουν. Η Παρασκευή, η γυναίκα του αδερφού του, του Γιάννη, φοβήθηκε πως θα τους πνίξει όλους καμιά ώρα και απέτησε από τον άντρα της να φύγουν από το σπίτι. Ο Γιάννης της είπε να κάνουν υπομονή λίγες μέρες γιατί ήταν ακόμα από τη φυλακή και σιγά σιγά άμα συνήθιζε πάλι το σπίτι και την ελευθερία ίσως ο άνθρωπος θα εκαλμάριζε. Αλλά πού? Όσο πήγαινε και χειροτέρευε. Ήταν αδύνατο πια να ζήσει κανείς μαζί του. Και επειδή το μισό σπίτι ήταν του αδερφού του, και δεν μπορούσε ούτε τον βαστούσε η ψυχή του να τον διώξει. Ο Γιάννης ύστερα από πέντε ημερών βάσανα και μάταιες ελπίδες αναγκάστηκε να πάρει τη γυναίκα του και τα παιδιά του και να πάνε να καθίσουν αλλού. Έτσι ο Μουρλός έμεινε μονάχος στο έρημο Μαγκαλέικο όπου μπορούσε να κάνει τα δικά του και να ξεφωνίζει όλη τη νύχτα το «Πόλεμος θα γίνει» χωρίς να ενοχλεί παρά τους κοντινότερους γειτόνους. Το άκουσα με πολύ μου λύπη, γιατί ο Γιάννης ο Μάγκαλος είχε, καθώς είπα, και μια κορούλα της ηλικία μου, που την είχα φιλινάδα. Μαρία την έλεγαν και συχνά ερχόταν στο περιβόλι μας και βαφτίζαμε τις κούκλες της αδερφής μου ή εχτίζαμε σπιτάκια με λάσπη. Δεν έβρισκα πια ευχαρίστηση σε αυτά τα παιγνίδια. Μου άρεσε όμως να κάθουμε κοντά στην ξανθούλα εκείνη, την παχουλή και κάτασπρη και αφράτη. Είχε και μια σιρτή χαδιάρικη φωνή που ακόμα λες και την ακούω. Προπάντων όταν μου έλεγε «Χάρισέ μου το καημένε» και εγώ της το χάριζα ό,τι να ήταν και αδερφή μου εζήλευε πολύ. Έτσι την έχασα τη μικρή μου φιλινάδα και αυτό εξαιτία του μουρλού. Να σπουδαίος λόγος για να τον μισήσω κι εγώ όπως τον μισούσε όλη η γειτονιά. Μα έλα που δεν μου έλεγε τίποτα κακό το πρόσωπό του. Τον έβλεπα συχνά από το παράθυρο της Σοφίτας να προβαίνει στο παραθυράκι του και να ρεμβάζει με τον ίδιο τρόπο και κάθε φορά που πειθόμουν περισσότερο πως μοιάζει τα γιανιού η εμπιστοσύνη μου μεγάλωνε. Ίσως ήμουν το μόνο παιδί στη γειτονιά που δεν φοβόταν τον αγριάνθρωπο. Τόσο πολύ που μια μέρα τόλμησα και να του μιλήσω. Του έγνεψα μια στιγμή που μου φάνηκε πως με κοίταζε και τον είδα να προσιλώνεται πάνω μου με περιέργεια μαζί και με έκπληξη που έδειχνε και κάποια χαρά. Αυτό μου δώσε θάρρος. Είχα εκτεθεί πια και του φώναξα «Γεια σου κύριε τι κάνεις, πώς περνάς» Με κοίταξε ακόμη λίγο και με ένα μορφασμό που έμοιαζε με αμυδρότατο χαμόγελο με ρώτησε ο Γλιγοράκης είσαι του λόγου σου». Μου έκαμε μεγάλη εντύπωση πως μπορούσε να ξέρει το όνομά μου. Όταν γεννήθηκα εγώ, αυτός ήταν στη φυλακή. «Ναι», του είπα. «Μα με γνωρίζεις». «Ε, καλά», μου αποκρίθηκε και το χαμόγελό του δυνάμωσε. «Το αρχοντόπουλο να μην γνωρίζω». Το είχα ξεχάσει. Ήμουν το αρχοντόπουλο της γειτονιάς μου. Αυτό με κολάκεψε όπως θα κολάκεψε και τον Κωνσταντίο χαιρετισμό μου και μπορώ να πω πως από τη στιγμή εκείνη γίνηκαμε φίλοι. «Καλέ, με το μουρλό μάγκαλο εσύ», μου είπε η μητέρα μου όταν κατέβηκα από τη σοφίτα. «Σε παρακαλώ πολύ να μην το ξανακάμεις, τα ακούς? Δεν αντιμίλησα στη μητέρα μου, μα υποσχέθηκα στον εαυτό μου να την παρακούσω. Τι ακόλουθε όμως ημέρες δεν μπόρεσα να επιτύχω το μάγκαλο στο παράθυρο τη αυλή. Φαίνεται πω περνούσε τι ώρε του πότε κλεισμένο μέσα, πότε στο παράθυρο του δρόμου. Άκουσα μάλιστα να λένε πω μια κυρία νιόνυφη που περνούσε κατά τύχη με τον άντρα τη από το στενό καντούνι, λίγο έλειψε να λιγοθυμήσει όταν είδε κρεμασμένο, λέει, από το χαμηλό παράθυρο, τον αγριάνθρωπο με τα μαλλιά. Εγέλασα με το επεισόδιο. Αλλά την ίδια νύχτα έλαβα αφορμή να φοβηθώ κι εγώ λιγάκι το μουρλό. Είχα ξυπνήσει κοντά τα χαράματα και στην νυχτερινή ησυχία από το κρεβάτι μου άκουσα κάτι παράξενες φωνές. Δεν άργησα να καταλάβω πως ήταν ο μάγκαλος που είχε σηκωθεί στην έξαψη της τρέλας του και ξεφώνιζε το στερεότυπο του «Πόλεμος θα γίνει. Ακούγα καθαρά τα βήματά του που σουλατσάριζε. Κάθε τόσο οι άτακτοι κρότοι τους έπαβαν και εντυχούσε η ξέχορδη φωνή. Έπειτα η φωνή έπαβε και άρχιζε πάλι το αιώνιο σουλάτσο. Τη φράση του την επρόφερε σε δυο τόνους διαφορετικούς. Πρώτα φώναζε άγρια, γοργά και ξαφνικά σαν πρόσταγμα. «Πόλεμος!» Έπειτα σε λιγάκι πιο ήρεμα με φωνή βαθύτερη, χαμηλότερη. «Θα γίνει!» Και ευθύς πάλι το σουλάτσο. Μου φαινόταν πως ο τρελός ήταν πολύ κοντά, εκεί δά, απ' έξω σχεδόν από το μισάνικτο παράθυρο της καμαράς μου και τόσο αγριεύθηκα που σηκώθηκα με το νυχτικό, μπήκα στην κάμαρα της μητέρας μου και την εξύπνησα. «Μητέρα, άκου!» «Τι είναι» με ρώτησε τρομαγμένη από τον ύπνο. «Ο Μουρλομάγκαλος, τον ακούς» στάθηκε λίγο, αφού Έκαμε το σταυρό τη με γοργό μορφασμό ήκτου και έπειτα μου είπε, σαν θυμωμένη, Εσύ να τον ακούς που ήθελε μαζί του και κουβέντε. Πήγαινε τώρα να κοιμηθεί. Σιγά με ξυπνήσει τα παιδιά. Έκλεισα το παράθυρο, ξανά πέσα στο κρεβάτι, αλλά πού να κλείσω μάτι. Όσο άκουγα τη φωνή του τρελού, όσο φανταζόμουν το πρόσωπό του σκοτεινό και αγριεμένο με στο μαύρο τρίχωμα, τη στάση του την εκστατική, τα κινήματά του, τα παράφορα, ένομιζα πως ώρα την ώρα θα πεταχτεί έξω, θα περπατήσει στα κεραμίδια και θα τον ειδώ σαν φάντασμα να μου γνέφει από το παράθυρο. Επιτέλους εσώπασε, ησύχασε. Ερώδιζε η αυγή όταν ξανακοιμήθηκα. Πρωτήτερα όμως, χίλιες φορές υποσχέθηκα στον εαυτό μου πως δεν θα του ξαναμιλούσα ποτέ είχα αποφασίσει εκείνη τη νύχτα αν όχι να τον μισώ, τουλάχιστον να τον φοβάμαι κι εγώ εις το εξής όπως οι άλλοι. Αλλά συνέβη και να περάσουν πάλι πολλές ημέρες χωρίς να τον ειδώ στα μάτια μου και χωρίς να ακούσω τη φωνή του. Φαίνεται πως η μεγάλη έξαψη είχε αφήσει τον ελεύθερο φυλακισμένο. Ούτε πόλεμος ούτε τίποτα. Τα ξέχασα όλα και εξεθαρεύτηκα και ένα δειλινό που τον είδα πάλι από το παράθυρο της σοφίτας, τον εχαιρέτησα και τον ρώτησα τι κάνει. Τι να κάμω, μου αποκρίθηκε με την πιο πικρή μελαγχολία. Να διψάω και δεν έχω να πιω νερό. Και μου αναποδογύρισε το πύλινο κανάτι του, αδιανό. Ήξερα πως ο αδερφός του του έστελνε κάθε μέρα να τρώει και του είπα «Το παιδί που σου φέρνει φαΐ δεν σου φέρνει και νερό». «Μου φέρνει», Μα το φινίρο, τέτοια κάψα. Τώρα πάλι δεν έχω στάλα. Και πού να έβρω. Όξο βλέπεις εγώ δεν βγαίνω. Γιατί. Στην παιδική μου αφέλεια ο Κωνσταντής καταδέχτηκε να αποκριθεί. Γιατί εγώ είμαι ακόμα φυλακισμένο. Μπορεί οι ανθρώποι να μ' αφήσαν ελεύθερο. Μα δεν μ' άφησε ακόμα κι εκείνο που είναι ψηλά. Και σήκωσε το κεφάλι του, όμοιο με το κομμένο που βλέπα στην εκκλησία κατά τον ουρανό. Ο λόγος και το κίνημά του μου να τριχίλα. Το θυμούμαι καλά, μα δεν ήβρα να του απαντήσω λέξη. Τι μπορούσε να πει αυτά ένα παιδί, και ξαναγύρισα στο νερό. Γιατί, τον ρώτησα, δεν γυρεύει από καμιά γειτόνισα. Ού, έκαμε με περιφρονητικό μορφασμό. Δεν είναι προκοπή από δάφτε. Εκατάλαβα καλά τι ήθελε να πει και τον φαντάστηκα πια σόλι όλη του τη μοναξιά και την εγκατάλειψη, αποκλεισμένο και απλησίαστο σαν το λεπρό, σαν τον πανουκλιασμένο και διψούσε. Πώς το έλεγαν τα χλωμάκια φρυγμένα χείλη του, πώς διψά και με τέτοια κάψα. Τότε μου ήλθε η γενναία ορμή και του φώναξα «Στάσου, θα σου φέρω εγώ νερό». Ροβόλησα τις δυο σκάλες, όρμησα στο μαγειρίο, άρπαξα από το πιθάρι ένα τενεκέ νερό και σε μια στιγμή πριν με δει και με κρατήσει κανείς βρέθηκα στο δρόμο. Τρέχοντας όσο που να μην χύνεται το νερό μου, έστριψα το καντούνι του μάγκαλου. «Πού το πας» με ρώτησε από το παραθύρι της η κυρά Μανταλένια, η πρώτη μου δασκάλα. «Στου μάγκαλου» της αποκρίθηκα περνώντας. «Μου γύρεψε λίγο νερό, το άκουσε από κάτω μια όμορφη κοπέλα που καθόταν σε ένα χαμόσπιτο δίπλα στο μαγκαλέικο, με κοίταξε παράξενα με τα μαύρα της μάτια και μου ψιθύρισε «Θα σε πνίξει». Περνώντας τη έγναψα ότι όχι, δεν ήταν φόβος. Από μέσα μου όμως φοβήθηκα και σχεδόν το μετάνιωσα. Αν την ώρα που θα τα χέρια του να πάρει τον τενεκέ, μάρπαζε από το λαιμό. Ήταν όμως αργά πια για να γυρίσω πίσω ντρεπόμουν και εκείνα τα μαύρα μάτια της περιπέχτρας. «Ας γίνει ό,τι γίνει», είπα. Και με ένα καρδιοχτύπη, που το θυμούμε τώρα με ειδονή σαν κάθε καρδιοχτύπη κινδύνου, μπήκα στην πόρτα και άρχισα να ανεβαίνω γρήγορα τη σκάλα. Μόλις άκουσε τα βήματά μου ο μάγκαλος πετάχτηκε στο κεφαλόσκαλο. Κατέβηκε ένα-δυο σκαλιά, έσκυψε, άπλωσε το χέρι του και πελώριος καθώ ήταν, μπόρεσε να μου πάρει τον Τενεκέ όταν εγώ ήμουν ακόμα στη μέση τη σκάλα. Εκεί τον περίμενα λίγες στιγμές σαν σε όνειρο. Πήγε μέσα, άδειασε τον Τενεκέ στο κανάτι του, ξαναγύρισε στη σκάλα και με το ίδιο κίνημα μου τον έδωσε πίσω. Τώρα όμω το πρόσωπό του ήταν φωτισμένο από ένα χαμόγελο. «Ω, εκείνο το χαμόγελο! Μου φάνηκε πως φώτιζε μαζί και τη σκάλα και το έρημο σκυθροποσπίτι όλο και τα μαύρα μαλλιά του και την ψυχή του ως μέσα βαθιά και την ψυχή μου. «Σε ευχαριστώ» μου φώναξε. «Τίποτα» ψιθύρισα και φύγα τρεχάτος, χαρούμενος και υπερήφανος. Η όμορφη κοπέλα ήταν στη θέση της. Περνώντας, της πέταξα το λόγο «Με έπνιξε» «Ναι», μου αποκρίθηκε η περιπέχτρα με κάτι χαριτωμένα κουνήματα του κεφαλιού. «Ας καθώσουν ακόμα λίγο». Αλήθεια δεν είχα καθίσει και πολύ. Από το μάγκαλο που πρώτη φορά τον έβλεπα από τόσο κοντά, δεν επρόφτασα να ειδώ παρά το χαμόγελό του και τα χέρια του. Ο φόβος του λαιμού μου φαίνεται μέκα με έκαμε να τα προσέξω τόσο. Ήταν γυμνά ω απάνω από τους αγκώνες, αδύνατα, οχρόλευκα, ανήλιαγα χέρια και άνεργα από καιρό. Και απόρησα πολύ, γιατί δεν τα είδα και εντυμένα με γοργόνες, με δικέφαλους αετούς και με κάμες. Ήξερα πως οι φυλακισμένοι έχουν αυτή την ηρωική συνήθεια και περιμένα πως και ο μάγκαλος, που έκαμε 15 χρόνια στη φυλακή, θα είχε τουλάχιστον από μια γοργόνα σε κάθε χέρι, όπως τη είχε ο Νάσος ο Ταβερνιάρης, που δεν έμεινε φυλακισμένος ούτε 15 μήνες. Φαίνεται όμως πως ο φωνιάς του Καλήγερου δεν έζησε στη φυλακή όπως ζουν εκεί μέσα οι περισσότεροι φωνιάδες. Δεν το είχε πάρει απάνω του για φυλακισμένο. Αργότερα, όταν του πέρασε η πρώτη σας τιμάρα της ελευθερίας του που δεν την επίστευε, όταν τον άφησαν τα φαντάσματα και οι βραχνάδες της τύψεως που θα την αισθανόντουν βαριά, όταν έπαψε πια να ξεφωνίζει το φοβερό του «πόλεμος» θα Όταν στην ερημιά του έγινε πιο ήρεμος και πιο ανθρωπινός, τον άκουγα καμιά φορά να σιγοτραγουδεί. Το τραγούδι του ήταν αργό, σιγανό, μονότονο, κομματιασμένο με χάσματα, σαν από όργανο που του λείπουν φωνές. Επρόσεξα μια μέρα στα λόγια. Δεν έλεγε «Της φυλακής τα σίδερα είναι για τους λεβέντες» ή τίποτα τέτοιο έλεγε ένα τροπάρι, δεν τραγουδούσε, έψελνε. Ο άνθρωπος το είχε ρίξει στη Θεότη. Τώρα τώρα ήταν βυθισμένο σε μια έκσταση θρησκευτική. Εδιάβαζε καθώς μου είπε ο ίδιος την αμαρτωλών σωτηρία και το συναξαριστή και μολονότι δεν μου το είπε ο ίδιος κι αυτό. Ήμουν βέβαιος πως κάθε πρωί και κάθε βράδυ έκανε ατελείωτες προσευχές με μετάνοιες και με δάκρυα. Παρακαλούσε το Θεό να τον αφήσει και αυτός ελεύθερο σαν τους ανθρώπους. Το παιδικό ένστικτο δεν γελιέται ποτέ. Ο Κωνσταντής ο Μάγκαλος ήταν όπως μου φάνηκε από την αρχή αμαρτωλός που μετανοούσε. Αυτό το επίμονο κλείσιμό του στο σπίτι, αυτή η θεληματική παράταση της φυλακής του, η αργία του ακόμη δεν ήταν μόνο γιατί είχε ξεσυνηθίσει τον κόσμο, την ελευθερία και τη δουλειά ήταν γιατί αισθανόταν ακόμα πολύ βαριά την ψυχή του από το αμάρτημα και ήθελε να το εξαγνίσει και με αυτοτιμωρία. Ζούσε τώρα σαν καλόγερος, σαν ασκητής. Το κεφάλι του όμως έμοιαζε ολοένα λιγότερο με το κεφάλι του Αγιανιού γιατί άρχισε να αψαλιδίζει τα μαλλιά του και τα γένια του και κάπου κάπου να τα χτενίζει. Σιγά σιγά με τον καιρό γινόταν άνθρωπος. Πέρασε έτσι ένας χρόνος. Η γειτονιά συνήθισε πια το λίμπερο και έπαψε να πολυμιλάει αυτόν. Έπειτα ούτε την ενοχλούσε τώρα ο Κωνσταντής, ούτε την εφόβιζε. Και το ψάλσιμό του ακόμα ήταν τόσο σιγανό. Μπορούσε να ζήσει έτσι όλη του τη ζωή, χωρίς να νοιαστεί κανένας. Κι εγώ να του μιλώ από τη Σοφίτα, χωρίς να με μαλώνει η μητέρα μου. Δεν ήταν όμως με την ίδια γνώμη και ο Γιάννης ο αδερφός του... Αυτό έλεγε πως το πράγμα δεν μπορούσε να εξακολουθήσει έτσι και πίεζε τον Κωνσταντή να πιάσει δουλειά. Έπρεπε να βγάζει το ψωμί του. Έπρεπε να ξεπληρώσει και το χρέος του αδερφού του που είχε γονατίσει ο φτωχό φαμελίτης για να του πληρώσει τα έξοδα της φυλακής. Έπειτα τον είχε κιόλας ξεσπιτώσει, τον είχε αναγκάσει να πληρώνει νίκη. Πού να βαστάξει. Ο Κωνσταντής δεν έδινε ακρόαση. «Μου λένε να δουλέψω», μου είπε μια μέρα που κουβεντιάζαμε. «Μα είμαι εγώ τώρα για δουλειά, έτσι όπως με καταντήσανε. Έπειτα τι δουλειά να πιάσω, μα κελάρι σαν πρώτα». «Όχι, όχι, ποτές». Και ο μορφασμός του μου έδειξε πως τον αποτροπίαζε τώρα και αυτόν τον ζώο η σφαγή. Τόση ευαισθησία. Φανερό πως ο άνθρωπος δεν ήταν όλος διόλους τα συγκαλά του. Μια μέρα όμως η ψυχή του αναστατώθηκε παράξενα. Είχε έλθει στη Ζάκυνθο Λομπάρδος, υπουργό. Καμπάνες, κανόνια, μάσκουλα, ζιτοκραβιές, όλη η χώρα στο πόδι. Μια μεγάλη διαδήλωση επέρασε από τον άμμο και ο αλαλαγμός της έφτασε ζωηρός ως το σπίτι του Μάγκαλου. Εκείνη την ώρα τον είδα από το παράθυρο της Σοφίτας. Ήταν κάτοχρος, και τα μαύρα του μάτια λαμποκοπούσαν αγριεμένα. Η όψη του μου θύμισε τις πρώτες ημέρες που βγήκε από τη φυλακή. Φοβήθηκα μήπως ξανατρελάθηκε για καλά. «Τι μες και δόξες εκείνος», μου είπε Μελίσσα. «Και εγώ που θυσιάστηκα για την αγάπη του, τι καταλαβαίνω τώρα, τι». Όχι, δεν αγαπούσε πια το Λομπάρδο. Ήταν μετανιωμένος και για τον τυφλό του φανατισμό, όσο και για το έγκλημα που τον είχε σπρώξει να κάνει. Έβλεπε τώρα πόσο είχε δικήσει τον εαυτό του με τον άφος θύμελα με λατρεία σε έναν άνθρωπο που δεν είχε μαζί του τίποτα κοινό να τον κάνει θεό του πια και για αγάπη του να ξεχάσει τον ουράνιο και τις εντολές του. Αλλά από την άλλη μεριά, και αυτό δεν πιστεύω να ήταν άσχετο με τον κλονισμό που του έδωσε η αποθέωση εκείνη του Λομπάρδου που ήταν ακόμη το είδωλο του λαού ενώ αυτός είχε καταντήσει το περίγελό του. Ευθύ από την άλλη μέρα αποφάσισε να δουλέψει. Τότε βέβαια δεν μπορούσα να καταλάβω την ξαφνική αυτή μεταβολή. Τώρα όμως την εξηγώ στην εντέλεια και μου φαίνεται ότι στη ζωή του ανθρώπου αυτού, τη μαρτυρική, είναι ένα από τα συγκινητικότερα σημεία. Αλλά τη μεγαλύτερη εντύπωση μου έκαμε αυτό που, για να τελειώνω, θα σας διηγηθώ τώρα. Ο Κωνσταντής ο Μάγκαλος ξανά γίνε μακελάρης ή για την ακρίβεια κρεοπόλης. Επειδή δεν μπορούσε ακόμα να χύνει αίμα με το χέρι του, έκραζε τον κλαπάφτη, ένα παιδί γυρολόγο, χασάπι γειτονά του, και του έσφαζε ένα-δυο αρνιά τη μέρα. Έπειτα τα συγύριζε μονάχος του στην αυλή, τα φόρτωνε στον ώμο και πήγαινε να τα πουλήσει απ' έξω από ένα μικρό μπαρμπέρικο, λαϊκό, στο τέλος του δρόμου που άρχιζε αντίκρυ από το σπίτι μας. Τα κάρφωνε σε διάφορα σουβλιά και τσιγγέλια και ο μπαρμπέρις του είχε παραχωρήσει η Μενίκη τη μισή του πόρτα και εκεί πια τον βλέπαμε να κάθεται περιμένοντας μουστερίδες, προπάντων από τους χωριάτες που σύχναζαν σε εκείνο το μαγαζί. Τέλος πάντων ένα-δυο αρνιά τη μέρα τα πουλούσε, την Κυριακή μάλιστα και τέσσερα. Αλλά τι συνέβη μια μέρα. Ο μάγκαλο είχε αφήσει στο σπίτι του, δεμένο στην καμαρά του, κοντά στο πισινό παραθυράκι, ένα αρνί ζωντανό. Ο κλαπάφτης θα του το έσφαζε την επομένη. Το αρνί, αφού έφαγε όλο το χόρτο, που ήταν ακουμπισμένο στο παράθυρο, ανέβηκε στο πεζούλι. Το σκηνή του ήταν αρκετά μακρύ. Παραπάτησε, έπεσε προς τα έξω και κρεμάστηκε. Τα βελάσματα της αγωνίας του έφεραν στο παράθυρο τη σοφίτα την υπηρέτριά μας είδε τη συφορά και έβγαλε τις φωνές. «Το αρνί του μάγκαλου κρεμάστηκε! Θα πνιγεί! Α το καημένο!» Τα ακούσαμε από κάτω και τρέξαμε, η αδερφή μου και εγώ στο παράθυρο της σάλας, από που φαινόταν κατάντικρη το μπαρμπέρικο. Ο μάγκαλος καθισμένος στη θέση του εξεμίγιαζε ήσυχα με το χάρτινο ξεμυγιαστήρι τα κρέατά του. Ήταν όμως κάμποσο μακριά και επειδή δύσκολα θα άκουγε τη φωνή μας, τον προσκαλέσαμε με μεγάλα νεύματα. Μας πρόσεξε επιτέλους και με μεγάλη του έκπληξη. Τι να τον θέλαμε, σηκώθηκε και ξεκίνησε να έλθει. Τώρα περπατούσε ανθρωπινότερα. Ο δρόμος δεν ήταν πια στρωμένος με αναμένα κάρβουνα. Και όταν έφτασε πια ως τα μέσα του καντουνιού, μπορέσαμε να του μιλήσουμε και να μας ακούσει. «Τρέχα! Το αρνί σου κρεμάστηκε από το παραθυράκι! Πνίγεται!» «Ο μεγάλη συμφορά», έκαμε ο Μακελάρης και άρχισε να τρέχει προς το σπίτι του. Κατέβηκα στο δρόμο και τον ακολούθησα, περίεργος για την τύχη του ασπρόμαλου αρνιού, του κρεμασμένου. Θα πρόφτενε να το σώσει. Φτάσαμε σχεδόν μαζί. Ξεκλίδωσε ο Κωνσταντής και δρασκέλισε τη σκάλα. Από πίσω του εγώ. Βελάσματα όμως δεν ακούγονταν τώρα. Και όταν ο Κωνσταντής μπόρεσε να αρπάξει το σκηνή, δεν ετράβηξε μέσα παρά ένα πτώμα έκανε σαν τρελός. «Πάει!» Εψόφησε ο φορά μου. «Στάσου όμως, ανασένει ακόμα η καρδιά του. Ζει! Μ με το τρίψιμο θα συνέρθει να του ανοίξω και το στόμα». Αλλά με όλα τα τριψίματα και τα φυσίματα στο στόμα και τα τραντάγματα το αρνί δεν έδειχνε σημεία ζωής. Θα ψοφήσει και θα το χάσω είπε απελπισμένος ο Κωνσταντής. «Δύο τάλαρα», μου λέει. «Τι να κάμω, τι να κάμω». «Σφάξε το», τον εσυμβούλευσα. «Αλήθεια, δεν είναι άλλη θεραπεία». Έτρεξε σαστισμένος ως την πόρτα και φώναξε δυνατά. «Κλαπάφτη, μωρέ κλαπάφτη». «Τίποτα». «Λύπη», αποκρίθηκε από δίπλα μια γυναικεία φωνή. Φτού! Να πάρει ο διάτανο τον άλλο. Ξανανέβηκε απελπισμένο. Λίγο ακόμα και ταρνί τα ήταν ψοφίμη για πέταμα. Τι να κάνει. Σφάξε το! του ξανάπα. Τι περιμένει. Εγώ. Α, θέ μου, θέ μου. Σήκωσε τα μάτια προς το γαλάζιο που φαινόταν από το ανοιχτό παράθυρο. Άπλωσε τα χέρια, αναστέναξε δύο-τρεις φορές και έπιασε το κεφάλι του. Έπειτα τράβηξε το μαχαίρι του και γονάτισε από πάνω από το λιπόθυμο αρνί. Ετελείωσε. Από τη μέρα εκείνη ο Κωνσταντής ο Μάγκαλος έσφαζε μοναχός του τα αρνιά που πουλούσε. Ο άνθρωπος είχε νέλθει στα συγκαλά του. Τέλος του διηγήματος ο Μάγκαλος. Η Φάτνη του Γρηγορίου Ξενόπουλου. Αυτή η ηχογράφηση της LibriVox ανήκει στη δημόσια κυριότητα. Διαβάζει η Πινελόπη. Η Φάτνη. Ξένη την έλεγαν και ήταν αλήθεια μια ομορφιά παράξενη. Εξωτική και σαν υπερκόσμια. Το πρόσωπό της, το μεστό και καλοκαμωμένο της σώμα, ακτινοβολούσαν μια αλλιώτικη ψυχή. Τα μαύρα της μάτια, βυθισμένα πάντα σε όνειρο, στεφανώνονταν από κάτω με δυο ζωηρές μελανιές, ιδιαίτερο γνώρισμα και θέλγητρο ξεχωριστό της γλυκιάς, ήρεμης, χλωμίστης μορφής. Είχε περάσει τα πρωτανιάτα κι ήταν σαν τον όρημο καρπό που τώρα μόλις αρχίζει να σέπεται. Γι' αυτό οι ηλικιωμένοι που προτιμούν τις αγουρίδες, δεν την εκείταζαν παρά με κάποιο νύκτο. Μα ένα παιδί, ένας νέος απάνω στη βράση του, που δεν είχε κλείσει ακόμα τα 23, την αγαπούσε τρελά. Ήταν από οικογένεια ο Αλέκος πλούσιος, άνεργος και ποιητής. Είχε όλα τα προτερήματα για να αγαπηθεί κι αυτός με την ίδια τρέλα και ήταν βέβαιος πως τα μαύρα μάτια της ξένης, όταν τον κοίταζαν με τόση γλύκα και καλοσύνη, του μιλούσαν για αγάπη. Φίλος στενός του σπιτιού μπορούσε να τη βλέπει όποτε ήθελε. Πήγαινε εκεί σχεδόν κάθε μέρα. Με όλους τους τρόπους της φανέρωνε το αίσθημά του, εκτός μόνο με λόγια. Κι ήταν μαζί της τόσο ήσυχος και ευτυχισμένος όσο μπορεί να είναι εκείνο που ξέρει πως φτάνει να μιλήσει μια φορά για να εκπληρωθεί ο πιο θερμός του πόθος. Στην καμαρούλα της ξένης, απάνω σε μια εταζέρα, ανάμεσα σε διάφορα κόμψοτεχνήματα που άξιζαν, ήταν και μια φάτνη χάρτινη, μεγάλη και πλούσια, μα πρόστιχη, από αυτές που χαρίζουν στα παιδιά τα Χριστούγεννα οι φράγκοι. Η ξένη την είχε από τον καιρό που ήταν μαθήτρια στις καλόγριες και φαίνεται πως την αγαπούσε τόσο πολύ, ώστε μια μέρα που έπιασε τον Αλέκο να την κοιτάζει με χαμόγελο, τον εμάλωσε. «Δεν θέλω να γελάς με τα πράγματά μου», του είπε. «Μπορεί να μην αξίζει τίποτα η παιδιά κίσια μου, φάτνη, μα πάντα συλλογή την Παναγιά, παριστάνει και το Χριστό», είναι για μένα μια γλυκιά και ιερή ενθύμηση. Γι' αυτό βλέπεις να την έχω ανοιχτή σε ένα μέρος που το ξέρω πως δεν ταιριάζει. Ποτέ δεν θα ξεχάσω τη χαρά και τη συγκίνηση που αισθάνθηκα τη στιγμή που την άνοιξε μπροστά στα θαμβωμένα παιδικά μου μάτια η σουπεριόρα μας για να μου τη χαρίσει επειδή ήμουν καλό παιδί. Η Παναγίτσα αυτή με το Χριστούλη, με τα αγγελάκια, με τα βοδάκια. Για είδες εκείνο, και στην άκρη πως κοιτάζει, χωρίς να είναι ζωγραφιά του Ραφαήλ, μου φαίνονταν κάτι υπερτέλειο. Την αγάπησα όπως ίσως δεν την αγαπούσα πριν, κι αν είμαι θρίσκα από τότε στο χρωστάω σε αυτή τη φάτνη με τα χτυπητά χρώματα και τα πρόστιχα χρυσάφια. Ο Αλέκος ήταν έτοιμος να τη ρωτήσει αν κέρδιζε τίποτα με το να είναι θρίσκα από τότε. Μα η ξένη τον επρόλαβε με την παράξενη ερώτηση «Εσύ αγαπάς το Χριστό». Εκείνος ενόμισε πως αστιεύεται, πως ήθελε να τον πειράξει και της αποκριθήκε με το γέλιο του. Η ξένη όμως κούνησε τότε το κεφάλι και μελαγχόλησε φοβερά. «Το ξέρω», είπε σε λίγο με τη βαθιά της φωνή, κοιτάζοντας από το παράθυρο κατά τον ουρανό. «Το ξέρω πως εσείς οι νέοι δεν πιστεύετε τίποτα και τα κοροϊδεύετε όλα. Μα γι' αυτό και ο κόσμος πηγαίνει τόσο άσχημα». «Αχ, πόσο ήθελα να είχα τη δύναμη να ανοίξω τα μάτια και να φωτίσω τις ψυχές των απίστων. Αν μπορούσαν να σε έβλεπαν έτσι, να κοιτάζεις με τα εκφραστικά σου μάτια τον ουρανό, σε μια τέτοια ώρα που η πορφύρα της δύση ροδοφωτίζει το γαλήνιο πρόσωπό σου, ο ξένη. Χαμογέλασε ευχαριστημένη και τον κοίταξε. «Αλήθεια», του είπε, «θα μπορούσα να τους έκανα να αγαπήσουν το Χριστό». «Ναι», είπε ο νέος, «γιατί θα αγαπούσαν σένα». Κατέβασε τα χαριτωμένα ματόκλαδα και με μικρό στεναγμό «Εμένα» ψιθύρισε. «Τώρα πια» «Τι θα πει τώρα πια» είπε νοαλέκος. «Δεν πιστεύω να γίνεις καλόγρια για την αγάπη του Χριστού» ε, «Γιατί όχι» αποκρίθηκε η ξένη. «Διάβασες ποτέ ένα ποίημα του Δροσίνη που το λέει «Καλόγρια της αγάπης»» «Ναι και το θυμούμε καλά» δεν είναι δράκος μη δαράπης. Είναι η καλόγρια της αγάπης. Ναι, ναι, αυτό, φώναξε με μια αναλόκοτη συγκίνηση η ξένη. Πώς μ' αρέσει. Ήθελα να γινόμουν καλόγρια της αγάπης. Μα ρωτάς αν θα σ' άφηνα εγώ, ξεθαρεύτηκε να πει σε αστείο τόνο ο Αλέκος. Μπα, και τι εξουσία έχεις απάνω μου σύ, ρώτησε σοβαρά η ξένη. Σ' αγαπώ. Η ξενή έκαμε πως θα σιάξει τη φάτνη και γύρισε κατά την εταζέρα για να μην βλέπει το πρόσωπό της. «Νομίζεις πως με αγαπάς», του είπε ύστερα από μια μικρή στενόχωρη σιωπή, «μα δεν είναι το ίδιο». Κι άλλοι το νόμισαν αυτό, μα βρέθηκαν έπειτα γελασμένοι. «Ποιοι», ρώτησε σαν ηλίθιος ο Αλέκος. Κάποιοι που δεν αγαπούσαν το Χριστό σαν και εσέ. Δεν βαριέσαι τώρα. Άφησέ τα σε παρακαλώ και τα περασμένα και τα τωρινά. Φύσηξε τη φάτνη για να την ξεσκονίσει, Την ετοποθέτησε όσο πιο ίσια μπορούσε και δεν επρόφερε λέξη. Βυθισμένη σε μια μελαγχολία που ο ποιητής τη σεβάστηκε. Όσο που μπήκε στην καμαρούλα η μικρή αδερφή της. Από την ημέρα εκείνη ο Αλέκος την αγαπούσε αλλιώτικα. Ο πόθος που μπορεί να αισθανόταν για το μεστό και καλοκαμωμένο σώμα της σβήστηκε ολότελα. Και δεν έμεινε παρά η ψυχική αγάπη, δυνατή και βαθιά. Ανακατωμένη και με μια κρυφή ζήλια για τους κάποιους που νόμισαν κάποτε πως την αγαπούνε. Για τον ίδιο ακόμη τον ποιητή που της άρεσε ένα πείμα του όσο ποτέ δεν της είχε να αρέσει κανένα δικό του. Η αγάπη αυτή μεγάλωνε μέρα με τη μέρα, ως που έφτασε να εμπνεύσει στο νέο τη μεγάλη απόφαση. Επλησίαζαν τα Χριστούγεννα. Εκείνες τις ημέρες είχαν ακούσει στο σπίτι της ξένης πως ο φίλος του ο Αλέκος παντρεύεται. Με πιάν; δεν ήξερε κανείς. Φαίνεται πως εκείνος είχε εκμυστηρευθεί σε κάποιο φίλο το όνειρό του χωρίς να πει όνομα. Ο φίλος μίλησε σε άλλους και το μυστικό κάνοντας το γύρο του έφτασε ενός εκεί. Και την πρώτη φορά που πήγε μετά την είδηση η μικρή αδερφή της ξένης ένα ζωηρό κοριτσάκι 17 χρονών τον ρώτησε μπροστά σε όλους αν ήταν αλήθεια και αν μπορούσαν να μάθουν την ύφη. Ο Αλέκος γελώντας ταρνήθηκε φυσικά. Η μικρή επέμενε να τον ερωτά, η μαμά την εμάλωσε, είπαν όλοι τα συνηθισμένα αστεία και αφού είδαν πια πως ήταν λόγια του κόσμου, άλλαξαν κουβέντα. Ύστερα όμως, μια στιγμή που έμειναν μονάχοι, ο Αλέκος και η ξένη κοντά στο παράθυρο, η καλόγρια της αγάπης σοβαρή την ξανάφερε. «Αλήθεια είναι» τον ρώτησε. Σε μένα μου φαίνεται μπορείς να το εμπιστευθείς. Ο Αλέκος φαντάστηκε πως η ξένη τον ρωτούσε επίτηδες. Γι' αυτό χωρίς δισταγμό και με χαρά μάλιστα που ερχόταν έτσι το πράγμα της αποκρίθηκε «Αν ήταν, πρώτη βέβαια θα το ξέρες εσύ. Γιατί δεν πιστεύω να νομίζεις πως μπορώ να πάρω άλλη από σένα». Εκείνη ξαφνιάστηκε, τρόμαξε. «Εμένα» Είναι λοιπόν σοβαρά αυτά που μου λες. Αυτό που μου είπες την άλλη φορά τότε που μαλώσαμε για τη Φάτνη. Όσο γίνεται. Αν ήθελες εσύ μάλιστα, θα ήμουν ο πιο ευτυχισμένος του κόσμου. Τον κοίταξε κατάματα δακρυσμένη. Η φωνή της όμως ήταν σταθερή και δυνατή. Δεν φοβόταν ούτε να μην την ακούσουν από δίπλα. «Όχι», επρόφερε. «Αδύνατο», «Μα γιατί» ρώτησε σαν ηλίθιος πάλι ο Αλέκος. «Γιατί δεν γίνεται». «Αγαπάς άλλον». «Ποτέ δεν θα μπορούσες να αγαπήσεις σε μένα». «Σ' αγαπώ κι εγώ δεν το νομίζω πως σ' αγαπώ παρά σ' αγαπώ». «Μα γιατί λοιπόν». «Δεν ξέρω». «Δεν θα μου πεις». «Θα ήταν αδύνατο να το καταλάβεις». «Όχι πες μου το σε παρακαλώ, θέλω να μου το πεις». Και την έπιασα από το χέρι. Εκείνη το αποτράβηξε με δύναμη. «Σύχασε», του είπε, «άφησέ με». «Καλά, καλά θα σου πω, μα όχι τώρα». «Πότε». «Περίμενε, θα σου το γράψω». «Μου το υπόσχεσαι». «Ναι». «Δεν θα με ξαναδείς εδώ, αν δεν λάβω το γράμμα σου». «Θα σου γράψω». Ο Αλέκος κράτησε το λόγο του και περίμενε το γράμμα της ως την παραμονή των Χριστουγέννων. Είχε να πια όταν εκείνη την ημέρα ήλθε με υπηρέτη ένας μεγάλος και χοντρός φάκελος. Τον πήρε στο χέρι του με έκπληξη. Πώς ήταν δυνατό να του γράφει τόσα. Τον άνοιξε με περιέργεια και έβγαλε από μέσα τη φάτνη της ξένης και ένα μικρό τσίκο γραμματάκι που έλεγε αυτά. «Σου χαρίζω τη φάτνη μου» που είναι ό,τι ιερό και πολύτιμο και αγαπημένο έχω. Μόνο αγάπη σαν τη δική μου μπορούσε να κάνει για σένα τέτοια θυσία. Φύλαξε την κλειστή στο σιρτάρι σου, βαθιά, πολύ βαθιά, και κάπου κάπου ανοιγέτη να τη βλέπεις και να με θυμάσαι. Αν να σε φωτίζει η χάρη του νεογέννητου του Χριστού και να ανοίγει τα μάτια σου στη μεγάλη αλήθεια. Αγάπα το Χριστό, είναι η ευχή και η παραγγελία που σου δίνω με την καρδιά μου, γιατί το καλό το δικό σου το θέλω περισσότερο από όλων των άλλων ανθρώπων. Εμένα δεν θα με ξαναδείς. Από την ημέρα εκείνη που μιλήσαμε, κλειστήκα στην καμαρά μου και φόρεσα τα μαύρα. Μη σου κακοφανεί αν την αγάπη τη δική σου, που ήταν τόσο μεγάλη, νίκησε μέσα μου η αγάπη του Χριστού, που είναι μεγαλύτερη. Αν μ' αγάπησε αληθινά, θα χαρεί γι' αυτό. Είμαι η καλόγρια της αγάπης. Στην αρχή εκυρίευσε τον Αλέκο μια λύπη απέραντη για τη χαμένη του αγάπη. Έπειτα τη δυστυχισμένη θρησκόληπτη και την ομορφιά της που χανόταν από μια τρέλα. Και στο ύστερο, αφού πέρασαν πολλές ημέρες, άρχισε να γελάμε όλα αυτά και με την αγάπη του και με την τρέλα της ξένης, και με το γράμμα της που μύριζε λιβάνι και με τη φάτνη που του έστειλε για θυμητικό της παράξενης αγάπης της. Του φαίνονταν τόσο αστεία. Από τα πιο αστεία που μπορούσε να του δώσει στην τραγική της σοβαρότητα η ζωή. Μια μέρα όμως, ο ίκτος του για την ξένη, απέραντος, ξαναγεννήθηκε. Ήταν σαν την απάντησε για πρώτη φορά, πολύ καιρό μετά τον απότομο χωρισμό τους πήγαινε περίπατο στα Πατήσια, ένα πρωί ανοιξιάτικο, συντροφευμένη από μια καλόγρια αληθινή. Φορούσε κατάμαυρα, απλά, χωρίς άλλο στολίδι παρά ένα χρυσό σταυρό στο λαιμό τη. Τη χαιρέτησε από μακριά και στάθηκε να τη βλέπει, που προσπερνούσε με το συνηθισμένο της βήμα, σιγαλοπερπάτητη και χαμηλοβλεπούσα, όπως πάντα. «Τι όμορφη! Τι παρθενική!» Τι εθέρια που ήταν ακόμη. Καταραμένη έλεγε η τρέλα που έκαμε άχρηστη και για τον ποιητή ακόμα μια τέτοια ομορφιά. Και αναθεματισμένη εκείνη που έριξαν στην παιδική ψυχή με τη φάτνη τα πρώτα της σπέρματα. Πέρασαν χρόνια. Στο σιρτάρι του νέου βρίσκεται ακόμη κλειστή η φάτνη της τρελής. Κάπου κάπου την ανοίγει και θυμάται. Ακόμα σπανιότερα βλέπει την ξένη. Κλεισμένη τον περισσότερο καιρό στην καμάρα τη, μαυροφόρα πάντα, διαβάζει βιβλία ιερά, προσεύχεται και λιβανίζει τα εικονίσματα. Όταν θυμάται πάρα πολύ τον νέο που την αγάπησε, παρακαλεί με δάκρυα το Χριστό να τη συγχωρέσει τη μεγάλη αμαρτία. Είναι η καλόγρια τη αγάπη. Τέλο του η Φάτνη. Τα δυο αδέρφια του Γρηγορίου Ξενόπουλου Αυτή η ηχογράφηση της LibriVox ανήκει στη δημόσια κυριότητα. Διαβάζει η Πινελόπη. Τα δυο αδέρφια Τα πρωτογνώρισα ένα καλοκαιριάτικο δίλι που πήγα να είδω τον νιόφερτο φίλο μου στο καινούριο του σπίτι. Έκανε ζέστη πολύ και τα χαριτωμένα του παιδάκια, δυο λευκόξανθα παχουλά αγγελούδια, μισόγυμνα με τα μπρατσάκια, τα γαμπάκια και τα λεμάκια του έξω, παίζανε χαρούμενα στο ευρύχωρο αντρέ. Ένα τρίκυκλο ποδηλατάκι και ένα λογάκι με σέλα και με τόξα κάτω από τα πόδια του ήταν τα πολύκροτα παιχνίδια τους. Το μεγαλύτερο, τεσσάρων πέντε χρονών, τριγύριζε με το ποδήλατο, ισορμούσε θριαμβευτικά στα γύρω δωμάτια, έπαιρνε σβάρνα ό,τι έβρισκε μπροστά του, καρέκλες, καμνάκια, πολυθρόνες και γύριζε με τρανταχτά γέλια να ξεπεζέψει τον αντρέ. Το μικρότερο, δυο-τριό χρονών, καθισμένο κι αυτό στο αλογάκι του που κουνιούνταν απάνω στα τόξα του, μα χωρίς να προχωρεί βήμα, το χτυπούσε αλίπητα με μια βέργα για να το κάνει να τρέξει σαν το ποδήλατο. Μα πού εκείνο! Κι όσο το βλέπε ο μικρός καβαλάρης ακούνητο στη θέση του, ενώ ο μεγαλύτερος αλώνιζε το σπίτι, τόσο ζήλευε, τόσο θύμωνε και κοκκίνιζε και τάβαζε με το κνό αλογάκι και το εβίαζε με βεριγές και με φωνές. «Δε και θύ, δε!» Από το κεφαλόσκαλο όπου επερίμενα να μ' αναγγείλουν παρακολουθούσα αυτή τη σκηνή. Τα παιδάκια δεν με είχαν προσέξει. Όταν όμως πέρασα το μεγάλο αντρέ για να μπω στο σαλόνι παράτησαν τα παιχνίδια του στη μέση και με περιέργεια ίσως και με κάποια προσδοκία τρέξανε κατόπι μου. Ποιο ξέρει, ένας κύριος που έρχεται στο σπίτι, φίλος του μπαμπά, μπορούσε να έχει στη τσέπη του και καραμέλες. «Να ο Γιαννάκης μου». «Να και ο Νικάκης μου», μου είπε με καμάρι ο ευτυχισμένος πατέρας. Τράβηξα κοντά μου το μεγαλύτερο για να του φιλήσω τα μαλάκια. Δεν μου στάθηκε με πολύ προθυμία και όσο πιο γρήγορα του το συγχωρούσε η Ευγένεια, ε, δεν ήθελε πάλι να φανεί κιόλο διόλου κατσίκι, αποσπάστηκε από τα χέρια μου και τρέξε να σταθεί σε μέρος που δεν θα μπορούσα να τον φτάσω. Το μικρότερο όμως δέχτηκε όλα μου τα χάδια με ευχαριστημένη υποταγή και ακόμη σαν το άφησα έμεινε εκεί κοντά αντίκριμο να με κοιτάζει γελαστό γελαστό. Ο, «Ο μικρός είναι πιο χαδιάρης», μου εξήγησε ο φίλος μου. «Ο μεγάλος είναι λιγάκι σοβαρός». «Ε, με αυτό το έβλεπα». Μου φέραν σε λίγο μια παγωμένη βυσινάδα. Τα παιδάκια που ήταν ακόμη στο σαλόνι κοίταζαν το κόκκινο ποτήρι με πόθο. «Γιαννάκη», φώναξα στο μεγάλο, «έλα να σου δώσω μια κουταλιά». Ο Γιαννάκης όμως κατέβασε το κεφαλάκι του, χωρίς να κινηθεί, χωρίς να μιλήσει. Ήταν από ντροπή ή από καταδεξία μεγάλου. «Έλα συνικάκι μου, γεια σου». Ο μικρός έτρεξε στη στιγμή, άνοιξε το στοματάκι του σαν το πουλάκι και κατάπιε με ειδονή δύο-τρεις κουταλιές. Έκαμε μάλιστα και Α, με έναν τρόπο που γελάσαμε όλοι. Αυτή την περιποίηση ο μικρούλης σκέφτηκε πως χρωστούσε να μου την ανταποδώσει το γρηγορότερο. Α, ήξερε αυτός από ευγνωμοσύνη. Με φύλαξε λοιπόν στο κεφαλόσκαλο την ώρα που έφευγα και με το πιο γλυκό του γελάκι, με το πιο χαριτωμένο κίνημα, μόλι την υπιακή του αδεξιότητα, άπλωσε το παχουλό του χεράκι, που κάτι κρατούσε για να μου το προσφέρει. Ήταν ένα κουκούτσι από βερίκοκο. Το πήρα φιλώντας το χεράκι που με τόση προθυμία μου δίνε όλο του το θησαυρό. Είμαστε πια φίλοι. Ποιος να μου το έλεγε. Ύστερα από ένα μήνα το ξανθό αγγελούδι που μου χάρισε το κουκούτσι του δεν υπήρχε πια στη ζωή. Δεν έζησε το καημένο μου ούτε όσο χρειάζονταν για να μου χαρίσει κάποτε και ένα βερίκοκο ολάκερο. Έφτασε μια κακοστομαχιά και μια κακή ώρα για να το θανατώσει σε τέσσερις ημέρες. Πάει ο Νικάκης. Ο Γιαννάκης έγινε άξαφνα μονάκριβος. Το ξύλινο αλογάκι έμεινε χωρίς καβαλάρι. Το σπίτι του νιοφέρ του φίλου μου, πριν καλανοίξει στη χαρούμενη ζωή που του τέριαζε, βυθίστηκε στο άδικο πένθος. Κι οι δύστιχοι γονεί θα πέθαιναν από τη λύπη τους, αν δεν ήταν υποχρεωμένοι να ζήσουν για το Γιαννάκη. Αλλά τι να ο Γιαννάκης, ο σοβαρός, ο ψυχρός, ο ακατάδεκτος, ο τόσο λίγο διαχητικός Γιαννάκης, σαν έχασε το αδερφάκι του. Το αγαπούσε, το λυπήθηκε και τι καταλαβαίνει ένα παιδάκι πέντε χρονών από θάνατο όσο καταλάβαινε και ο Ανθός του Σολομού από το θάνατο της αδερφούλας του, της Ανθούλας. Ακούστε γιατί είναι θαυμαστό. Την ημέρα της κηδείας τον έστειλαν σε ένα φιλικό σπίτι. Έπαιξε εκεί ανίποπτος με άλλα παιδιά και το βράδυ γύρισε κατακουρασμένος και κοιμήθηκε αμέσως στην αγκαλιά της μητέρας του που τον έσφιγγε δυνατά. Μόνο την άλλη μέρα θυμήθηκε να ρωτήσει αν είναι καλύτερα ο Νίκος. «Καλύτερα», του είπαν. «Σε λίγο θα γίνει καλά και θα παίζεται σαν πρώτα». «Κατάλαβα». «Τώρα θα κοιμάται και νύχτα και μέρα». «Ναι, ναι». «Πώς του ήλθε να πει τέτοιο λόγο». «Πώς, χωρίς να υποψιάζεται τίποτε, διατύπωνε όλη τη μαύρη αλήθεια. Σύχασε όμως και τι άλλο χρειάζονταν για να ησυχάσει ένα παιδί και πέρασαν άλλες δύο μέρες χωρίς να ξαναρωτήσει για το αδερφάκι του. Πότε τον έστελναν στο φιλικό σπίτι, πότε τα άλλα παιδάκια πήγαιναν στο δικό του, όπου τα τραβούσε σαν μαγνήτη στο ξυλινό άλογο και προπάντων το τρίκυκλο ποδήλατο. Έπαιζε μαζί τους όλη την ημέρα και το βράδυ έπεφτε κατακουρασμένος. Δεν είχε λοιπόν καταλάβει τίποτα. Ω ναι, στοιχηματίζω. Η ψυχή του παιδιού είναι άβυσσος. Πώς μπορεί να μην του γέννησαν μια κακή υποψία για την εξακολουθητική απουσία του μικρού του αδερφού, τα λυπημένα πρόσωπα που έβλεπε γύρω του, τα γοργά δάκρυα που ξέφευγαν αθέλητα μέσα στα χαμόγελα, αθέλητα αλίμονο κι αυτά, του σπιτιού η αναστάτωση, η ανομαλία της καθημερινής ζωής. Γιατί τότε δεν ρωτούσε δέκα φορές την ώρα για τον Ικάκη, πώς δεν εγύρευε να μπει στην κάμαρά του και γιατί αυτός που τόσο λίγο αγαπούσε τα χάδια και τα φιλιά, αγκάλιαζε τώρα και φιλούσε τόσο τρυφερά, με περιπάθεια, σχεδόν με λαχτάρα, τη μαυροφορεμένη του μητέρα. Ω oh, ναι. το υποψιάζουνταν! Το ήξερε πως ο άλλος, ο μικρούτσικος Χαδιάρης, είχε φύγει για πάντα και πως μόνος απέμενε αυτός για να αγαπά και να παρηγορεί τους δικούς του. Λέτε να μην άκουσε καμιά μέρα πως τα παιδάκια φεύγουν κάποτε ξαφνικά και γίνονται αγγελάκια στον ουρανό. Και απόφευγε να ρωτά, είτε γιατί φοβότανε να μάθει όλη την αλήθεια, να βεβαιωθεί, είτε γιατί δεν ήθελε να τους τη θυμίζει ίσως και για τα δυο. Η ψυχή του παιδιού είναι άβυσος. Ένα πρωί όμως δεν εβάσταξε. δειλα δειλα σιγά σιγά με σκυμμένο κεφάλι, την ώρα που έπινε το γάλα του ρώτησε «Ακόμη επιτέλους δεν έγινε καλά κι αυτός ο Νίκος». Τι άλλο, τι άλλο από τη μυστική του λύπη έδινε στην ερώτησή του το ελαφρότατο αυτό χρώμα του θυμού της ανυπομονησίας. «Κοντεύει», του είπε η θεία Τζούλια. «Κι είναι ακόμα μέσα στην κάμαρα της μαμάς». «Όχι να σε χαρώ», του είπε η θεία Τζούλια. «Τον πήρε ο γιατρός και τον πήγε στην εξοχή για να τον κάνει καλά. Άμα γίνει καλά θα μας τον φέρει». «Ο γιατρός, ο γιατρός βέβαια», ο Γιαννάκης δεν είπε τίποτα άλλο. Ο Λίν όμως εκείνη την ημέρα και στα παιχνίδια του ακόμη δεν ήταν σαν άλλοτε χαρούμενος. Θύμωνε και έκλαιγε με το παραμικρό. Του φταίγε η του, η γάτα, ω κοιμήγα. Τι ήταν λοιπόν αυτή η ασυνήθιστη παραξενιά. Τότε συνέβη και κάτι απροσδόκητο και φοβερό. Η κάπως μεγαλύτερη φίλη του, ειδοποιημένη, ορμηνεμένη από τους γονείς τους, φυλάγονταν και δεν του έλεγαν για τον Νίκο ούτε λέξη. Ένα παιδάκι όμως της γειτονιάς και της ηλικία του που ως τότε δεν ήξερε τίποτε γι' αυτό έτυχε να μάθει ξαφνικά την αλήθεια και χωρίς δισταγμό την εφανέρωσε στο Γιαννάκι. «Τι μου λες πως τον Νίκο τον πήρε ο γιατρός στην εξοχή» «Καλέ αυτός πέθανε και τον πήρε ο παπάς με τα μάξι» Ο Γιαννάκης που έπαιζε τη στιγμή εκείνη στην αυλή, ανέβηκε τρεχάτο στο σπίτι και πήγε ίσια στη θεία Τζούλια. Γιατί λοιπόν στη θεία και όχι στη μαμά ή στον μπαμπά. «Με γελάσατε», τη είπε. «Ο Νίκος πέθανε και εσείς μου είπατε πως πάει στην εξοχή. Να nah, μου το είπε τώρα ο Μπέμπης». «Ψέματα», φώναξε η θεία Τζούλια. «Ο Μπέμπης δεν ξέρει, δεν θα άκουσε καλά». «Τον πήρε, σου λένε, ο γιατρός στην εξοχή», για να μας τον γιατρέψει. Και να μας τον φέρει πίσω. Ναι, ναι, θα μας τον φέρει. Αυτή τη φορά ο Γιαννάκης φαίνεται το πίστεψε για καλά. Πώς μπορούσε να ξέρει καλύτερα ο Μπέμπης από τη θεία Τζούλια. Το ίδιο βράδυ, ενώ διπνούσε και η θεία του τον επρόσεχε, η μαμά είχε κόσμο στο σαλόνι, ο Γιαννάκης της εξιστορούσε τα σπουδαία συμβάντα τη ημέρας του, και ανάμεσα στα άλλα πως ο Μπέμπις του είπε ότι άμα μεγαλώσει θα γίνει αξιωματικός. «Ωραία», του είπε η θεία Τζούλια, «και εσύ τι θα γίνεις άμα μεγαλώσεις». Ο Γιαννάκης εδίστασε μια στιγμή, όχι για να το βρει, παρά για να σκεφτεί αν έκανε να το φανερώσει. Και έπειτα με το πιο σοβαρό του ύφο αποκρίθηκε. «Εγώ θέλω να γίνω γιατρός», άφωνη, με δακρυσμένα μάτια, η θεία Τζούλια τον έσφιξε στην αγκαλιά της. Όλη η τρυφερή ευαισθησία, η κρυφή και βαθιά λύπη, η διάκριση ακόμη και η λεπτότης του μικρού εκείνου παιδιού, η άβυσος, ο θησαυρό της ψυχής του, της φανερώθηκε διαμνιάς με την απόκριση εκείνη, σαν άλαμψε στο σκοτάδι αστραπή. Ω, είχε νόημα. Ο Γιαννάκης λυπούνταν κρυφά και θυμούνταν με πόθο τον Ικάκη. Και γιατί άλλο ήθελε να γίνει γιατρός παρά για να τον κάμει καλά. Τέλος του διηγήματος τα δυο αδέρφια. Σαν επίλογος του Γρηγορίου Ξενόπουλου. Αυτή η ηχογράφηση της LibriVox ανήκει στη δημόσια κυριότητα. Διαβάζει η Πινελόπη. Σαν επίλογος για την αγάπη της πατρίδος, λίγα λόγια της καρδιάς. Διαβάστηκε στη Λαϊκή Σχολή της Ζακίνθου, την Εσπέραν της 26 η Δεκεμβρίου 1911. Κυρίες μου, κύριοι μου, περαστικός από την πατρίδα μου, έλαβα τη μεγάλη τιμή να προσκληθώ από το δήμαρχό μας για να μιλήσω στην αγαπημένη του αυτή σχολή. Πρέπει να ομολογήσω ότι η πρόσκληση, ακριβώς γιατί ήταν τόσο τιμητική, με έφερε σε κάποια στενοχώρια. Ύστερα από 20 χρονών εξακολουθητική σχεδόν απουσία, εξορία μπορώ να πω γιατί το ξέρετε, οπουδήποτε κι αν ζει ένας ζακυνθινός και οσοδήποτε καλά κι αν ζει, όσο δε βλέπει την τούρλα του σκοπού και δεν ακούει τις γλυκόφωνες καμπάνες του Αγίου, θεωρεί τον εαυτό του σαν εξόριστο. Εγώ ήλθα λιγάκι στην πατρίδα μου να χαρώ, να γιορτάσω, να ξεχάσω μερικά πράγματα, να ξαναθυμηθώ μερικά άλλα, να ξεκουραστώ, να ξεσκάσω. Άφησα εκεί πέρα στην εξορία και τα βιβλία μου και τα χαρτιά μου και τις κοτούρες μου και τους φιλολογικούς μου καυγάδες και το φοβερό εκείνο τρουβέλι, τη δυστυχία ίσως του ανθρώπου που το λέμε σκέψη. Και ακόμα μπορώ να προσθέσω και τη μικρή μου δραστηριότητα. Γιατί έτσι ελεύθερος, χωρίς τα ενοχλητικά αυτά μπαγάγια, ήθελα να βυθιστώ ολόκληρο στο γλυκό της πατρίδος όνειρο, που τόσο αργά μου έγινε το πραγματικό της, να αισθανθώ την απαγορευμένη για μας ηδονή του φαρνιέντε και να χαρώ για λίγο την ευτυχισμένη τη μακαρία εκείνη νεοελληνική αρρώστια που την ονόμασε μια φορά ο διάδοχος ο κνηρία της σκέψεως. Πώς λοιπόν θα μπορούσα να παρουσιαστώ έτσι και να μιλήσω μπροστά σε ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο. Πώς θα τολμούσα να ανεβώ αυτοσχέδιος και προετοίμαστος στο τιμημένο αυτό βήμα που το εχρησιμοποίησαν το λογάδες του τόπου για να μεταδώσουν στο φιλομαθή μας λαό από τους θησαυρού της σοφίας, της πύρας και της ευγλωτίας των, γι' αυτό εδίστασα στην αρχή να δεχτώ την πρόσκληση. Έπειτα όμως συλλογίστηκα ότι έπρεπε ότι όφυλα έστω και με κάποια θυσία του φυσικού στον άνθρωπο εγωισμού να δείξω αν όχι τίποτα άλλο, την αγάπη τουλάχιστον και την εκτίμησή μου προς το κοινοφελές αυτό ίδρυμα της πατρίδος μου, ένα από εκείνα που την τιμούν αληθινά. Και αφού δεν μπορώ να το κάνω αλλιώτικα, γιατί δυστυχώς δεν είμαι πλούσιος, όπως θα ήθελα να είμαι για αυτή τη σχολή, να το κάνω τουλάχιστον όπως μπορώ, με μια εμφάνιση και με δυο λόγια. Η ιδέα ότι το πολυσέβαστο ακροατήριο θα μπορούσε να λάβει υπόψη του τις ιδιαίτερες περιστάσεις του απόψινού ομιλητού να λιγοστεύσει τις αξιώσεις του και χωρίς καμιά μετριοφροσύνη να δείξει κάποια επιοίκεια, με στήριξαν αρκετά στην τολμηρή μου απόφαση. Αλλά εκείνο που μου έδιωξε και τον τελευταίο δισταγμό ήταν μια εξαφνική έμπνευση που μου παρουσιάστηκε έτσι σαν ήταν σωτηρίας, να σας μιλήσω για κάτι εύκολο και πρόχειρο, για κάτι που αυτές τις ημέρες με κυριεύει ολόκληρο, για ένα θέμα που δεν θα ήταν ανάγκη ούτε σε βιβλία να προστρέξω, ούτε σε νοητικούς λαβύρινθους να εισχωρήσω, για ένα πράγμα που, όπως έγραφε μια φορά στην κόρη της η κυρία Σεβινιέ, δεν θα μου χρειάζονταν και μένα να ανοίξω τη βιβλιοθήκη μου παρά μόνο την καρδιά μου. Α, έτσι γίνεται. Έτσι δεν είναι πολύ δύσκολο ούτε για ένα ταξιδιώτη περαστικό. Για την αγάπη της πατρίδος θα σας πω λίγα λόγια της καρδιάς. Ύστερα από τόσο καιρό ξαναβλέπω την αγαπημένη μου Ζάκυνθο. Δεν θα σας κουράσω τώρα με τα εντυπώσει μου και με τα συγκινήσεις μου. Τα ξέρουν αυτά και τα φαντάζονται όλοι όσοι χάρηκαν μια φορά στη ζωή των τη μεγάλη ημέρα του γυρισμού, τον ωστιμονήμαρ του ομήρου, από τη γλυκιά στιγμή που είδαν μακρόθεν καπνών αναθρόσκοντα και αισθάνθηκαν σε λίγο το πολυπόθητο θάλπος της πατρικής εστίας. Δεν θα σας πω τίποτα για τις μεγάλες χαρές, για τους ενθουσιασμούς και για τις λύπες ακόμα που είχα. Χαρές όταν ξανά βλέπα κάτι, πρόσωπο ή πράγμα, όπως το άφησα, όπως το ξέρα. Λύπες όταν το ξανά βλέπα αλλιώτικο, μεταμορφωμένο, χαλασμένο από τους ανθρώπους και από τον καιρό. Ενθουσιασμούς όταν το έβλεπα πάλι διαφορετικό, αλλά καλύτερο, ωραιότερο, προοδευμένο. Αν και πρέπει να ομολογήσω εμπαρενθέσει, ότι και πολλά τέτοια αλλαγμένα στο καλύτερο βρήκα στην πτωχή μας Ζακυνθούλα, αρχινώντας από τους δρόμους, που τους είδα με ονόματα και με περνώντας από τον πασίγνωστο που ονομάζεται οδός προόδου και από τα περιφανή έργα που ενθυμίζει και τελειώνοντας στους ανθρώπους, τους νεότερους προπάντων, εκείνους που τους άφησα παιδιά και τους ξαναείδα μεγάλους, αγνώριστους, σε όλη την ακμή και τη δράση της νεότητος ή της ανδρικής ηλικίας. Αλλά αν θα τα αφήσω όλα αυτά κατά μέρος, γιατί δεν μας χρειάζονται προς το παρόν. Θα επιμείνω όμως σε μια μου εντύπωση γιατί αυτή θα μας χρειαστεί. Είναι κάπως παράξενη. Δεν σχετίζεται ούτε με τα ψηλά μας καμπαναριά που μερικά άλλαξαν σκούφια και γλωσσίδι, ούτε με τα μεγάλα μας βενέτικα παλάτια, τα παλιά αρχοντικά που μερικά τα είδαμε στάντάρτη δημοσίου καταστήματος, ούτε με κανένα από τα φημισμένα τοπία της χώρας και της εξοχής, ούτε με κανένα από τα γνωστά και επίσημα πρόσωπα του τόπου. Απλούστατα, πεζότατα, θα σας οδηγήσω στη μικρή, στην ταπεινή αυλή του πατρικού μου σπιτιού. Είναι κατά το συνηθισμένο πλακόστρωτη. Από το κοινό αυτό πλακόστρωτο ξεχωρίζουν δύο πλάκες. Μια μεγάλη στη μέση, ίσια, γυαλιστερή και μια άλλη δίπλα της μικρότερη, ανώμαλη με διάφορα ριχά βαθουλώματα, και με ένα κάπως βαθύτερο κατά μεσής. Όσες φορές την ξενιτιά μου αναπολούσα τα καλοθύμητα παιδικά μου χρόνια και το πατρικό μου σπίτι. Περίεργο πράγμα, οι δυο αυτές πλάκες της αυλής παρουσιάζονταν στα μάτια μου ζωηρά. Ήταν φαίνεται περισσότερο συνδεδεμένες αυτές με την παιδική μου ζωή, με τα πρώτα μου παιγνίδια. Ω ναι, επάνω στη μια, τη γελιστερή, έτριβα κουκούτσια από βερίκοκο για να τα τρυπώ και να τα κάνω σφυρίχτρες Η άλλη πάλι εξάναβε την παιδική μου φαντασία και έτρεφε τους παιδικούς μου ρεμβασμούς γιατί το μεσιανό της βαθούλωμα είχε σχήμα βοδιού, τάβρου που όταν μάλιστα έβρεχε και γέμιζε νερό εφαίνονταν καθαρότατα Τις θυμόμουν αυτές τις δυο πλάκες Τις ήξερα καλά τόσο που θα μπορούσα να τις ζωγραφίσω απ' έξω της ξαναείδα. Ήταν ακόμα εκεί. Αλλά τόσο δυσκολεύτηκα να τις αναγνωρίσω, ώστε στην αρχή ενόμισα ότι τις είχαν αλλάξει. Πώς είχαν γίνει με τον καιρό. Δεν λέγει η Χριστομάθεια ότι «σταγόνες είδατος πέτρας κυλένουσιν» Ε, αυτό είχε γίνει. Η μεγάλη πλάκα, η άλλοτε ίσια, ήταν τώρα γεμάτη μικρές μικρές ρητίδες, ζαρωματιές, σαν πρόσωπο γεροντικό. Πού πια να τρίψει κανείς επάνω της κουκούτσι από βερίκοκο. Και τη άλλη ο τάβρος είχε μεταβληθεί σε ένα ζώο αλόκοτο, αγνώστου είδους, σε ένα τέρας μυθολογικό, από κίνα όπου δεν έχουν όνομα, μα ούτε περίσια κάλλη να πω ότι μαύρη αλήθεια και ο παλιός Σταύρος δεν ήταν πολύ ευμορφότερος, μα έλα που εγώ ήθελα να ξανάβλεπα εκείνον. Όπως τον ήξερα, όπως τον θυμόμουν, όπως τον ποθούσα στην νοσταλγία μου. Αυτό το άλλαγμα, αυτή η παραμόρφωση, αυτή η φθορά μου κακοφάνηκε, με επίκρανε, μου επροξένησε για μια στιγμή και πολλές στιγμές μπορώ να πω, μια παράξενη μελαγχολία. Κάτι μου έμοιαζε με απογοήτευση φανταστείτε, κυρίες μου και κύριοι μου, από δυο πλάκες της αυλής. Και όμως, δεν ήταν μόνο γιατί στην αλλίωση των μικρών αυτών και ταπεινών πραγμάτων, των αψίχων που τα αγαπούσε η ψυχή μου, έβλεπα συμβολισμένη τη μεγάλη φθορά, την αλλίωση άλλων πραγμάτων πολύ πιο μεγάλων, πολύ πιο σημαντικών, πολύ πιο αγαπημένων, Μα ήταν προπάντων γιατί οι δυο εκείνες πλάκες της αυλής του πατρικού μου σπιτιού, άψυχες ναι, αλλά εμψυχωμένες, μπορώ να πω από το αίσθημά μου, αντιπροσώπευαν για μένα τη στιγμή εκείνη κάτι μεγάλο και αιώνιο, κάτι πολυσέβαστο, υψηλό, ιερό και άγιο, που κανείς δεν θα μπορούσε να το συλλογιστεί, να το ακούσει ή να το προφέρει, χωρίς ρίγος βαθιά συγκινήσεως. Το πάτριον έδαφος. Ω, αν δεν ήταν αυτό, ποτέ δεν θα τολμούσα να απασχολήσω την πολύτιμη προσοχή που μου χαρίζεται τώρα με δυο παλιόπλακες της αυλή μου. Ίσως μάλιστα να είναι ακόμη ανάγκη να σας ζητήσω συγνώμη για την πάρα πολύ ταπεινή και ξεφτελισμένη αφετηρία μου. Αλλά μη λησμονείτε ότι τα ταπεινότερα πράγματα μας οδηγούν καμιά φορά στα υψηλότερα και ότι ο λίγη ευτελή ύλη, οποιαδήποτε, μπορεί να συμβολίζει την ανεκτήμητη ιδέα. Έτσι κι εγώ, στην παράξενη αγάπη μου για τις δυο εκείνες πέτρες που με πίκρανε η φθορά τους, αναγνώρισα το μεγάλο αίσθημα που κυβερνά τον άνθρωπο στον κόσμο. Την αγάπη προς το πάτριον έδαφος, προς το χώμα και την πέτρα της πατρίδος, που αλλιώτικα μπορούμε να την πούμε φιλοπατρία. Γιατί έλαβα αφορμή να συλλογιστώ ύστερα. Τι άλλο είναι, από τι γεννιέται η τόσο γενική και περιληπτική αυτή φιλοπατρία, παρά από το πρώτο πρώτο, το βαθύ, το δυσκολοξερίζωτο εκείνο αίσθημα, που συνδέει τον άνθρωπο αιωνίως με τον τόπο όπου πρωτοχάρηκε το φως του ήλιου, όπου αναστήθηκε, όπου έπαιξε, όπου αγάπησε, όπου εμίσησε, γιατί όχι, όπου έχει το σπίτι του, των παιδιών του τα λίκνα και των προγόνων του τους τάφους. Όσο ζει εκεί, όσο δεν απομακρύνεται, όσο δεν φοβάται για ένα ή για άλλο λόγο να τον χάσει, μπορεί να μην πολύ καταλαβαίνει αυτή την αγάπη. Φτάνει όμως να φύγει μια φορά, να ξενιτευτεί ή να κινδυνεύσει αυτό το έδαφος, να πατηθεί από ξένους, εχθρούς ή να χαθεί από μια θεομηνία, από ένα σεισμό, για να εννοήσει πόσο η αγάπη του είναι μεγάλη, δυνατή και βαθιά. Δεν υπάρχει άνθρωπος από τον πιο πρωτογενή ως τον πιο πολιτισμένο που να μην αισθάνεται το αίσθημα αυτό. Κι αν συλλογιστούμε ότι κάθε άνοιξη τα χελιδόνια ξαναγυρίζουν στις ίδιες, στις παλιές αγαπημένες φωλιέ, πρέπει να συμπεράνουμε ότι άνθρωπος που δεν αγαπά την πατρίδα του είναι κατώτερος από κτίνος ή τουλάχιστον από χελιδόνι. Ξεύρεται ότι τα αρχικά αισθήματα, τα πρωτόγωνα σιγά σιγά με τον καιρό μεταμορφώνονται. Εξελίσσονται, ας πούμε, προοδεύουν. Από την αρχική αγάπη του πατρίου εδάφους έγινε, καθώς είπαμε, η γενική, η περιληπτική φιλοπατρία. Δεν είναι δύσκολο να αναπλάσει κανείς αυτή την εξέλιξη. Κοινωνικών ζώων ο άνθρωπος, λέγουν οι φιλόσοφοι. Γρήγορα ενώθηκε και συμμάχησε με τον πλησίον του, με τον γείτονα, για να βοηθείτε καλύτερα στη ζωή στον αγώνα για να είναι δυνατότερος και στην άμυνα και στην επίθεση. Το κοινό συμφέρον τον έκαμε να πλώσει την αγάπη του από το δικό του κτήμα, από το δικό του σπίτι, από το δικό του έδαφος ως το γειτονικό. Ο συνοικισμός γίνεται χωριό, το χωριό πόλης, η πόλη βασίλειο, κράτος. Όλοι οι άνθρωποι που έχουν την ίδια καταγωγή, την ίδια γλώσσα, την ίδια θρησκεία, αποτελούν τη μεγάλη οικογένεια που λέγεται πατριά, φιλή, έθνος. Μαζί με τη μικρή πατρίδα του καθενός υπάρχει τώρα η μεγάλη και η αγάπη του απλώνεται, απλώνεται. Αντικείμενο της δεν είναι πλέον μόνο το έδαφος, είναι και οι άνθρωποι και όλα τα σχετικά με τη ζωή των ανθρώπων αυτών, με την ιστορία των, με τις παραδόσεις των, με τα έθιμά με την τέχνη των. Γι' αυτό η αγάπη του ξεπερνά τα όρια του μικρού ή του μεγάλου βασιλείου και φτάνει ως τους ομοεθνείς, ως τους αδερφούς που ζουν εις έδαφος ξένο. Απαράλλακτα, όπως μια οικογένεια αγαπά τα ξενιτεμένα της παιδιά. Η αγάπη εν το σούτο του εδάφους, ως θεμέλιο κάθε άλλης, ανεβρίσκεται σ' όλη την εξέλιξη και ο αληθινός φιλόπατρης συλλογίζεται, αγαπά και στην ανάγκη υπερασπίζεται με το αίμα του ένα έδαφος που πολλές φορές του είναι τόσο άγνωστο, τόσο ξένο πραγματικός, όσο και εκείνο όπου ζει ένας ξενιτεμένος ομοεθνής. Αλλά το αγαπά με την ιδέα. Είναι το έδαφος της μεγάλης πατρίδος. Κι αν έχει όρια η αγάπη που απλώνεται, αυτή ας πούμε η εδαφική αγάπη που σε μένα έξαφνα αρχίζει από δυο πλάκες μια μικρούλα μικρούλας αυλής χαμένη σε με πτωχίζα κινθινή γειτονιά, αν έχει λέγω όρια η αγάπη είναι τα όρια του βασιλείου, εδώ μια μεγάλη κιανή θάλασσα, εκεί μια απέραντη χιονισμένη οροσυρά. Οι ανοιχτοί ορίζοντες στενεύουν, τα συμβολικά χρώματα σμίγουν και στο λογισμό εκείνου που θα ήθελε να ειδεί και να μετρήσει την έκταση της αγάπης του, σχηματίζεται σαν ένα και ανώλευκο όραμα, σαν μια σημαία ελληνική. Η αγάπη απλώνεται, μα όσο απλώνεται, δυναμώνει ή άραγε ή αδυνατίζει. Με άλλα λόγια, τι αγαπά περισσότερο ο άνθρωπος τη μεγάλη του πατρίδα ή τη μικρή. Μου φαίνεται ότι κάθε τι συγκεντρωμένο είναι πάντα δυνατότερο και έχω την ιδέα ότι πιο φυσικό, πιο ανθρώπινο είναι να αγαπά κανείς με περισσότερο αίσθημα, με περισσότερη δύναμη το νησί του έξαφνα από τα άλλα νησιά του βασιλείου, το χωριό του από τα άλλα χωριά του νησιού του και το σπίτι του από τα άλλα σπίτια του χωριού του. Έτσι, με τα ίδια λόγια το διάβασα κάποτε στο βιβλίο ενός Άγγλου Σοφού. Και αυτό θα απαντούσα σε εκείνους που μέμφονται το Ζακυνθινό ότι είναι πάρα πολύ αφοσιωμένο στον τόπο του. Και σε εκείνους ακόμη που κατηγορούν γενικώ το Ρωμιό για το ίδιο τα χαελάτωμα, για το πνεύμα όπως το λένε του τοπικισμού που χωρίζει κατά βάθο το Ρουμελιώτη από το Μωραίτη, το Θεσσαλό από τον Υπηρώτη, τον Επτανήσιο από τον Αγιοπελαγίτη. Πώς μπορεί να αλλάξει ο άνθρωπος, ο φύση προσκολλημένος εις τον τόπο που τον εγέννησε και που τον τρέφει για να αγαπήσει με την ίδια αγάπη, με το ίδιο ένστικτο τον τόπο που εγέννησε και τρέφει μακρινούς αδερφούς. Δεν ξέρω γιατί, την ώρα που ερέμβαζα μελαγχολικός απάνω στη φθορά των δύο πλακών της αυλής, μου ήρθε στη μνήμη ο στίχος ενός ποιητού που είπε κάποτε για τον Παρθενώνα. Όσο αξίζει μια του πέτρα, δεν αξίζει ο κόσμος όλος. Ε, λοιπόν, όχι. Για μένα, τον άνθρωπο, όλος ο κόσμος δεν αξίζει όσο μια πέτρα του σπιτιού μου. Η μόνη διαφορά είναι πως για τον Παρθενώνα, επειδή είναι Παρθενών, μπορεί κανείς να πει και ένα ψέμα, χωρίς να ντρέπεται. Ενώ για το σπίτι του, επειδή δεν είναι Παρθενών, θα ντρεπόταν να πει μια αλήθεια. Αλλά η προσποίηση των ανθρώπων και καμιά φορά των εθνικών ποιητών δεν αλλάζει βέβαια τα πράγματα. Ανέξαφνα στον ποιητή εκείνο παρουσιάζονταν ο σκληρός θεός των Εβραίων και του έλεγε «Τι προτιμάς, να καταστρέψω απόψε με πυρ και με θείον εξ ουρανού τον Παρθενώνα που όσο αξίζει μια του πέτρα και τα λοιπά ή το χωριό σου». Νομίζετε ότι ο ποιητή θα εθυσίαζε το χωριό του. Τι να σας πω. Αμφιβάλλω. Εγώ τουλάχιστον το εξομολογούμε μόλι τη συντριβή και ας με συγχωρέσουν όσοι δεν είναι γεννημένοι σε αυτό το χώμα. Αν ευρισκόμουν ποτέ σε παρόμοιο δίλημα, θα προτιμούσα τη ζακινθούλα από όλο τον κόσμο. Και νομίζω πως κάθε ζακινθινός το ίδιο θα έκανε και κάθε άνθρωπος επίσης για τον τόπο του. Αλλά όσο είναι φυσικό, νόμιμο, δίκαιο να αγαπά κανείς τον τόπο του, τη μικρή, την ιδιαίτερη του πατρίδα και στα τρίσβαθα της ψυχής του να την προτιμά από κάθε τόπο και να τη θεωρεί σαν κάτι ανώτερο και ασύγκριτο και πρώτα πρώτα αυτή να συλλογίζεται και για το καλό της να δουλεύει άλλο τόσο πρέπει να αγαπά τη μεγάλη πατρίδα, την κοινή, τη γενική. Στην πρώτη αγάπη το μεγαλύτερο ρόλο παίζει το αίσθημα, η καρδιά. Γι' αυτό είναι και ευκολότερη. Στη δεύτερη όμως, τον πρώτο λόγο τον έχει ο νους. Πρέπει να σκεφτεί κανείς για να αγαπήσει. Πρέπει να κάνει μερικούς λογισμούς για να βρει πως η φιλοπατρία που του επιβάλλει θυσίες τον συμφέρει. Και ξέρουμε ότι δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει η αίσθημα μια ιδέα, εν γίνεται. Στην ψυχή των προηγμένων ανθρώπων η φιλοπατρία δεν είναι απλούς υπολογισμός. Είναι αίσθημα αληθινό και πολλές φορές μάλιστα από τα βαθύτερα, τα υπερβολικότερα. Υπάρχουν άνθρωποι που τρελαίνονται για την πατρίδα, απαράλλακτα όπως μερικοί άλλοι μπορούν να τρελαθούν για μια γυναίκα. Άλλοι πάλι τους εκμεταλλεύονται για τους σκοπούς των. Υπάρχουν πατριδέμποροι, πατριδοκάπηλοι, όπως υπάρχουν βιβλιοκάπηλοι και αρχαιοκάπηλοι. Λέγουν λόγια, που μεθούν και πλανούν, πουλούν ένα αίσθημα που έχει πέραση. Πόσοι δεν περιορίζουν τη φιλοπατρία τους στα φανταχτερά λόγια και πόσοι άλλοι δεν νομίζουν ότι επλήρωσαν όλο τους το χρέος αν προσφέρουν το χρήμα τους για τις ανάγκες της πατρίδας και το αίμα τους όταν τους καλέσει να πολεμήσουν. Ίσως είναι η πιο κοινή αλλά και η πιο σφαλερή αντίληψη της φιλοπατρίας. Ωραία λόγια, πατριωτικές δωρεές, συνισφορές για το στόλο, θυσίες για την άμυνα και στο τέλος ο μεγάλος φόρος του αίματος. Ο θάνατος μάλιστα υπερπατρίδος, στον πόλεμο, στο πεδίο της μάχης, για πολύ καιρό εθεωρεί το πραγματικός ως το άκρο ναό των του πατριωτισμού, ως το κορύφωμα, το αέτομα. Ναι, αλλά για να υπάρχει αέτομα πρέπει πρώτα να υπάρχει κάποιο οικοδόμημα με θεμέλια. Και ακριβώς αυτό το οικοδόμημα, το θεμελιωμένο στην αληθινή αντίληψη του πατριωτισμού, δεν το βλέπουμε δυστυχώς ακόμη συχνά. Εκείνοι που πεθαίνουν στα πεδία της μάχης είναι ήρωες τιμημένοι και ένδοξοι. Ναι, αλλά δεν μπορεί λοιπόν να είναι πατριώτης, φιλόπατρης και ένας που δεν είναι πολεμιστής. Μπορεί. Και καμιά φορά με το παραπάνω. Γιατί υπάρχουν στη ζωή ηρωισμοί μεγαλύτεροι και από εκείνους που λάμπουν στον πόλεμο. Ο καλός πολίτης. Να ο αληθινός πατριώτης. Κάμνε το χρέος σου ως πολίτης και μην τρέπεσαι αν δεν εχάρισες από την περιουσία σου για το στόλο ή αν δεν σου δόθηκε η ευκαιρία να χύσεις το αίμα σου για την πατρίδα. Θα το κάμεις αν έλθει η ώρα γιατί από τα καθήκοντα του πολίτου είναι και αυτό. Αλλά μην ξεχνάς ότι έχεις κι άλλα, πολύ δυσκολότερα, πολύ ανώτερα. Ο πατριωτισμός έχει χίλιες εκδηλώσεις στην καθημερινή ζωή που καμιά δεν μπορεί να παραμελεί ο αληθινός πατριώτης. Και όπως είναι πατριωτισμός να σκοτώνεσαι στον πόλεμο, πατριωτισμός είναι και να πληρώνεις τους φόρους σου πιστά και πρόθυμα. Πατριωτισμός είναι και να κάνεις οικογένεια με πλήθος παιδιά. Πατριωτισμός είναι και να στέλνεις τα παιδιά σου στο σχολείο, όσο είσαι πτωχός και τα χρειάζεσαι από μικρά πατριωτισμός και να κοιτάζεις ήσυχα τη δουλειά σου και να την προοδεύεις χωρίς να φυτρώνεις εκεί που δεν σε σπέρνουν. Πατριωτισμός και να φιλοδοξείς να είσαι ο καλύτερος εκεί που εκλήθεις. Πατριωτισμός και να σέβεσαι, να τηρείς τους νόμους. Πατριωτισμός και να είσαι φίλεργος, τίμιος, δίκαιος, Χριστός. Δύσκολα όλα αυτά. Αλλά... Αυτά είναι που κάνουν πατρίδα. Τα κάνεις. Είσαι ο μεγαλύτερος πατριώτης. Κι ας μην ακολούθησες ποτέ μια πατριωτική διαδήλωση με σημαίες και μουσικές. Κι ας μην έκαψες ένα βεγγαλικό. Κι ας μην έριξες ένα μάσκουλο. Κι ας μην έβγαλες ένα λόγο με όλα τα ηρωικά ονόματα των μυδικών πολέμων και του 21. Όλα αλλάζουν στον κόσμο. Ακόμη και η φιλοπατρία. Και φυσικά, στην εποχή αυτή του σοσιαλισμού, του κοσμοπολιτισμού, και ας είναι ακόμη όνειρα, δεν θα μπορούσε να ήταν η ίδια η φιλοπατρία της εποχής του φεουδαλισμού ή της στρατοκρατίας. Άλλη φορά σας έλεγαν, «Η μεγαλύτερη φιλοπατρία είναι να πεθάνεις για την πατρίδα σου. Τώρα σας λέγουν...» καλό και άγιο κι αυτό και στην ώρα του χρήσιμο. Αλλά πολύ δυσκολότερο, πολύ ανώτερο, πολύ τιμιότερο από το να πεθάνεις για την πατρίδα σου είναι να ζήσεις για αυτή. Τέλος του βιβλίου «Ο καλός δρόμος» του Γρηγορίου Ξενόπουλου